Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Ξεκινάμε και τη σημερινή μας συνεδρίωση της Εξεταστικής μας Επιτροπής. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα και με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας ενημερώνουν τους βουλευτές κύριο Διονύσιο Καλαματιανό και Ιωάννη Σαρακιώτη. Θα αναπληρώσουν οι βουλευτές κυρίες Νίνα Κασιμάτη και Θεοδόρα Τζάκρη αντιστοίχως. Από την κοινοβουλευτική ομάδα Μίκη μας ενημερώνουν ότι τον βουλευτή κύριο Τάσο Οικονομόπουλο θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Νικόλαος Βρετός. Να σχολιάσω το εξής και θα κάνουμε και μια ενημέρωση της ομάδας Νίκης. Βλέπω ότι ο κύριος Βρετός είναι σχεδόν μόνιμα πλέον στην επιτροπή μας. Επομένως, να μας ενημερώσει το κόμμα της Νίκης και το λέω και για τα πρακτικά, αν υπάρχει αντικατάσταση ή αναπλήρωση. Ο κύριος Οικονομόπουλος έχει να έρθει τουλάχιστον σε 5 με 6 συνεδριάσεις. Καλό θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νίκης να μας ανακοινώσει αν θα κάνει αντικατάσταση ή αναπλήρωση. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ρογκάκου, αναπληρώτρια διοικήτρια Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και ο κύριος Άγγελος Μπίνης, πρώην διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Να σας ενημερώσω πριν περάσω σε οποιοδήποτε αίτημα υπάρχει και να καλέσουμε και τον μάρτυρα, ότι την Παρασκευή η εξέταση του κυρίου Αλικανιώτη, του επιζήσαντα μάρτυρα, θα γίνει στην αίθουσα 150. Υπήρχε, λόγω του ότι ξέρετε ότι Παρασκευές συνήθως δεν συνεδριάζουμε, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα άλλης αίθουσας, γιατί έχει δοθεί και η γερουσία στην οποία εναλλακτικά θα μπορούσαμε να πάμε για τις ανάγκες του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και γιατί ήταν κλεισμένη η αίθουσα 223. Άρα θα συνεδριάσουμε στην αίθουσα 150. Κύριε Κοκαλή, έχετε ζητήσει το λόγο. Πέστε τι είναι για να προχωρήσουμε και με τους μάρτυρες, παρακαλώ. Θα πω τι είναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, καλό θα ήταν να ήταν και οι υπόλοιποι. Βέβαια. Ευθύνη τους μπορεί να θα έρθουν, πιστεύω. Εντάξει, υπάρχουν και υποχρεώσεις και άλλες κοινοβουλευτικές. Λογικό. Και θα ήθελα λίγο να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα από αυτήν την άποψη και μόνο. Κύριε Πρόεδρε, χτες πριν την εξέταση του κυρίου Καραμαλή, υπέβαλα ένα αίτημα και θέλω να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα σχετικά με την έλλειψη της δικογραφίας. Προχωράμε, φτάνει στο τέλος η εξεταστική από το Νοέμβριο στη Σταθίσα και δεν έχουμε ούτε ένα έγγραφο, ούτε ένα, το οποίο πραγματικά θα μας βοηθούσε, όχι απλά θα βοηθούσε, νομίζω ότι συνεχώς επαναλαμβάνεται ότι έχουμε ανακριτικά καθήκοντα. Ένας ανακριτής, για να κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει να έχει και έγγραφα. Όταν δεν υπάρχει δικογραφία, δεν μπορεί η Επιτροπή να προχωρήσει. Εκτός αν θεωρείτε ότι μπορεί να κλείσει την εξεταστική χωρίς τη δικογραφία, γι' αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Εάν θεωρείτε ότι δεν απαιτείται να έρθει η δικογραφία που σχηματίστηκε, τι είπε ο Σταθμάρχης, τι είπαν οι επιθεωρητές, τι είπαν οι άλλοι κατηγορούμενοι, τι είπαν οι πραγματογνώμονες, όλοι οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι κατέθεσαν, τότε ευθέως να το πείτε. Και να μην καταφεύγει η πλειοψηφία σε κάποια φτηνά, ειλικρινά δεν υπάρχουν άλλα επιχειρήματα, να εκμεταλλεύεται την απουσία μας. Εμείς είμαστε λιγότεροι λόγω κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και να λένε πού είναι η αντιπολίτευση. Αυτό πραγματικά είναι εκτός από ανόητο, εκτός από το καταλαβαίνετε, για αυτόν που το λέει είναι και φτηνό. Επαναλαμβάνω και απευθύνουμε στην κυβερνητική πλειοψηφία. Πώς θα εξετάσουν τους επόμενους μάρτυρες, πώς θα βγει μια βεβαία πεποίθηση, στέρεα πεποίθηση, κρίση, όταν δεν έχουμε τη δικογραφία. Επισκέφτηκα το αρμόδιο γραφείο του ειδικού γραμματέα και δεν υπάρχει δικογραφία των Τεμπών. Γι' αυτό πρώτον θα πρότεινα να μιλήσει το Προεδρείο με τη γραμματεία, με την εισαγγελία εφετών, να μάθουμε πότε θα έρθει η δικογραφία. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δικογραφία ενισχύεται και από την ανυπαρξία, από τη μη κλήτευση μαρτύρων. Ακούστε, μας κατηγορείται για καπηλεία.
ζητάμε τα λογικά και τα αυτονόητα. Είναι καπηλεία όταν ζητάμε να έρθει η δικογραφία για να μπορέσουμε να μορφώσουμε άποψη? Νομίζω και εσείς το θέλετε. Είναι καπηλεία. Είναι καπηλεία ότι ο κύριος Τσαλίδης, ο οποίος πιθανότατα να έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτή, δεν το γνωρίζουμε, αποκαλύπτει σήμερα η Δημοκρατία το έγγραφο, το εμπιστευτικό, ότι ο κύριος Καραμαλής τα ήξερε όλα. Δεν πρέπει να έρθει ο κύριος Τσαλίδης? Είναι καπηλεία και είναι θέατρο αυτό? Ή θα δικάζουμε ή θα συνεδριάζουμε με δημοσιεύματα? Δεν πρέπει να το ψάξουμε αυτό το έγγραφο και αυτόν τον κύριο Τσαλίδη? Είναι αλήθεια, δεν είναι? Άκρος εμπιστευτικό και προειδοποιούσε για ορατό κίνδυνο, επιλέξει, λέει, το έγγραφο το οποίο είναι στην εφημερίδα, επαναλαμβάνω. Ορατό κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας, έλεγε ο κύριος Τσαλίδης στον κύριο Καραμαλή. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο με το δημοσίευμα? Δεν πρέπει πρώτον να καλέσουμε τον κύριο Τσαλίδη και δεύτερον να αναζητήσουμε αυτό το έγγραφο? Πιθανότατα να είναι στη δικογραφία η οποία υπάρχει στη Λάρισα, στη δικογραφία του εφέτη ανακριτή. Τα αυτονόητα ζητάμε, κύριε Πρόεδρε, και μας κατηγορείτε για καπηλεία και για θέατρο? Αν πραγματικά αυτό ισχύει, το οποίο λέει η εφημερίδα, εάν πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό, σημαίνει ότι τα ήξερε όλα ο κύριος Καραμαλής. Βέβαια, ο κύριος Καραμαλής χθες ήταν κυνικότατος και προσβλητικότατος και δεν γνώριζε τίποτα. Δεν είναι σημαντικό. Λέμε κάτι το παράλογο? Κάνουμε σοου όταν λέμε το αυτονόητο, την κοινή λογική? Να έρθουν τα χαρτιά μπροστά μας. Μήπως δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Τσαλίδης? Μήπως? Καταγράφεται, κύριε. Άρα ζητάμε και έχουμε δύο αιτήματα. Πρώτον, να διακόψει η Επιτροπή, να επικοινωνήσει η γραμματεία με την εισαγγελία εφετών. Πού είναι η δικογραφία? Εγώ θεωρώ βέβαια ότι έχετε αποστείλει έγγραφο. Γιατί καθυστέρησε τόσο? Εάν είναι να έρθει μετά από 25 μέρες, ένα μήνα, και επειδή έχουμε τρεις μάρτυρες, δεν θα έχει ξανασυμβεί αυτό? Να βγαίνετε και να λέτε ότι κάνατε πόρισμα χωρίς να υπάρχει δικογραφία? Δεν θα έχει ξανασυμβεί. Καταγράφεται, κύριε. Και δεύτερον, να κληθούν ο κύριος Τσαλίδης και οι υπόλοιποι μάρτυρες, και ο κύριος Γενιδούνιας, όπως και ο κύριος Κατσούλης. Προσκομίζω το δημοσίευμα της εφημερίδας, κυρία Γραμματέα, η οποία έχει σε φωτοτυπία το έγγραφο το οποίο προειδοποιούσε για συμβάν μεγάλης σοβαρότητας στον κύριο Καραμαλή. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και δεν το λέει ένας τυχαίος άνθρωπος. Το λέει ο τότε ισχυρός άνδρας της Τρένοσε. Αυτό σας παρακαλώ εδώ. Και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, μια ενημέρωση, επειδή χτες ήμουν κοινοβουλευτής, όσον αφορά τον κύριο Καποτόρτο. Αρνήθηκε να υπογράψει, σωστά? Ακριβώς. Με πρόσχημα την μετάφραση. Εμείς σας είπα ότι χθες είπαμε και συνένεσε και το σώμα, πήραμε την απόφαση ότι οι μεταφραστές θα κληθούν εδώ να δουν τη μετάφραση, να την υπογράψουν, και προφανώς η αίσθηση που έχουμε, η αίσθηση των πραγμάτων, είναι ότι ο κύριος Καποτόρτο για μία ακόμη φορά λειτουργεί παρελκυστικά. Γνωρίζετε και από άλλες διαδικασίες, όλοι οι κοινοβουλευτικοί είμαστε, ότι πάντοτε οι μεταφραστές είναι υψηλού επίπεδου, είναι μεταφραστές οι οποίοι εξυπηρετούν όχι μόνο τη Βουλή αλλά και σοβαρούς διεθνείς οργανισμούς. Επομένως, εκτιμούμε ότι μάλλον ο κύριος Καποτόρτο θέλει να γλιτώσει χρόνο, λειτουργεί παρελκυστικά, θα το δούμε. Η λύση λοιπόν που προκρίναμε είναι να έρθουν οι μεταφραστές, να ξαναδούν τη διαδικασία και να υπογράψουν, γιατί μην ξεχνάμε επίσης ότι, να πω ότι όρκο επειδή εκτός, προβλέπονται όλα αυτά. Όρκο την... εκτός από τον κύριο Καποτόρτο έχουν δώσει και μεταφραστές. Άρα ο κύριος Καποτόρτο, δεν σας κρύβω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βάσει και του ποινικού κώδικα του άρθρου 233, τα πράγματα είναι δεδομένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε προτείνει μια λύση. Έγινε δεκτή χθες από το σώμα για να προχωρήσουμε και τη διαδικασία. Συμπληρωματικά, πρέπει ο κύριος Καποτόρτο, όλα προβλέπονται, πρώτον, να κληθεί και να ερωτηθεί σε ποια σημεία δεν συμφωνεί.
Σε ποια ακριβώς σημεία. Και αν αρνηθεί, πρέπει να γίνει έκθεση μετά, πρακτικό της εξεταστικής, ότι αρνήθηκε να υπογράψει και να φύγει η κατάθεση στην εισαγγελία εφετών. Πάντως νομίζω, κύριε Κόκαλη, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι επιβεβαιώνει η όλη στάση του κυρίου Καποτόρτο την επιλογή του σώματος για την παραπομπή της κατάθεσής του για ψευδορκία. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί την πάγια εικόνα σε εξεταστικές επιτροπές. Δεν ήθιστε οι μάρτυρες, παρακαλώ λίγο ισχύα, δεν ήθιστε οι μάρτυρες να μην υπογράφουν τις καταθέσεις τους, πολύ περισσότερο όταν είχαν υψηλού επίπεδου μετάφραση, την οποία χρησιμοποιεί η Βουλή πάγια και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Επομένως, θα πάμε στη λογική, όπως επειδή ορκίστηκαν και οι μεταφραστές, οι διερμηνείς, θα έρθουν οι διερμηνείς, θα επιβεβαιώσουν οι διερμηνείς και από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε με τα περαιτέρω, όπως έχουμε πει, σε εισαγγελικό επίπεδο. Θέλω λίγο για τα δύο αιτήματα, κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα και να, για 10 δευτερόλεπτα να πω. Αύριο έχουμε τον κύριο Αγοραστό. Εάν δεν γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής όλοι μας κάνουμε χρήση εγγράφων, τα οποία είτε είναι στο διαδίκτυο, είτε δεν ξέρω. Είναι αδιανόητο να μην κινηθούμε θεσμικά, να μην έχουμε τη δικογραφία και να κάνουμε χρήση από τη δικογραφία στους μάρτυρες που έρχονται. Ο κύριος Αγοραστός έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, παράδειγμα. Υπάρχει μια υποκατηγορία σε αυτή τη δικογραφία, εξ όσων διαβάζουμε. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε πολιτική προστασία πότε έγινε, πότε δεν έγινε, αν έγινε. Όλα αυτά θα είναι στη δικογραφία. Προκειμένου, ακούστε, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις όπως μας κατηγορούν κάποιοι. Άρα, βλέπετε ποιοι κινούνται θεσμικά. Ζητάμε την κοινή λογική και ζητάμε εννοείται και την νομιμότητα. Αφενός να ζητήσουμε άμεσα, αμεσότητα τη δικογραφία, αφετέρου να πούμε να έρθει ο κύριος Τσαλίδης. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο έβγαλε σήμερα η εφημερίδα. Και θέλουμε να το διασταυρώσουμε, να το επαληθεύσουμε. Αν αυτό το έγγραφο το έχει στη διάθεσή του ή αν είναι στη δικογραφία και να έρθει να καταθέσει. Να προχωρήσουμε λίγο να καλέσουμε τους μάρτυρες. Είχε ζητήσει η κυρία Πέρκα, νόμιζε, το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώντας με τα αιτήματα που έβαλε ο κύριος Κόκαλης, εγώ θα επανέλθω στο θέμα της εξέτασης των μαρτύρων και ποιοι μάρτυρες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και βεβαίως να πούμε διάφορα για τα διαδικαστικά και το ρόλο του Προεδρείου και των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που έγινε χθες, που νόμιζε ότι έγινε μόνο σε μένα, το είδα προσεκτικά, έγινε σε όλους τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Άλλες απαντήσεις, άλλες ερωτήσεις, πολύ χρόνος ο Υπουργός Εφόλης της Ύλης και τίποτα. Και προσβλητικό Προεδρείο και φωνές από κάτω. Μας βλέπει ο κόσμος. Λέω λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς θα πάει η διαδικασία, ακόμη και με το χρόνο και όλα. Γιατί δεν θέλω κι εγώ περιόριστο το χρόνο, αλλά να είναι περιορισμένος για όλους, ενώ και για τους μάρτυρες. Και να γίνουν αποδεκτά τέτοιμα. Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι τελικά επιβεβαιώνεται το αίτημα των οικογενειών να σταματήσουμε την Επιτροπή ούτως ώστε να παρακολουθήσει και την ανακριτική διαδικασία. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και είναι πολύ σοβαρά γιατί εξετάζουμε ένα τραγικό συμβάν από τη μία και από την άλλη έχουμε πολλούς κατηγορούμενους. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν πάει, και να πω και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω, εγώ σας έχω κατηγορήσει πολλές φορές την πλειοψηφία ότι προσπαθεί τη συγκάλυψη, κυβέρνηση κτλ. Αρχίζω πολλές φορές να φοβάμαι ότι συμμετέχω σε αυτό και εγώ με την παραμονή μου σε αυτή την Επιτροπή, εφόσον δεν γίνονται όλα όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικητιάδης. Και εμείς από το ΠΑΣΟΚ είναι προφανές ότι συμφωνούμε στο αίτημα για τη δικογραφία, δεδομένου ότι θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ενημερωμένοι και στις ερωτήσεις που θέτουμε, αλλά και στις αποφάσεις τις οποίες θα καταλήξουμε. Και βεβαίως για το σημερινό δημοσίευμα είναι προφανές ότι εσείς, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναζητήσετε τις πηγές, να δούμε από πού προήλθε, πότε περιήλθε, αν περιήλθε στον κύριο Καραμαλή, καθότι αποκαλύπτει πράγματα που σε εμάς είναι άγνωστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Βρετός. Συμφωνούμε και στα δύο αιτήματα. Και θέλω απλώς να σημειώσω, ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους, ότι το στεκάκι της Επιτροπής Χαλκιά
το χρειαζόμαστε, γιατί από εκεί, έτσι, αυτό που είχαμε πει, και δεν ξέρω αν έχει χαθεί στην παράφραση που είχαμε, και θέλω να το θέσω, γιατί είχε κατά την εξέταση και οι τρεις μάρτυρες. Έχει πρωτοκολληθεί αυτό. Το Στικάκι. Βεβαίως. Το περιεχόμενο από το Στικάκι όλη τη διαδικασία. Εντάξει, μπορεί από τα έγγραφα, δεν το ζητώ. Και θα παρακαλέσω, θα τοποθετηθείτε και θα σας παρακαλέσω πάρα πάρα πολύ, επειδή το είδαμε και στη χθεσινή διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι ο όγκος είναι πολύ μεγάλος. Όμως, επειδή το και κύριε Βρετέ, δεν θα σας διακόψω μετά. Επειδή όμως δράτω με τις ευκαιρίες. Επειδή παρακολουθούμε στη διαδικασία διαρκώς να γίνεται επίκληση ότι δεν έχει έρθει το ένα έγγραφο, το άλλο έγγραφο, το άλλο email και έχουν έρθει, παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, προφανώς εσείς ως οντότητες και μόνοι σας, ως βουλευτές, δεν μπορείτε να έχετε την πλήρη κατόπτευση ή μνήμη του τι έρχεται ή όχι, όμως σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, επειδή δημιουργούνται εικόνες ότι δεν έχει σταλεί το ένα, το άλλο, να εχθές για παράδειγμα με το έγγραφο του ΟΣΕ, ενώ είχε σταλεί από τις 12 Δευτέρου, παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, μία υπόμνηση στους συνεργάτες σας να ενημερώνουν για να τρέχουμε και τη διαδικασία. Αν κάτι δεν έχει έρθει, εδώ είμαστε και θα το ζητήσουμε. Όμως δεν μπορεί να εγκαλούμαστε για πράγματα τα οποία έχουν σταλεί 10, 15 ή 20 ημέρες. Καλύτερη οργάνωση, και δεν απευθύνομαι σε εσάς, όμως οι ομάδες, αντιλαμβάνομαι, διαχειριζόμαστε έναν μεγάλο όγκο. Όμως μην έρχονται κάποιοι, χτυπάνε τα έδρανα και λένε δεν έχει το τάδε το άλλο. Και δύο ημέρες πριν έχει σταλεί με email. Στα πλαίσια της συνεννόησης. Ναι, όχι, επευκαιρία απλώς για να μην. Επειδή είναι δημόσια συζήτηση, να μην φαίνεται ότι στα πλαίσια της συνεννόησης και της καλής απόδοσης του έργου μας, με έναν κόσμιο τρόπο όπως είναι τώρα, το σημειώνουμε και είναι διεκτές οι παρατηρήσεις. Απλώς θέλω επικουρικά να υπάρξει ένα αίτημα που προέκυψε μετά, θα τα δω αυτά τα αρχεία, ότι πόσες καταθέσεις είχαν δοθεί στον κύριο, στην Επιτροπή Χαλκιά. Έτσι, αυτά υπάρχουν και είναι αυτές. Είναι όλα μέσα. Ωραία, είναι άρα στο Στικάκι αυτό είναι και καταθέσεις, γιατί αυτό ήθελα να πω. Είναι όλα μέσα. Ωραία. Υπάρχει εδώ, ενημερώνουμε από τη γραμματεία ότι είναι σε έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο που υπάρχουν όλα τα μεγάλα αρχεία. Θα το βρείτε μέσα. Αυτό ήθελα για τις καταθέσεις με αυτή την έννοια, γιατί υπήρξαν 13-14 καταθέσεις. Αν κάποιος θεωρεί ότι κάτι δεν έχει, ας μας ρωτήσει πρώτα να το δούμε με τη γραμματεία, να τον κατευθύνουμε σε ποιο email και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου. Ωραία, εντάξει, γι' αυτό έκανα τις παρατηρήσεις, γι' αυτό είναι η διαδικασία. Καλό είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις. Καλό είναι μην έρχονται κάποιοι και λένε, όπως εχθές είδαμε, να χτυπάνε τα έδρανα και να λένε δεν έχει έρθει το έγγραφο του ΟΣΕ και έχει έρθει. Κύριε Πρόεδρε, οι εντάσεις καμιά φορά δημιουργούνται και από τις δύο πλευρές. Ειδικά όταν διακόπτονται οι εξεταστές. Οι εξεταστές. Όταν διακόπτονται. Θα το επαναλάβω. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει διαδικασία. Χθες υπήρξαν κοινοβουλευτικές ομάδες που ρώτησαν σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν που δικαιούνταν. Λοιπόν, και παρακαλώ, σε αυτό χρόνος δεν έχει αφαιρεθεί. Αντιλαμβάνομαι. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι σημαίνει. Η κυρία Καραγεωργοπούλου, για να προχωρήσουμε. Α, κύριε Καραθανασόπουλο, θέλετε κι εσείς να μιλήσει, κυρία Καραγεωργοπούλου, και θα σας δώσω για να πάμε τη διαδικασία. Φυσικά και συμφωνούμε με τα αιτήματα. Ήταν και δικά μας αιτήματα διαχρονικά από την αρχή της συνεδρίασης της Επιτροπής, από τη συγκρότησή της, ότι θέλουμε να συσχετιστούν και να διαβιβαστούν οι ποινικές δικογραφίες στους βουλευτές, που είναι και επέκταση του αιτήματος του κυρίου Κόκαλη. Και από εκεί και πέρα οι μάρτυρες πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος και να πούμε, να επαναφέρουμε το αίτημά μας, να έρθει ο Πρωθυπουργός να καταθέσει, καθώς και επίσης πολλοί άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες, όπως ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Πιλιόπουλος, ο κύριος Τσαλίδης, όπως εμφανίζεται τώρα, και περισσότεροι ακόμα που θα κρίνουμε και θα καταθέσουμε συνολικά. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Επειδή το να συμφωνούμε απλά και μόνο δεν έχει δώσει κάποιο αποτέλεσμα, η γνώμη μας είναι το εξής για τη δικογραφία, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Με ευθύνη το Προεδρείο να επικοινωνήσει με τον εφέτη, ανακριτή της Λάρισας, για να δούμε τι διαθέσεις έχει. Θα τη στείλει τη δικογραφία. Πότε θα τη στείλει τη δικογραφία. Ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να μιλάμε σε μια συγκεκριμένη βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βάση να μιλάμε. Είναι άλλο πράγμα να σου πει ο εφέτης, εγώ θα τη στείλω όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή θα τη στείλω κάποια άλλη στιγμή. Οπότε να ξέρουμε πώς θα οργανώσουμε κι εμείς τη δουλειά μας το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που ο κατάλογος κοντεύει να εξαντληθεί και θα χρειαστεί να εμπλουτιστεί το μαρτύρων,
να δούμε και την περαιτέρω διαδικασία. Άρα λοιπόν να δεσμευτεί το Προέδριο, τουλάχιστον αύριο, να έχουμε μια απάντηση, ή αν όχι αύριο την Τρίτη που είναι η μεθεπόμενη συνεδρίαση, να έχουμε μια, την Παρασκευή μάλλον, να έχουμε μια απάντηση από το γραφείο του εφέτη ανακριτή, τι σκέφτεται να κάνει, πώς θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, για να μπορέσουμε να τοποθετούμε επί της ουσίας. Διαφορετικά το να επαναλαμβάνουμε εδώ πέρα κάθε μέρα ότι πρέπει να έρθει δικογραφία, δεν βγάζει κανένα αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να δεσμευτεί το Προεδρείο να έρθει σε επικοινωνία και αύριο μεθαύριο να μας απαντήσει ποια είναι η διάθεση του εφέτη ανακριτή. Και να δούμε από εκεί πέρα τις επόμενες ενέργειές μας. Ευχαριστώ. Κύριε Τσαβδαρίδης. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κόκαλης αναρωτιέται γιατί κάνει θέατρο και γιατί κάνει σοου και από πού προκύπτει όλο αυτό. Τώρα θα σας εξηγήσω. Και σήμερα πάλι θέατρο ήρθε να κάνει και να παίξει ο κύριος Κόκαλης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ο Καραμαλής θες. Δεν σας διέκοψα, κύριε Κόκαλη. Πολλές φορές. Δεν σας διέκοψα καμία φορά. Ποτέ. Και ποιο είναι το θέατρο, κύριε Πρόεδρε? Έρχεται σήμερα ο κύριος Κόκαλης και λέει να έρθει εδώ η δικογραφία και να τοποθετηθούν τα κόμματα εάν θέλουν να έρθει η δικογραφία ή όχι. Κύριε Κόκαλη, εμείς τοποθετηθήκαμε, μιλάω για την κυβερνητική πλειοψηφία και μιλάω και για όλους τους υπόλοιπους, από τις 15 Δεκεμβρίου που ζητήσαμε τη δικογραφία. Γιατί σας θυμίζω ότι το πρώτο έγγραφο της Επιτροπής προς τον Εφέτη είναι στις 15 Δεκεμβρίου του 2023. Τότε όλοι συμφωνήσαμε και η κυβερνητική πλειοψηφία να ζητήσουμε από τον κύριο Εφέτη ανακριτή τη δικογραφία. Τι έρχεστε τώρα και μας λέτε εσείς το Φεβρουάριο ξανά να τοποθετηθούμε αν θέλουμε τη δικογραφία? Αυτό είναι το θέατρο του κακόγουστου που παίζετε. Ευτυχώς όμως ο κόσμος βλέπει, κρίνει θέσεις, συμπεριφορές, επιχειρήματα, συγκρίνει και νομίζω ότι αποδίδει και τα εύσημα σε όποιες ομάδες κοινοβουλευτικές προσπαθούν εδώ να βγάλουν μία άκρη και να αποδοθούν ευθύνες και ποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό αλλά απλώς πετάνε συνεχώς την μπάλα στην εξέδρα προκειμένου να αποκομίσουν με το μυαλό τους, γιατί μόνο στο μυαλό τους είναι αυτά, κάποια μικροκομματικά ωφέλη. Άρα λοιπόν, υπενθυμίζω στον κύριο Κόκαλη ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, έχει ζητήσει και αυτή, μαζί με άλλα κόμματα, από τις 15 Δεκεμβρίου. Να θυμίσω επίσης στον κύριο Κόκαλη ότι 24 Ιανουαρίου του 2024 έγινε έγγραφη υπενθύμηση από την Επιτροπή μας προς τον Εφέτη ότι δεν έχει σταλεί η δικογραφία να σταλεί. Και από εκεί και πέρα εμείς αναμένουμε. Άρα λοιπόν το να ρωτάει σήμερα, εντάξει, ρητορικό είναι το ερώτημα και γίνεται μόνο για τις εντυπώσεις. Να έρθει η δικογραφία. Τι θέλουμε κι εμείς. Προφανώς θα μας βοηθήσει. Γίνανε δύο έγγραφα, πολύ σωστά είπε ο κ. Καραδανασόπουλος, να κάνουμε και ένα τρίτο έγγραφο και να ζητάμε ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μίλησα για έγγραφο, μίλησα για επικοινωνία. Για επικοινωνία. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει εγγράφος, μπορεί να γίνει προφορικός. Να γίνει και προφορικός και εγγράφος. Επίσης μπορούμε να περιμένουμε και να σταματήσουμε. Έτσι, μπράβο. Και αν έρθει η δημοκρατία το καλοκαίρι. Όπως μπορούμε να σταματήσουμε και να επανέλθουμε. Όπως προχώρησαν οι εργασίες. Αλλά όλα μπορεί να καταψηφιστούν. Κακό συζητάμε. Έχετε πλειοψηφία. Κακό συζητάμε. Εγώ ποτέ... Αυτό θα σας θυμίσω ότι έχει καταψηφιστεί και όχι μόνο από την κύριε Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο σας παρακαλώ. Δεν διέκοψα ούτε την κυρία Πέρκα, ενοχλούνται. Βλέπω ότι ενοχλούνται. Είναι η δεύτερη που παίζει θέατρο και σοου που κάνει σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Στοιχεία, τα έχει τα στοιχεία ο κόσμος που μας παρακολουθεί και σας βλέπει και από τα πρακτικά. Ωραία. Άρα λοιπόν να έρθει όπως συνεχίσαμε τις εργασίες μας να τις συνεχίσουμε και να περιμένουμε τη δικογραφία. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ακόμη χρόνο στην Επιτροπή μας, εξετάζουμε μάρτυρες ακόμη, έχουμε όλο τον χρόνο να γίνει και σήμερα η επικοινωνία, προφορική, η έγγραφη, όπως νομίζετε εσείς, όπως κρίνει πιο πρόσφορη τη διαδικασία του Προεδρείου και η Γραμματεία, προκειμένου να έχουμε τη δικογραφία. Άρα λοιπόν αυτό δεν τίθεται. Όσον αφορά τους μάρτυρες, τους επιπλέον μάρτυρες που ζητάνε, ξαναζητάνε, ξαναζητάνε, νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας, κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή που έχουμε το θύμα της τραγωδίας
και έχουμε μόνο έναν μάρτυρα. Νομίζω ότι είναι ένας χρόνος όριμος προκειμένου να κάνουμε μια συζήτηση διαδικαστική για το ποιους μάρτυρες θα καλέσουμε από εδώ και πέρα επιπλέον μάρτυρες σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουμε κάνει. Αυτά τα δύο είχα να πω. Όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και αν έδωσε απαντήσεις, νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής χθες απάντησε επί παντός επιστητού, φώτισε όλα τα σημεία τα οποία ενδεχομένως δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρα με βάση τις πολλές καταθέσεις που δόθηκαν από τους μάρτυρες της Επιτροπής. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα του καθενός θα διατυπωθούν και με το πόρισμα, φαντάζομαι. Και θεωρώ ότι χθες ο κύριος Καραμαλής είχε μια τοποθέτηση ξεκάθαρη σε όλα τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει μέχρι τώρα την Επιτροπή και ο καθένας θα πάρει τα κομμάτια και τα σημεία που τον ενδιαφέρουν για να προχωρήσει στα συμπεράσματα που θα βγάλει και ο ίδιος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόεδρε, διορθωτικά συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης. Εντάχει, παρακαλώ. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι συνενέσαν όλοι για τη δικογραφία. Το ζητούμενο είναι, εκτός αν ευθύνεται το Προεδρείο, να έρθει όσο γίνεται πιο σύντομα. Άλλοι 4 μάρτυρες έμειναν. Εάν η δικογραφία έρθει την άλλη εβδομάδα, δεν έχει νόημα. Έχει. Έχει κάποιο νόημα. Ωραία, καταγράφεται. Άλλοι 4 ή κάνω λάθος. Εντάξει. Άλλοι 4 μάρτυρες. Μισό λεπτό. Πώς θα βγάλουμε άκρη, κύριε Τσαβδαρίδη, εάν δεν έχουμε τη δικογραφία. Αυτό λέω. Τουλάχιστον ούτε καν διακοπή κάποιων ωρών να πούμε τα κόμματα, να σταματήσουμε τώρα, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον εφέτη ανακριτή. Θα έρθει εντός εβδομάδας, θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Θα έρθει σε ένα μήνα, δεν θα έρθει ποτέ η δικογραφή. Αυτό θέλουμε να γνωρίζουμε. Και το ποιος κάνει σοου το ξέρουμε. Δεύτερον, πάλι οι μάρτυρες βλέπουμε ότι πάνε παραπίσω, ότι την Παρασκευή, ακούστε. Όποιος δεν έχει να φοβηθεί, καλεί τους μάρτυρες. Επειδή ξέρετε ότι θα πούν για τις ευθύνες του Καραμαλή και γι' αυτό αρνείστε. Είναι εκ του περισσού αυτό που γίνεται. Εντάξει, εκ του περισσού. Γι' αυτό και αρνείστε. Όπως και τον κύριο Γενιδούνια. Εντάξει. Τον κύριο Κόκαλη είναι το εξής. Είπε ότι εμείς χωρίς τη δικογραφία πώς θα βγάλουμε συμπεράσματα και ότι δεν υπάρχει ούτε ένα έγγραφο, αυτό ακριβώς, ούτε ένα έγγραφο στη διάθεσή μας προκειμένου να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να θυμίσω ότι στο γραφείο του ειδικού γραμματέα και στα δικά μας mail τα προσωπικά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε τις συνεδριάσεις ζητήθηκαν και έχουν ληφθεί. Έχω μετρήσει 120 mail εισερχόμενα στα mail του καθενός μας στην ηλεκτρονική αλληλογραφία τη δικιά μας, με τα οποία έχουν εισαχθεί στην Επιτροπή και είναι προς γνώση μας, εκατοντάδες έγγραφα, με χιλιάδες σελίδες, 120 τα mail. Άρα λοιπόν το υλικό που έχουμε για να βγάλουμε συμπεράσματα και να δουλέψουμε στα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Απόδειξη δε. Απόδειξη δε. Απόδειξη. Όχι. Είπατε δεν έχουμε ούτε ένα έγγραφο στη διάθεσή μας. Σταματήστε πάλι τις εντάσεις. Σταματήστε. Κύριε Κόκαλη, σταματήστε την ένταση. Έχουμε λοιπόν. Σταματήστε το αυτό επιτέλους. Σας παρακαλώ. Δεν μπορεί, και χθες τα δεν ίδια. Μπορεί να δημιουργεί εντυπώσεις ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο. Παρακαλώ. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αφήστε τον κύριο χιλιάδες έγγραφα, εκατοντάδες με χιλιάδες σελίδες. Εκατομμύρια. Κοιτάξτε κύριε Κόκαλη πάλι να εκμεταλλευτείτε. Εσείς τα ζητήσατε και εμείς τα ζητήσαμε και η Επιτροπή. Δεν κάνετε και τίποτα άλλο κυρία Πέρκα, μόνο και να διαπιστώσαμε. Δεν κάτι άλλο. Κύριε Τσαβδαρίδο, και διαπιστώσαμε κύριε Πρόεδρε, με αφορμή τα λεγόμενα του κυρίου Βρετού τώρα για το στικάκι, ότι πολλά μέλη της Επιτροπής όλα αυτά τα έγγραφα ούτε τα έχουν δει, ούτε τα έχουν διαβάσει. Άρα λοιπόν αν μας έχει πάρει ο πόνος να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να εκμεταλλευτούμε έγγραφα, ξεκινήστε κύριε Κόκαλη και κυρία Πέρκα να διαβάζετε αυτά τα έγγραφα που έχουν έρθει εδώ. Λοιπόν, γιατί ησυχίζεστε, γιατί ησυχίζεστε. Μη φωνάζετε. Διαβάστε τα αυτή. Για να βγάλουμε μια άκρη. Και αφήστε εδώ τώρα. Σας παρακαλώ. Αφήστε σας την παρακαλώ. Ενόχληση. Έχουμε χιλιάδες έγγραφα. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Σας διαβάστε παρακαλώ τα. Πολύ. Διαβάστε τα. Για να βγάλετε άκρη. Συγγνώμη. Με ταυτίζει με τον κύριο Βρετό. Εγώ δεν παραπονέθηκα για mail. Εγώ όχι απλά παραπονέθηκα, διαμαρτυρήθηκα και αιτήθηκα. Μιλήσατε, όσο πιο γρήγορα να έρθει η δικογραφία.
Πρόεδρε. Ο κύριος Φλώρος έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, μετά εγώ. Όχι, κυρία Πέρκα. Αναφέρθηκε σε μένα. Εντάξει, διαβάστε, λέει. Και να διαβάσουμε και με μυθιστόρημα. Τα κρίσιμα έγγραφα δεν έρχονται. Επιτέλους. Έτσι το στήριξε η πλειοψηφία. Κύριε Τσαβδαρίδη, έχω διαβάσει πάρα πολύ στη ζωή μου περισσότερα από εσά. Σταματήστε το αυτό. Περισσότερα από εσά σίγουρα και φαίνεται. Αυτό. Σταματήστε το αυτό. Κύριε Φλώρα, έχετε το λόγο. Και κλείνουμε. Κύριε Τσαβδαρίδη, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Φλώρο, όχι, δεν έχει κανένας άλλος το λόγο. Τελειώνουμε τον κύριο Φλώρο. Παρακαλώ, κύριε Φλώρε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Φλώρε. Ευχαριστώ. Δεν έχετε το λόγο, καθίστε κάτω. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Φλώρε, συνεχίστε. Δεν σας συγχωρώ. Παρακαλώ, κύριε Φλώρε, παρακαλώ. Αρχικά συντάσσομαι με τα αιτήματα που έχουν γίνει. Θέλω να γίνει, αν είναι δυνατό και σήμερα, επικοινωνία με την εισαγγελία για να μας δοθεί αντίγραφο της δικογραφίας. Αυτό που προτείνω εγώ είναι να γίνει μια πάυση των συνεδριάσεων για ένα 20ήμερο ώστε να μελετήσουμε. Έχει ψηφιστεί αυτό, είστε εκτός θέματος. Έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη. Το επαναφέρω εβδομάδα. Και επίσης και ένα αίτημα που δεν έχει ψηφιστεί είναι η παραπομπή της κατάθεσης του κυρίου Καραμαλή στην εισαγγελία για το αδίκημα της ψευδορκίας. Εντάξει, καταγράφεται. Λοιπόν, να κληθεί ο μάρτυρας η κυρία Αλεξάνδρα Ρογκάκου, αναπληρώτρια διοικήτρια Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Διακόπτουμε για 2 λεπτά και περιμένουμε τη μάρτυρα. Κύριε Αυλονίτη, ακούστε να δείτε, σας το ξαναλέω για τελευταία φορά. Εδώ γήπεδο δεν θα το κάνετε. Δεν θα το κάνετε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Γήπεδο δεν είναι εδώ. Αν το θεωρείτε γήπεδο, σηκωθείτε να κάνετε και βόλτες σαν έναν άλλο εδώ εισηγητή. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Είναι στάση κοινοβουλευτικού αυτή. Καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλετε να κάνετε. Εδώ λοιπόν δεν είναι γήπεδο. Σας το επαναλαμβάνω για να το θυμηθείτε επιτέλους. Δεν τον έχετε. Τελειώσαμε με τα διαδικαστικά. Προχωράμε. Παρακαλώ οι φωτογράφοι να εισέλθουν. Συμφωνώ ότι δεν έχει ξαναγίνει. Όλα αυτά που κάνετε, το σοου που στείνετε καθημερινά δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Αυλονίτη. Το σοου που στείνετε καθημερινά για να φαίνεστε στην τηλεόραση δεν έχει ξαναγίνει, ειλικρινά. Μη φωνάζετε. Καταντά έως και αντιαισθητικό αυτό το οποίο κάνετε. Σταματήστε το. Σταματήστε την τεχνητή ένταση, κύριε Κόκαλη, το έχουμε καταλάβει τι κάνετε σε αυτή την επιτροπή. Το σοου και την τεχνητή ένταση. Το καταλάβαμε τι κάνετε. Έχετε μιλήσει 3 φορές και θέλετε ότι σας φημώνουμε κιόλας, κύριε Κόκαλη, εντάξει. Κρίνεστε. Και εγώ δεν σας τον δίνω γιατί μιλάνε οι εισηγητές. Λοιπόν, τελείωσαμε. Κύριε Μάρτυρα, παρακαλώ οι φωτογράφοι να βγουν έξω. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ το όνομα τεπώνυμό σας. Όνομα Ανοίξτε παρακαλώ το μικρόφωνο. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Ρογκάκου. Όνομα πατρός Μητρός. Όνομα πατρός Θωμάς, Αναστασία. Ημερομηνία και τόπος γέννησης. 16/8/1967, Καλαμάτα Μεσσηνίας. Επαγγελματική ιδιότητα σήμερα. Σήμερα είμαι αναπληρώτρια διοικήτρια στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δηλώνω επικαλούμενη την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Δηλώνω. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε το γύρο των ερωτήσεων με τους εισηγητές. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαβδαρίδης. Κυρία Μάρτυρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή. Καλημέρα. Έχετε υπογράψει. Καταρχάς, να μου πείτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, από πότε είστε επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας? Είμαι από το 2019, είμαι επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και από τον Ιούλιο του 2022 είμαι αναπληρώτρια διοικήτρια μετά την αποχώρηση του κυρίου Μπίνη.
Έχετε αναλάβει με... να κάνετε μια έρευνα για την 717. Μάλιστα. Αν καθυστέρησε, αν είχε προβλήματα στην Μάλιστα. εκτέλεσή της και όλα αυτά. Mm-hmm. Θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε πώς πήρατε την πρωτοβουλία να ερευνήσετε την 717. Ωραία. Ποιος σας έδωσε εντολή, αν ήταν η δικιά σας επιλογή, mm-hmm. όλο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω ένα μικρό το ιστορικό για να καταλήξουμε πώς ασχολήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να πούμε ότι το έργο αυτό αφορούσε μια υπογραφή σύμβασης 26-9 του 14, η οποία έπρεπε να παραδοθεί 26-9 του 16. Το 2018, 5-11 του 2018, πρωτοκολλήθηκε, εισήλθε η εισαγγελική παραγγελία στο πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Σχετικά, δηλαδή ζητώντας την έρευνα αυτής της υπόθεσης. 7 Μαρτίου του 2019, επί πάλι σώματος... Συγγνώμη λίγο, από ποιον εισαγγελέα ήρθε η εντολή? Τώρα δεν έχω μπροστά μου, θα σας το πω όμως. Ένα λεπτό, το έχω, γιατί έχουμε όλα τα έγγραφα, επειδή επιστρέψαμε και την διακοπή. Από Έλληνα εισαγγελέα, όχι από την Ευρωπαία εισαγγελέα. Όχι. Ναι. Ήταν του οικονομικού εγκλήματος ή... Ναι, γιατί επιστράφει. Όταν ολοκληρώθηκε, λοιπόν, επιστράφει στην εισαγγελία εφετών, στο τμήμα οικονομικού εγκλήματος. Εισαγγελία εφετών, τμήμα οικονομικού εγκλήματος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα λοιπόν και πριν, τον 7 Μαρτίου του 2019, προ δηλαδή ίδρυσης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εκδόθηκε επί σώματος επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης εντολή ελέγχου. Φυσικά, μετά την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η εντολή αυτή ήρθε ως υποχρέωσή μας να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Και έχουμε μετά την εξέλιξή της. Κατά την έρευνα, πώς κινηθήκατε, τι κάνατε? Λοιπόν, ξεκίνησε... Τι λάβατε υπόψη σας, αν εξετάσατε μάρτυρες, αν εξετάσατε έγγραφα? Λοιπόν, να σας πω ότι δεν είχε γίνει μέχρι τότε καμία ενέργεια. Οι ενέργειες όλες ξεκίνησαν αργότερα. Γι' αυτό και έχουμε και δύο τροποποιητικές εντολές, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Και οι επιθεωρητές που ανέλαβαν και έτρεξαν την υπόθεση κατά αποκλειστικότητα, γιατί ήταν μια σοβαρή υπόθεση που είχε μείνει επαρκετό χωρίς καμία ενέργεια και οφείλαμε να την ολοκληρώσουμε όπως και όλες τις υπόλοιπες, έστειλαν, η αρχική ενέργεια ήταν αποστολή εγγράφου προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία. Αυτή είναι και συνήθις ελεγκτική διαδικασία και επιτόπιες επισκέψεις. Ο έλεγχος αφορούσε την εργοσέ, σωστά? Mm-hmm. Ναι. Σε τι συμπεράσματα καταλήξατε? Mm-hmm. Τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος, αν mm-hmm. κάνατε κάποιες παρατηρήσεις στην εργοσέ, εάν η εργοσέ της πήρε τις παρατηρήσεις αυτές και έκανε αυτά που τους ζητούσατε. Mm-hmm. Πέστε μας λίγο πολύ σύντομα θα σας πω, γιατί η έκθεση, που αν δεν είναι στη διάθεση όλων, φυσικά και μπορούμε να την δώσουμε, έχει πάρα πολλά συμπεράσματα, είναι αρκετές σελίδες. Θα σας πω έτσι μια περίληψη από όσο οι αρμόδιοι επιθεωρητές μου έκαναν την περίληψη των συμπερασμάτων. Παρατηρήθηκαν λοιπόν παράληψη τήρησης υποχρεωτικών προθεσμιών, εγκρίσεως των μελετών του έργου, μη πρόβλεψη επάρκειας ανταλλακτικών για τις ανάγκες της αδιάλειπτης λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου του έργου, για τις ανάγκες ασφάλειας και καλής λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από προηγούμενες συμβάσεις, κλοπές, βανδαλισμοί ερμαρίων, κυκλωμάτων, γραμμής και εργασιών επιδομής, 70 αλλαγών τροχιάς σε τμήματα του άξονα του έργου, προμετρικά σφάλματα κυρίως στην τηλεδιοίκηση Αθήνας και Λάρισας κατά το στάδιο της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, που οδήγησαν στην υποχρέωση αντικατάστασης παροχημένου και μη ασφαλούς σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις εξοπλισμού τηλεδιοίκησης, όπως και σηματοδότησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η διασύνδεση του νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τον υφιστάμενο και να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των υφιστάμενων αναλογικών πρωτοκόλων μετάδοσης με σύγχρονα ψηφιακά κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου. Η πρόοδος των εργασιών ήταν χαμηλή και δυσανάλογη του συμβατικού χρόνου λόγω καθυστέρησης εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, και ακολούθως είχαμε προτάσεις. Προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε 18 στελέχη της εργοσέ, κυρίως για παράληψη τήρησης συμβατικών προθεσμιών.
προτάθηκε η σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, ο οποίος συντάχθηκε για ποσό 1.307.260 ευρώ για αντικατάσταση συγκεκριμένου εξοπλισμού, και προτάθηκε μεταξύ άλλων η υλοποίηση της τηλεδιοίκησης της Θεσσαλονίκης του συστήματος σηματοδότησης των τμήματων Sky, Noi, Noi, Τιθωρέα και Ορφανά Πλατή, όπως αυτά προέκυψαν από την οριστική τεχνική πρόταση της δανειοπαρόχου εταιρείας, να γίνει βάση των σχετικών μελετών εφαρμογής, οι οποίες δεν θα τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης των υποέργων 1 και 4 και τις οικίες διατάξεις νομοθεσίας δημοσίων έργων. Συστάθηκε δε οι αρμόδιες για το έργο του θέματος υπηρεσίες του φορέα λειτουργίας ΟΣΕ ΑΕ να μεριμνούν για την ασφαλή λειτουργία του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου και την παροχή αξιόπιστων των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας επάρκεια αποθεμάτων, ανταλλακτικών εξοπλισμού και επαρκή στελέχωση προσωπικών των σταθμών, όπως σταθμάρχες, κλειδούχοι και τεχνίτες γραμμής. Αυτά συνοπτικά. Ωραία. Ακούστε με τώρα λοιπόν. Ο έλεγχος αφορούσε τα πεπραγμένα της ΕργοΣΕ. Σωστά. Σωστά. Ποιος ήταν τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, θυμάστε? Όχι, δεν θυμάμαι να σας πω το όνομα. Δεν θυμάστε. Ναι. Γίνεται λοιπόν, βγάζετε κάποια συμπεράσματα. Θυμάστε αν το πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι καθυστερήσεις που είχαν γίνει στην εκτέλεση 7-17 γίνανε με πρόθεση ή χωρίς πρόθεση των ανθρώπων της ΕργοΣΕ? Ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν μπορεί να καταλήγει σε δίκη προθέσεων. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τις προθέσεις. Εμείς κρίνουμε αντικειμενικά τα γεγονότα, αν υπήρχαν παραλήψεις ή όχι. Δεν αν είχαν πρόθεση ή όχι, δεν μπορούμε. Εμείς αυτό δεν υπάρχει διατυπωμένο στο πόρισμά σας? Όχι, για προθέσεις. Θα μας το καταθέσετε αυτό το πόρισμα για να το έχουμε? Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Το θέλουμε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις χωρίς να επισημαίνετε αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι για τις καθυστερήσεις. Ευθύνες είναι άλλο η πρόθεση. Αν είχα πρόθεση να αφήσω κάτι, άλλο οι ευθύνες. Ευθύνες καταλήγουμε σε 18 άτομα. Σε 18 άτομα. Σε 18 άτομα. Και τι κάνετε, ζητάτε να ασκήσει η ΕργοΣΕ πειθαρχικές διώξεις? Ακριβώς. Στα 18 άτομα. Ναι. Άσκησε η ΕργοΣΕ πειθαρχικές διώξεις? Λοιπόν, ωραία. Να σας πω επάνω σε αυτό λοιπόν ότι η αναζήτηση. Ναι. Ποιος σας χαίρει? Να σας πω. Αναζήτηση ευθυνών λοιπόν έγινε ο για... Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ ασκεί, κύριε Κόκαλη. Τώρα θα σας πω. Λοιπόν, αναζητήθηκα... Λάθος κάνετε. Όχι, όχι. Λάθος κάνετε. Αναζητήθηκαν ευθύνες σε 18 άτομα, γιατί έτσι ακριβώς είναι η σωστή διατύπωση στο πόρισμα. Αναζήτηση ευθυνών έγινε για 18 άτομα. Τρία άτομα είχαν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Σε 15 άτομα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από την ΕργοΣΕ. 11 απειλάγησαν με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για 4 άτομα ο Διευθύνων Σύμβουλος επέβαλε την ανώτερη ποινή που μπορούσε να επιβάλει, σύμφωνα με τον κανονισμό, απουσία από την υπηρεσία 10 ημερών. Τα 4 αυτά άτομα άσκησαν έφεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και το οποίο τους απάλλαξε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ασκεί ο πρόεδρος της ΕργοΣΕ τις πειθαρχικές διώξεις που τον καλούσατε να κάνει, σωστά? Ναι. Κάποιοι τιμωρήθηκαν με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου πάλι της ΕργοΣΕ. Κάποιοι δεν τιμωρήθηκαν. Αυτοί που τιμωρήθηκαν άσκησαν έφεση και απαλλάχτηκαν. Ακριβώς. Από το δευτεροβάθμιο όργανο που ήταν ποιο? Από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ. Ναι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Υπουργός συμμετείχε? Ήταν υποχρεωμένος να συμμετάσχει? Όχι, είναι ο κανονισμός της ΕργοΣΕ. Ο κανονισμός είναι της ΕργοΣΕ. Μπράβο. Το έγγραφο που στέλνετε εσείς όταν διαπιστώνετε αυτά τα πράγματα, να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις, το στέλνετε, αυτό που υπογράφετε εσείς, και το έχω και μπροστά είναι μου. Η γνωστοποίηση της έκθεσης. Ναι, αυτό είναι το έγγραφο σε κάθε πόρισμά μας. Ωραία. Και έχετε πίσω πίνακας διανομής προς ενέργεια, λέτε. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, ποιος θα ενεργήσει τα εντελώμενα εκ μέρους σας. Και γράφεται Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος. Γιατί ένα, είχε παραγγείλει την εισαγγελική παραγγελία. Έτσι. Ναι. Και δύο ΕργοΣΕ. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Ο Υπουργός υπάρχει εδώ. Στην κοινοποίηση. Στην κοινοποίηση. Για τι πράγμα, για να ενεργήσει ή για να λάβει γνώση? Για να λάβει γνώση. Για να λάβει γνώση. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Τρίτη ερώτηση. Αυτός ο αρνητικός λογαριασμός να επιστρέψει η ανάδοχος εταιρεία ή τομή Alstom. 1.307.000 όσα χρεωστεί το συσπραχθέντα.
Έγινε από την Εργοσέ. Έγινε. Έχουμε απαντητικό έγγραφο, γιατί στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων και των συστάσεων πάντα οφείλουν οι φορείς να μας απαντούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός 2 μηνών, εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μας απάντησαν για την υλοποίηση των προτάσεων και για τις 3 προτάσεις που έχουμε. Άρα, αν θέλετε, λοιπόν, μπορώ να σας το διαβάσω. Όχι, δεν θέλω να μου το διαβάσετε. Εντάξει. Αφού λέτε ότι το υλοποίησε. Ναι. Άρα λοιπόν, τα 3 πράγματα που ζητήσατε από την Εργοσέ να τα πράξει, τα έπραξε. Τον αρνητικό λογαριασμό τον έπραξε και για τις άλλες 2 προτάσεις δεσμεύτηκε. Ποιες ήταν οι άλλες 2 προτάσεις? Έχουμε προτάσεις επί της υλοποίησης του έργου και δεσμεύονται για τις οδηγίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Μπορώ να σας το καταθέσω το έγγραφο, να το έχετε. Να μας το καταθέσετε και αυτό. Πάντως οι πειθαρχικές διώξεις που ήταν τα άμεσα που έπρεπε να γίνουν και ο ανακεφαλαιωτικός οργανισμός έγιναν, υλοποιήθηκαν. Ωραία. Ναι. Στη συνέχεια, το πόρισμα αυτό στη λογική ότι ό,τι ζητήθηκε από την Εργοσέ εκτελέστηκε, το καταθέσατε στους αρμόδιους εισαγγελείς που το ζήτησαν? Βεβαίως. Ωραία. Οι εισαγγελείς αυτοί στη συνέχεια βάλανε σε σχέση με την καθυστέρηση της 717 και τις όποιες ευθύνες. Ξέρετε αν βάλανε την υπόθεση στο αρχείο? Εμείς δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, το μάθαμε όμως, ενημερωθήκαμε. Ναι, ναι. Ότι λοιπόν κατόπιν των ενεργειών των δικών σας και των ενεργειών της Εργοσέ, η οποία συμμορφώθηκε απολύτως σε όλα όσα τη ζητήθηκαν και στο γεγονός ότι δεν προέκυψαν και ευθύνες, αρχιοθέτησε την υπόθεση, η οποία υπόθεση, να θυμίσω, ότι είχε να κάνει η καταγγελία με το αδίκημα της απιστίας για το οποίο κατηγορούνταν κ. Καραμαλής, σωστά? Το λόγο της αρχιοθέτησης από τον Οικονομικό Εισαγγελέα δεν τον γνωρίζουμε εμείς. Γνωρίζουμε ότι αρχιοθετήθηκε. Ναι, αρχιοθετήθηκε, όμως το αδίκημα για το οποίο αρχιοθετήθηκε ο φάκελος ήταν η ενδεχόμενη τέλεση απιστίας εκ μέρους του κυρίου Καραμαλή. Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια αναζήτηση ευθυνών. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς τι θα ήθελε να ψάξει ο εισαγγελέας παραπάνω. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ την απόφαση του εισαγγελέα, ούτε το σκεπτικό. Ωραία. Εσάς τώρα, η Ευρωπαία Εισαγγελέως, η Ευρωπαία Εισαγγελέα στρέφεται και εναντίον της αρχής σας? Δεν θα έλεγα στρέφεται. Η ακριβής έκφραση, κάτι που μας λύπησε πραγματικά, ήταν ολοκλήρωσαν την έρευνα τη δική τους, η οποία εν πολλής έγινε με τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και μάλιστα ο επιθεωρητής, ο οποίος συνέταξε το πόρισμα, ήταν εκείνος που έδωσε όλα τα στοιχεία και ήταν καθημερινά εκεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχεδόν, γιατί ασχολείται ως εμπειρογνώμονας και σε άλλη που μας έχουν ζητήσει τη συνδρομή μας, ναι, γιατί θέλουν βοήθεια. Λοιπόν, έδωσε όλα τα στοιχεία, ολοκληρώθηκε ο φάκελος και μάθαμε πολύ ξαφνικά, με μεγάλη μας δυσάρεστη έκπληξη βέβαια, ότι υπήρχε μία ακροτελεύτια φράση, κάπου μάλιστα από την δημοσιοποίηση που έγινε στο site της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν είχαμε ενημέρωση εμείς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ότι αποστέλλεται και στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για πιθανή. Δεν υπάρχει παραπομπή. Το τονίζω αυτό γιατί είναι άδικο για αυτόν τον επιθεωρητή. Λοιπόν, για πιθανή παράβαση καθήκοντος. Φυσικά, όσοι είχα χρέος και στη συνείδησή μου αλλά και ως αναπληρώτρια διοικήτρια, ζήτησα συνάντηση με όλο το θάρρος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς εδώ στην Αθήνα. Πήγα μαζί με τον προϊστάμενο του επιθεωρητή και τον επιθεωρητή που συνέταξε το πόρισμα, για να εκφράσουμε πραγματικά την πικρία μας, γιατί όχι για κάτι άλλο, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί υπόθηκε ότι εμείς θέλουμε να υποδείξουμε, καθόλου να υποδείξουμε. Είμαστε εδώ και αν έχουμε κάνει ένα σφάλμα,
φυσικά και να το δούμε. Όμως δεν εκλήθη ο επιθεωρητής, ο συγκεκριμένος, ποτέ να πει την άποψή του. Αν είχαν δει κάτι, να πει γιατί έγινε. Σε αυτό μας έδωσαν κάποιες εξηγήσεις. Δεν έχει σημασία επί της παρούσα αν εμάς μας ικανοποίησαν ή όχι. Με κάθε θάρρος και ευθύτητα και διαφάνεια, ο επιθεωρητής όταν θα κληθεί θα καταθέσει το υπομνημά του, τις απόψεις του και τη διάταξη φυσικά που μας το είπαν και εκείνοι. Υπάρχει ότι οι επιθεωρητές δεν, και άλλοι είναι στο άρθρο 101 του 46-22 του 2019, δεν καλούνται, δεν ενάγονται, δεν καταθέτουν για γνώμη που έχουν διατυπώσει, εκτός αν αποδειχθεί δόλος. Σε κάθε περίπτωση θα πάει με διαφάνεια και ειλικρίνεια να μιλήσει και να καταθέσει τις απόψεις του. Ναι, η άποψή σας όμως ποια είναι, ότι άδικα σας κατηγορεί η Ευρωπαία Εισαγγελέα? Η άποψή μας είναι ξεκάθαρα ναι. Όχι, δεν υπάρχει κατηγορία, να είμαι ακριβής. Ναι, στρέφεται για ένα πιθανή. Ναι, ναι, για πιθανή. Είναι είμαι... άδικο αυτό. Για μας είναι άδικο, για μας είναι άδικο, ναι. Και αβάσιμο. Για μας ναι. Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, να σας θέλετε, πω. Ό,τι θέλετε. Γιατί είμαστε η αρχή που πραγματικά, ξέρετε, δίνουμε έναν τεράστιο αγώνα να είμαστε συνεπείς, αξιοπρεπείς, διάφανοι, δεν έχουμε ποτέ αρνηθεί να πάμε να καταθέσουμε είτε τις απόψεις μας ή να διατυπώσουμε την άποψή μας. Είμαστε συμπαραστάτες και συνδράμουμε, το έχω πει ακόμα και στον τύπο, ότι ελάτε και μιλήστε μου, ζητήστε μου ό,τι στοιχεία θέλετε για κάθε υπόθεση. Είμαστε εδώ να σας εξηγήσουμε και να σας απαντήσουμε. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Και μάλιστα σε αυτήν τη συγκεκριμένη, δυστυχώς τώρα πλέον, αυτό το δυσάρεστο γεγονός που συνέβη, εμείς είχαμε προδράσει. Δηλαδή, είχαμε από το 2021, δώσαμε αγώνα να ολοκληρωθεί μια υπόθεση που είχε μείνει εκκρεμής, χωρίς καμία ενέργεια, από το 2018 και δώσαμε έναν αγώνα δρόμου να ολοκληρωθεί γιατί κρίναμε τη σημαντικότητα. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Αυτό το πόρισμα το δικό σας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, επειδή πολλή κουβέντα έγινε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δήθεν ο κύριος Καραμαλής το είχε στο συρτάρι του κρυμμένο και δεν τολμούσε να το εμφανίσει. Ότι υπήρχε ένα πόρισμα που του έλεγε κάποια πράγματα να κάνει και δεν τα έκανε. Αυτό έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα? Θα μπορούσε να έχει. Έχει λογική αυτό? Καταρχάς είναι ένα πόρισμα που απευθύνεται στον κύριο Καραμαλή ή στην Εργοσέ? Απευθύνεται στην Εργοσέ, είναι κοινοποίηση στο γραφείο υπουργού. Κοινοποίηση. Είναι ένα πόρισμα το οποίο μιλάει με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του κυρίου Καραμαλή, σε ευθύνες, σε υποχρεώσεις που δεν τις... Όχι. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Με τον κύριο Καραμαλή. Άρα το να το έχει κρυμμένο στο συρτάρι του, είχε κανένα λόγο, έχει λογική αυτό που λέει η αντιπολίτευση? Δεν μπορώ δεν να κρίνω να ότι πείτε, είναι αντίκρουση της αλλά μπορεί να το πει ο κάθε λογικός άνθρωπος που ακούει αυτό. Πάντως, καμία σχέση το πόρισμα με τον κύριο Καραμαλή. Δεν αναφέρεται. Αναφέρεται στην Εργοσέ και κοινοποιείται στο αρμόδιο, και στον αρμόδιο υπουργό. Εντάξει. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Και βλέπετε ότι σέβομαι και τον χρόνο μου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσαβδαρίδη. Λοιπόν, σήμερα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα των 15 λεπτών με μια μικρή ανοχή ενός λεπτού, το πολύ δύο. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, έχετε τον λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω και χαμογελώ, συγγνώμη, από αυτό που είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης για το πόρισμα που έβγαλε το συμπέρασμα ότι κάθε λογικός άνθρωπος, το σίγουρο είναι ότι η δικιά σας η απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζετε. Αποδέκτης σίγουρα ήταν Εργοσέ. Το ξεκαθαρίζουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα, υπεύθυνος της Εργοσέ, την εποπτεία για να δίνει παρατάσεις, ποιος ήταν? Την εποπτεία της Εργοσέ, όπως και των άλλων εποπτευόμενων ανώνυμων εταιρεών, την έχει το Υπουργείο. Το Υπουργείο. Βεβαίως. Εσείς ουσιαστικά γνωστοποιήσατε ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Γνωστοποιήσαμε, ακριβώς, γνωστοποίηση είναι έτσι. Ακριβώς, όπως το λέτε. Ότι κάποιοι άνθρωποι κάτω από το Υπουργείο, σε φορέα το οποίο εποπτεύει το Υπουργείο, δεν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Γνωρίζετε τι έκανε αυτός που ήταν πάνω από αυτούς για αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι το κρίσιμο. Συγγνώμη. Όχι, μου εξηγεί ότι... θέλω να είμαι ακριβής. Συγγνώμη και σε ερωτήσεις ορίζεστε. Είμαι πολύ ακριβής. Ποιος εποπτεύει, ποιος εποπτεύει? Είμαι πολύ ακριβής. Συγγνώμη, αυτός ο οποίος κατηγορήθηκε θα ελέγξει
Δεν ήταν και αυτή. Συγγνώμη. Σας είπα, δεν είπα τι έκανε ή τι δεν έκανε. Εγώ δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είχε. Κυρία Μάρτη, σας ρωτώ, ποιος εποπτεύει. Σας είπα, το Υπουργείο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να δίνει παρατάσεις. Το Υπουργείο. Σωστά. Δεν είναι, τα παίρνει μόνος του ο Υπουργός, αν με ρωτάτε αυτό. Κάποια ιεραρχία υπάρχει. Γι' αυτό σας ρώτησα απλά. Το Υπουργείο. Γι' αυτό λέω το Υπουργείο. Αυτοί που ήταν πάνω από αυτούς τους οποίους είπατε ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τι κάνανε για αυτούς που ήταν κάτω. Κάναν κάτι, γνωρίζετε. Όχι, δεν γνωρίζω. Έτσι, δεν είπα ότι δεν έκαναν όμως. Δεν γνωρίζω. Δεν σας είπα κάτι το αντίθετο. Δεν σας είπα, δεν γνωρίζετε. Έτσι. Τις ενέργειες του Υπουργού δεν τις γνωρίζω εγώ. Τον κύριο Κατσούλη τον ξέρετε. Όχι. Όχι. Ο κύριος Κατσούλης είχε καταγγείλει το 2022 δημόσια, γι' αυτό και το λέω, ότι άλλαξε το φυσικό αντικείμενο. Mm-hmm. Πολλά τα οποία ήταν παρόμοια με αυτά τα οποία ερευνήσατε. Εσείς επιβεβαιώσατε ουσιαστικά ότι έχει αλλάξει και το φυσικό αντικείμενο. Όχι, έχουν γίνει αυτά που σας διάβασα τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ακριβώς. Τώρα αναλυτικά, τεχνικά τα συμπεράσματα. Πολύ ευχαρίστως να μας έχετε ειδικές ερωτήσεις και να σας απαντήσουν. Τα ίδια είχε καταγγείλει και ο κύριος Τσακούρης. Έτσι, γιατί εγώ δεν εμπλέκομαι σε όλη την ελεγκτική διαδικασία για ευνόητους λόγους. Δεν μπορώ να είμαι πάνω στους επιτηρητές και να τους ρωτήσω τι είδατε, τι είπατε σήμερα, τι κάνατε. Σωστά. Για ευνόητους λόγους ανεξαρτησίας. Έτσι δεν μπορώ να ελέγχω το ελεγκτικό έργο. Κυρία Μάρτης, θέλω να μου πείτε λίγο τη σχέση σας, τη σχέση, συγγνώμη, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της υπηρεσίας της δικιάς σας, mm-hmm. το έργο που κάνατε, mm-hmm. για να καταλάβουμε. Ναι. Εσείς κάνατε μια έρευνα και εντοπίσατε ότι 15 άτομα κάνουν πάρτι εκεί μέσα. Διασπάθηση χρήματος, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σωστά. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί έχει ασκήσει ποινική δίωξη 23. Ναι. Αντίστοιχο δεν το έχουμε δει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά έχει κάνει, εφόσον χρησιμοποίησε όλα τα στοιχεία που της έχουμε δώσει και ασκήθηκαν αυτές οι διώξεις, προφανώς έχει κάνει την έρευνά της. Άρα έχετε συμπέσει Εθνική Αρχή Διαφάνειας με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στα άτομα αυτά που είχαμε εμείς, βεβαίως, έχουμε συμπέσει. Γιατί πολλοί έχουν αμφισβητήσει και αμφισβητούν ακόμα και τώρα τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν στηρίζονται από τα δικά σας. Βεβαίως. Άρα η οποιαδήποτε αμφισβήτηση τη θεωρείτε σωστή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αμφισβήτηση. Δεν ξέρω όλο το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα αμφισβητήσω εγώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο συνδράμουμε, σας είπα, ως Εθνική Αρχή Διαφάνειας γενικότερα. Και το οποίο πόρισμα συμπεριλαμβάνει και τη δικιά σας τη δουλειά, την έρευνα. Βεβαίως. Μας είχε ζητηθεί όλος ο φάκελος και όλα τα στοιχεία και τα έχουμε δώσει. Γιατί, είναι μέρος προφανώς. Γιατί επαναλαμβάνω, κάποιοι αμφισβητούν αυτή την έρευνα. Και μια τελευταία ερώτηση. Αναφέρατε στο πόρισμά σας, το οποίο το στείλατε για κοινοποίηση, για γνώση στο Υπουργείο, στο γραφείο του Υπουργού. Έτσι πράττουμε σχεδόν σε όλα τα πορίσματα. Σε όλα τα που πορίσματα. Υποπτεύουν. Περιμένετε ενέργειες μετά, σε άλλο, όχι αυτή την υπόθεση, σε άλλες υποθέσεις. Αν είναι κοινοποίηση, όχι από το Γραφείο Υπουργού. Ενέργειες περιμένουμε από εκεί που είναι οι βασικοί αποδέκτες. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Κόκαλη. Το λόγο τώρα... Κοινήστε μου λίγο το όνομα του συναδέλφου. Από... Για το Πασό κίνημα... Ναι. Κύριε Νικητιάδη, συγγνώμη. Όχι. Κύριος Νικητιάδης, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, στον κύριο Αυλονίτη. Το είχαμε κάνει και με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Να συνεχίσετε εσείς. Όχι τώρα, όχι. Όταν θα μιλήσω. Μετά, το χρόνο μου. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρτης, όταν μας διαβάσατε τα συμπεράσματα του πορίσματος που είπατε ότι θα προσκομίσετε στην Επιτροπή, αναφερθήκατε σε παράληψη προθεσμιών, παράληψη αντικατάστασης ανταλλακτικών, κλοπές, βανδαλισμοί,
αντικατάσταση με νέο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του τότε υφιστάμενου, έλλειψη συμβατότητας ορισμένων οργάνων με αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν, χαμηλή πρόοδος. Και στο τέλος καταλήξατε ότι ευθύνη για αυτά φέρουν 18 άτομα. Αυτά τα 18 άτομα πέρασαν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΡΓΟΣΕ και κανένας δεν κρίθηκε ότι έχει ευθύνη. Απειλάγησαν όλοι. Η μεν στο πρωτοβάθμιο, η δε στο δευτεροβάθμιο και τρεις που ήταν συνταξιούχοι και δεν εκλήθησαν ποτέ να απολογηθούν ή να δώσουν εξηγήσεις. Κάποιος στέγει για όλα αυτά που γίνανε, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να τα έκανε ο Θεός, η φύση, κάποιος στέγει για αυτά. Εάν δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, αν ορθώς η ΕΡΓΟΣΕ απείλαξε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ποιος κατά την άποψή σας στέγει? Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις. Εμείς αναζητήσαμε τις ευθύνες αυτές που νομίζαμε και από εκεί και πέρα σε κρίσεις αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων δεν επισερχόμεθα. Εντοπίσανε οι δικοί σας επιθεωρητές κατά τη διάρκεια του ελέγχου τους εάν είχαν ευθύνη και οι ανάδοχοι για όλα αυτά τα συμπεράσματα που περιγράψατε? Όχι, δεν διατυπωνόταν στα συμπεράσματα ανοιχτά αν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη απόδοση στοιχειοθετημένη. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα πρέπει να τα στοιχειοθετήσεις επακριβώς για να μπορέσεις να τα αποτυπώσεις. Αλλιώς είναι ανεύθυνο. Γνωρίζετε ότι διενεργείται έλεγχος από την εισαγγελία στους ελεγκτές και τους επιθεωρητές της ΕΑΔ? Όχι έλεγχος, αν εννοείται αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που είπαμε πριν. Όχι έλεγχος, δεν διενεργείται έλεγχος, δεν έχουμε εμείς υπόψη μας, ούτε έχουμε κλειδί. Τι είναι αυτό που διενεργείται? Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό σας λέω, αποστέλλοντας τον φάκελο, το που εμείς δεν έχουμε, δεν λάβαμε καμία ούτε κοινοποίηση, ούτε γνωστοποίηση, τίποτε του πορίσματος, ούτε αυτής της διαβίβασης που έγινε στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές. Στην δημοσιοποίηση, σας λέω, που έγινε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και που μιλάει για την υπόθεση και ότι διαβάστηκε η υπόθεση με την άσκηση ποινικών διώξεων, υπάρχει μια ακροτελεύτια έκφραση, την έχω και εδώ να τη διαβάσουμε ακριβώς, ότι αποστέλλεται προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή, είναι η έκφραση, πιθανή παράβαση καθήκοντος από τους επιθεωρητές που έγραψαν την έκθεση. Και σας εξήγησα, να μην σας κουράζω, κιόλας με θάρρος πήγαμε και εκφράσαμε την επικρή μας, γιατί δεν εκλήθησαν να πούν την άποψη ή τι συνέβη και το έγραψαν αυτό. Εσείς δηλαδή δεν διατηρείτε καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους? Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά επειδή γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους και χρόνια τώρα και από την ίδρυση της ΕΑΔ τον έναν συνάδελφο, τον κύριο Τραπεζιώτη, αλλά και τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, που ήταν ένας εξαιρετικός επιθεωρητής ελεγκτής και εξαιρετικός άνθρωπος από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και συνεχίζει με αυταπάρνηση την κυριολεξία και κάνει τη δουλειά του, πραγματικά δεν έχω καμία αμφιβολία. Οι επιθεωρητές σας κατά την κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θέλω να ξέρω αν εντόπισαν την μη προσκόμιση εγκεκριμένων μελετών από την Alstom. Ξέρετε ποια είναι η Alstom, μία από τις δύο. Η οποία δεν αποδεχόταν να υπογράψει τις μελέτες εφαρμογής του έργου. Το εντοπίσατε αυτό? Θα σας παρακαλέσω, αυτά θα σας τα απαντήσουμε όλα. Επειδή είναι τεχνικές λεπτομέρειες και λεπτομέρειες μέσα από το πόρισμα, που δεν μπορώ 200 σελίδες να τις έχω αυτή τη στιγμή όλες στο νου μου ή να ψάξω τώρα να το δω, θα σας τα απαντήσουμε όλα. Τα ερωτήματα σε αυτά μπορούμε να τα έχουμε και θα σας τα απαντήσουμε ένα-ένα και με τις σελίδες της έκθεσης, αν υπάρχουν και έχουν διατυπωθεί ή όχι. Δηλαδή πότε θα μας τα απαντήσει? Άμεσα, αύριο. Δηλαδή αν το έχω αυτό το ερώτημα, άμεσα. Άρα αύριο. Δεν γνωρίζετε κανένα, να μου απαντήσει. Δεν μπορώ να σας πω τώρα μέσα από το σύνολο των σελίδων της έκθεσης αυτό ακριβώς το στοιχείο. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα σας καταθέσουμε το πόρισμα ολόκληρο, αλλά και να απαντήσουμε πολύ ευχαρίστως και επεξηγηματικά σε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Κατά την έρευνά τους, οι επιθεωρητές σας φέρεται ότι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός ιδιωτικού συμφωνητικού
μεταξύ των δύο εταίρων της κοινοπραξίας, δηλαδή μεταξύ της εταιρείας Τομή και της εταιρείας Alstom. Με βάση αυτό το συμφωνητικό γινόταν μια γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας της κάθε εταιρείας. Το εντοπίσατε όντως αυτό, γνωρίζετε για αυτό το θέμα? Ωραία, θα σας το απαντήσω λεπτομερώς μέσα από την έκθεση. Άρα ούτε γι' αυτό μπορείτε να μου πείτε. Όχι, κάτι. Θα πρέπει να έχω απομνημονεύσει γιατί όλη την έκθεση σελίδα-σελίδα. Εγώ σας είπα τα συμπεράσματα. Στα συμπεράσματα. Ξέρετε, έτσι, διότι ο κύριος Καραμαλής χθες απάντησε ότι γνώριζε για αυτή την. Θα σας το απαντήσουμε ό,τι έχει υποθεί. Θα σας καταθέσουμε και το πόρισμα και θα σας απαντήσουμε ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εδώ ήρθατε για να καταθέσετε. Όχι, για να μας και θα σας καταθέσω, αύριο. Θα σας απαντήσω. Πότε θα κληθείτε, αύριο δηλαδή ξανά, κυρία Πρόεδρος, να ξέρω, θα κληθεί αύριο η Μάρτης. Η Μάρτης προφανώς δεν γνωρίζει τίποτα. Ακούστε, κύριε. Ή αποφεύγει να μας απαντήσει. Κύριε Νικητιάδη, αυτό σας απάντησε. Από ό,τι ρώτησα, προβλέπεται διαδικασία. Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας και να κάνει ένα συμπληρωματικό υπόμνημα αύριο η μάρτυρας και να το καταθέσει στην Επιτροπή μας. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Καλά, ούτε τώρα αυτό από πού προβλέπετε, εξηγήστε μου για να καταλάβω. Εξετάζεται ένας μάρτυρας. Είμαστε ανακριτές. Λειτουργούμε ως ανακριτές. Και ο μάρτυρας μας λέει, θα σας πω αύριο αφού πάω σπίτι μου και μελετήσω τι να πω. Εάν σε ερώτηση του εισηγητή ή του ερωτώντα δεν είστε σε θέση να απαντήσετε διότι δεν γνωρίζετε ή δεν θυμόσαστε, μπορείτε απλά να πείτε δεν απαντώ. Αν δεν σας ικανοποιεί αυτό που σας λέω. Αυτό είναι τώρα, κατευθύνεται λοιπόν, το μάρτυρα την απία, άμα δεν γνωρίζει να πει μόνος του, δεν γνωρίζει, δεν ξέρω. Του λέω τα δικαιώματά του, δεν θα αναγκάσετε. Αναπληρώτρια είναι, αναπληρώτρια είναι στον οργανισμό. Δεν θα αναγκάσετε μια μάρτυρα η οποία δεν μπορεί να απομνημονεύσει 200 σελίδες να σας δώσει τις απαντήσεις. Μα εδώ είναι ουσιώδη ζητήματα. Και σας είπε ότι θέστε τα ερωτήματα και θα τα καταθέσει εγγράφως. Πού είναι το πρόβλημά σας? Ο κατακερματισμός, ο γεωγραφικός του έργου είναι ουσιώδης σημασίας. Συνεχίστε. Αν έλαβε μια σας εταιρεία να κάνει μια δουλειά χωρίς να έχει τις τυπικές προϋποθέσεις. Αυτό σας απαντάει. Και αυτό που ανέχθηκε η ΕΡΓΟΣΕ, που ανέχθηκε η κυβέρνηση. Αν ανάγκασε το Προεδρείο τη μάρτυρα ντε και καλά να δώσει τις απαντήσεις, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θέστε τις ερωτήσεις και κυρία μάρτυρα. Λοιπόν, άρα κυρία μάρτυρα, εσείς λέτε ότι δεν γνωρίζετε. Αυτό μας λέτε, δεν γνωρίζετε. Αυτό που σας είπα είναι ότι οτιδήποτε είναι μέσα σε αυτές τις 200 σελίδες και έχει αποτυπωθεί, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω λέξη. Δεν έχω γιατί γράψει. Γιατί σας καλέσαμε εγώ, την εγώ κυρία Μάρτης, για ποιο πράγμα σας καλέσαμε? Ναι, να σας πω λοιπόν ότι σας αυτό καλέσαμε για αυτό το πόρισμα εδώ πέρα και μου λέτε ότι για ό,τι ναι, για αυτές τις 200. Ωραία. Μια χαρά μου διαβάσατε τα συμπεράσματα. Ναι, βεβαίως, τα συμπεράσματα. Λοιπόν, και θέλετε να διαβάσουμε όλη την έκθεση να και να δούμε μέσα ένα-ένα σε ποια σελίδα βρίσκεται να το πω. Εγώ δεν έχω. Εγώ γι' αυτό και σας είπα ότι θα σας δώσω την έκθεση, το πόρισμα θα κατατεθεί. Εμείς αυτό ακριβώς ζητάμε. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Δεν σας είπα ότι δεν θα σας απαντήσουμε. Πολύ ευχαρίστως, αύριο θα έχετε τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει σε όλα τέτοια τα διαδικασία. Εσάβριον τα σπουδαία έχει δεν έχει καμία σχέση με την διαδικασία που διεξάγεται εδώ πέρα. Και μάλιστα αυτό που είπα είναι και με μεγάλη άνεση. Συγκεντρωθείτε να σας πω κάτι, κυρία Μάρτης. Ναι. Δεν σας πιέζω. Μπορείτε να συγκεντρωθείτε, να το σκεφτείτε και να μου απαντήσετε. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ. Σας απάντησα ευθασώς. Δηλαδή δεν έχετε ακούσει καν για αυτή την γεωγραφική κατανομή μεταξύ των δύο εταίρων της κοινοπραξίας. Είναι μέσα αναλυτικά όλα στην έκθεση. Είναι όλα αναλυτικά. Το έχετε ξανακούσει δηλαδή αυτό? Είναι όλα μέσα στην έκθεση. Αυτό είναι μέσα στην έκθεση. Λοιπόν, ερωτώ. Είναι δεν μπορώ μέσα να σας πω ακριβώς γιατί θα ήμουν ανεύθυνη να σας πω ότι μέσα από τις 200 σελίδες θυμάμαι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι ανεύθυνο. Θα πρέπει 200 σελίδες. Μπορείτε να πιάσετε την έκθεσή σας τώρα και να μου πείτε. Να διαβάσω τώρα την έκθεση στις 200 σελίδες. Δεν έχει περιεχόμενα για να καταλάβετε που είναι και να μου πείτε. Αν θέλετε να διαβάσουμε την έκθεση τώρα, αλλά εγώ ειλικρινά σας. Μα εσείς την επικαλείστε. Ναι, σας μιλάω. Θέλετε να έρθει ο επιθεωρητής που έγραψε την έκθεση να σας απαντήσει ακριβώς? Είναι τεχνική έκθεση. Είναι τεχνική έκθεση. Λοιπόν, πολύ ευχαρίστως να έρθει ο επιθεωρητής που έγραψε. Είστε αναπληρώτρια, μας είπατε, του διευθύνοντος συμβούλου. Ναι, ακούστε με, είμαι αναπληρώτρια, ναι, διοικήτρια. Αυτό δεν σημαίνει. Διοικήτρια. Είναι εκατοντάδες τα πορίσματα. Αν έχω γνώση των 200-300 σελίδων σε κάθε ένα πόρισμα, αναλυτικά τι λέει,
Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτό που μου λέτε. Πόσο καιρό πριν ειδοποιηθήκατε για να έρθετε εδώ να καταθέσετε? Την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έφτανε μια εβδομάδα για να διαβάσετε κάτι που το έχετε δουλέψει εδώ και τόσο καιρό και έχει λάβει δημοσιότητα και έχουμε 57 νεκρούς? Δεν άξιζε τον κόπο μια εβδομάδα? Μην το λέτε σε εμάς. Είμαστε αυτοί που τρέξαμε ένα απόρισμα το 2021. Τώρα γίνεται όλο αυτό γιατί έχει γίνει αυτό, αυτό το τραγικό συμβάν. Εμείς προδράσαμε το 2021 η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οφείλεται στην ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το ότι ολοκληρώθηκε αυτό το πόρισμα. Αν δεν υπήρχε Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μπορεί και να μην υπήρχε ακόμα. Παραλάβαμε πορίσματα 8 ετών. Και τα ολοκληρώσαμε. Εκκρεμότητες 8, 5, 10 ετών και τα ολοκληρώνουμε. Δύο θέματα ουσίας σας ερώτησα. Και επί των δύο μου είπατε πρέπει να τα ψάξω και να σας πω αύριο. Όχι, εκτιμάτε να τα ψάξουμε, να τα βρούμε με τους επιθεωρητές ακριβώς που είναι και θα σας απαντήσουμε ακριβώς, αυτή τη διαδικασία. Θα σας απαντήσουμε ακριβώς τα ερωτήματά σας. Μα κυβερί που θέλω, δεν με νοιάζει το ακριβώς. Εσύ ακριβώς. Δεν ξέρετε ούτε περίπου να μου πείτε, κυρία Μάρτης. Αν θέλετε ούτε να περίπου δείξετε, δεν μου λέτε. Ναι, αν θέλετε να δείξετε ότι δεν ξέρω το πόρισμα, σας απαντώ με ευθύτητα. Είναι 200 σελίδες και είναι ένα τεχνικό πόρισμα. Γι' αυτό έχουμε αρμοδιότητες, γι' αυτό έχουμε, αν ήταν να είμαι και πολιτικός μηχανικός και γιατρός και δικηγόρος, φυσικά και θα, ο αρμόδιος επιθεωρητής. Αυτό πρέπει ένας διοικητής και ένας αναπληρωτής διοικητής πρέπει να έχει τις ικανότητες να κάνει τα πάντα και έχετε συμβούλους και πληρώνονται και οι σύμβουλοι. Φυσικά και τα κάνουμε όλα. Τη δουλειά μας καθημερινά, σας μιλώ ειλικρινά, δεν καθόμαστε άδικα μέχρι τις 9 το βράδυ, δεν καθόμαστε έτσι. Είναι τεράστιο το έργο. Είναι τεράστιο το έργο που γίνεται και για όλη τη χώρα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ειλικρινά σας μιλώ. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Γι' αυτό έχουμε και εξαιρετικές αξιολογήσεις. Δεν τις έχουμε τυχαία. Έχετε υποκαταστήσει 6 σοβαρούς οργανισμούς και αυτό είναι αποτέλεσμα του περίφημου εφυήματος της δημιουργίας του επιτελικού κράτους. Και είναι προφανές ότι αδυνατείτε να επιτελέσετε το έργο που επιτελούσαν οι 6 οργανισμοί. Έχετε διαβάσει τις αιτήσεις εκθέσεις μας. Έχετε μπει να δείτε στην ιστοσελίδα μας το έργο μας. Έχετε δει και πείτε μου πότε γινότανε κάθε εβδομάδα να έχουμε τους ελέγχους μας στη δημοσιότητα, να υπάρχει αυτή η διαφάνεια, να έχουμε στοχοθεσία για πρώτη φορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να έχουμε αξιολόγηση καταγγελιών για πρώτη φορά. Καλώς, καλώς. Μη με αναπαξιώνετε το έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, γιατί είναι άνθρωποι πίσω που με πραγματικά με πολύ λίγες δυνάμεις καταβάλουν αυτή την προσπάθεια. Κυρία Μάρτης, καθόλου δεν το απαξιώνω. Το τιμώ και δεν είμαι ανεύθυνη. Γι' αυτό και σας απαντώ έτσι. Το τιμώ και δεν είμαι ανεύθυνη. Δεν σας λέμε ότι είστε ανεύθυνη, κυρία Μάρτης. Είναι ο χρόνος σας, κύριε Νικητιάδη. Λέμε ότι δεν προσφέρετε κάτι στη διαδικασία, ενώ ήρθατε να προσφέρετε κάτι ως υπεύθυνη. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι είστε ανεύθυνη. Κύριε εσείς Νικητιάδη, εκλαμβάνετε. Και αν το ερμηνεύετε, εσείς δικέ σα ερωτήσει. Γιατί ολοκληρώνει ο χρόνος σας. Ναι, αλλά δεν έχω απαντήσει. Δεν έχω κάνει τις ερωτήσεις και η Μάρτης απαντά και μας εξηγεί τα ανεξήγητα. Είναι η ευκαιρία του μάρτυρα να απαντήσει. Λοιπόν, σωστό, οκ. Πιστεύει ο ίδιος. Συνεχίστε τα πορίσματά σας. Καταλήγετε ότι θα έχετε υποβάλει προτάσεις στην ΕΡΓΟΣΕ προκειμένου να προχωρήσει στις κατευθύνσεις που εσείς δίδετε με το πόρισμά σας. Ελέγξατε μετά αν έχει προχωρήσει? Έχετε κάνει έλεγχο? Τι κατευθύνσεις τους δώσατε, μπορείτε να μας πείτε, και αν ψάξατε να δείτε κατά πόσο ναι, αυτά. Είναι το έγγραφο που κατέθεσα, δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Το πήραν οι απάντησες. Γιατί έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία και πρέπει επί των προτάσεών μας να απαντήσουν οι φορείς εντός 2 μηνών. Απάντησαν λοιπόν και έχουμε την απάντηση αυτή που σας είπα. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση που κατέθεσα για να την δείτε. Θέλετε να σας τη διαβάσω? Όχι. Άμα μας έχει δοθεί δεν χρειάζεται. Θα τη εντάξει. Δούμε. Εντάξει. Θα σας δοθεί. Εντάξει. Ναι, έχει μοιραστεί. Τώρα. Ναι. Κυρία Μάρτης, αυτή η εντολή είχε ανατεθεί αρχικώς στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σωστά? Ακριβώς. Και την είχε 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν, όπως σας είπα, και τις ημερομηνίες. Ένα λεπτούλι να σας πω.
ακριβώς τις ημερομηνίες. Νοέμβριο του 18, 5 του 18 εισήλθε στο ΣΟΜΕ Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Νοέμβριο και Μάρτιο του 19 εξεδόθηκε εντολή. Άρα 5 μήνες. Είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο το ΣΟΜΕ Επιθεωρητών Ελεγκτών? Όχι. Τίποτα? Όχι. Δηλαδή παρέλαβαν μία εντολή και δεν κάναν απολύτως ούτε μία κόλλα χαρτί? Όχι, δεν είχε γίνει τίποτε. Αυτοί οι επιθεωρητές ελεγκτές είναι τώρα στο δικό σας σώμα? Όχι. Όχι. Είναι, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, η κυρία Γεροντίδου έχει αποχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Βασιλακοπούλου έφυγε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και έχει επανέλθει με τον νεότερο διαγωνισμό που είχαμε στην... Επειδή αναφερθήκατε τώρα στην κυρία Γεροντίδου, ξέρετε το λόγο για τον οποίο η κυρία Γεροντίδου με ένα email αντικαταστάθηκε από τη θέση της, ενώ δούλευε 2 χρόνια... την υπόθεση αυτή? Δεν τη δούλευε, δεν είχε γίνει ούτε μία ενέργεια. Η πρώτη ενέργεια έγινε ένα έγγραφο τον Απρίλιο του 2021. Δηλαδή η κυρία Γεροντίδου δεν έκανε απολύτως τίποτα 2 χρόνια? Όχι, δεν είχε, δεν είχε γίνει ενέργεια, δεν είχε γίνει καμία. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Η ίδια λέει τα εντελώς αντίθετα πράγματα και στην εισαγγελία την Ευρωπαία εξηγεί και τις παθογένειες με τις οποίες λειτουργήσατε και εξηγεί πράγματα που έπρεπε να έχουν εντοπιστεί. Και λέει για το πόρισμά σας ότι κάνει απλώς διαπιστώσεις αντικειμενικές και αποφεύγει να επιρρύψει τις υποκειμενικές ευθύνες που υπάρχουν. Το γνωρίζετε αυτό? Δεν ξέρω την κατάθεση εγώ της κυρίας Γεροντίδου. Σας λέω εγώ τι είπε, ναι. Αν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα κρίνω την κατάθεση, εγώ σας μιλάω με πραγματικά γεγονότα. Το πρώτο έγγραφο που έγινε αναζήτηση στοιχείων ήταν τον Απρίλιο του 2021. Δεν μου λέτε 2 χρόνια δεν έκανε τίποτα? Σας απαντώ. Έτρωγε δηλαδή τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί την κρατούσατε εκεί πέρα? Λοιπόν. 2 χρόνια. Ναι. Γιατί την κρατούσατε, λοιπόν, αφού δεν έκανε τίποτα? Λοιπόν, θέλετε να πούμε το ιστορικό. Η ΙΑΔ δημιουργήθηκε τον Αύγουστο το καλοκαίρι του 2019. Καταλαβαίνετε, η συγχώνευση ελεγκτικών μηχανισμών είναι μια τιτάνια προσπάθεια, διοικητική, επιχειρησιακή. Λοιπόν, και σαφώς αυτό που προείχε, και γι' αυτό όλοι εισήλθαμε, γιατί και εγώ προέρχομαι από αυτούς τους μηχανισμούς, εισήλθαμε για να συνεχίσει απρόσκοπτα το ελεγκτικό έργο. Όλοι ήταν φορτωμένοι με πάρα πολλή δουλειά. Η κυρία Γεροντίδου είχε ένα σοβαρό έλεγχο στον ΟΛΠ να παραδώσει. Είχε και αυτόν τον έλεγχο. Οπότε είχε, νομίζω, και τις εξετάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήθελε και να φύγει κιόλας η γυναίκα. Αλλά είχε και ένα πάρα πολύ άλλο σοβαρό έλεγχο να κάνει. Λοιπόν, στην παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου και των εκκρεμωτήτων που παραλάβαμε και ζητήσαμε από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που μπορούν να είναι και στη διάθεσή σας αυτά, και ακόμα δεινοπαθούμε για να ολοκληρωθούν αυτές οι παθογένειες του παρελθόντος, προσπαθήσαμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και δει οι σημαντικοί έλεγχοι που εκκρεμούσαν. Δηλαδή όλα αυτά που λέει, αν δεν είχε ασχοληθεί καθόλου, τα λέει από την φαντασία. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν θα απαντήσω εγώ για την κυρία Γεροντίδου. Ωραία, δεν θα να μην απαντήσει. Τελευταία εγώ ερώτηση. Την κυρία Γεροντίδου είχα εξαιρετική σχέση. Τελευταία ερώτηση. Στο πόρισμα της ΕΑΒ γίνεται αναφορά στην αμοιβή του πιστοποιημένου φορέα. Το έχετε υπόψη σας αυτό? Έχετε υπόψη σας ποιος είναι ο πιστοποιημένος φορέας που ασχολείται? Θα σας το απαντήσω. Πείτε μου το ερώτημά σας. Το ερώτημά μου είναι... Και θα σας απαντηθεί στο πλαίσιο που σας είπα. Το γεγονός ότι ο πιστοποιημένος φορέας αμείβεται από τους αναδόχους δεν δημιουργεί πρόβλημα? Δηλαδή αυτός που θα με ελέγξει και θα πιστοποιήσει κάτι, αυτός θα πληρωθεί από αυτόν για τον οποίο θα πιστοποιήσει. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα ηθικό που θα έπρεπε να απασχολήσει την ΕΑΔ? Δηλαδή εγώ ξέρω ότι ό,τι γράψω για αυτόν, από αυτόν θα πληρωθώ. Κύριε Νικητιάδη, θα δούμε ακριβώς πώς έχει διατυπωθεί και τα στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από τους επιθεωρητές και θα σας φυσικά αύριο. Και θα σας απαντήσω. Εντάξει. Φυσικά. Εντάξει. Και θα σας απαντήσω, γιατί όλα τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία που λέτε όλα, εντάξει, έχουν πίσω τους ένα υποστηρικτικό υλικό. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν έρθετε εδώ, μιλήσατε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κυρία Μάρτη? Κύριε Νικητιάδη, ολοκληρώσατε. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, οκ. Okay. Κυρία...
Δημοκρατία δεν είναι συνώνυμο της αθυσιδωσίας, αν προφανώς αναφέρεστε στην διαχείριση του χρόνου. Θα πρέπει να σέβεστε και τους υπόλοιπους εισηγητές. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε μόλις 16 λεπτά. Και κύριε Νικητιάδη, μιλήσατε 20. Σας δώσαμε 5 λεπτά παραπάνω. Εάν αυτό θεωρείτε ότι είναι έλλειψη δημοκρατίας, προφανώς δεν την αντιλαμβανόμαστε με τους ίδιους όρους. Λοιπόν, μπορεί να ρωτήσει, αφού ολοκληρώσουν οι εισηγητές, η κυρία Αποστολάκη στην ώρα της. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε, για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρογκάκου, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το που συζητάμε εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 21. 31 του 21 γνωστοποιήθηκε. 30 Σεπτεμβρίου του 21. Σε αυτό, με βάση τα συμπεράσματα, υπάρχουν ευθύνες για παράβαση καθήκοντος, επί της ουσίας σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ακριβώς. Για καθυστερήσεις, για. Δηλαδή, ποινικές ευθύνες δεν υπάρχει σε κανένα, δεν προκύπτουν. Ποινικές ευθύνες δεν μπορεί να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν αναζητά, δεν μπορεί να αποδώσει ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Του εισαγγελέα. Σύμφωνα. Οποιοδήποτε πορίσματος. Το πόρισμα λοιπόν λέει ότι για καθυστερείς απλά και μόνο στην παρακολούθηση, στις ημερομηνίες, στις συμβατικές και τέτοια. Άλλου είδους ζητήματα δεν έχει εντοπίσει στη σύμβαση αυτή. Δηλαδή. Λανθασμένες επιλογές υλικών, συστημάτων, ασυμβατότητα, εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, όχι, δεν αποτυπώνεται και δεν είναι εύκολο αυτό να αποτυπωθεί. Σε οποιοδήποτε, αφήστε αυτό το πόρισμα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία που η αρχή μπορεί και οι επιθεωρητές να εφαρμόζουν. Αυτά, το να πεις ότι εξυπηρετούνται, γενικά μιλάω τώρα, έτσι, επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι άλλου είδους έλεγχος και όταν κρίνεται μπορεί να πάει σε κάποιες άλλες αρμόδιες αρχές για να δούνε τη μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε ιδιωτικό επίπεδο. Εμείς ελέγχουμε τις ευθύνες σε επίπεδο διοίκησης. Πώς έχει διαχειριστεί μια υπόθεση η διοίκηση στο πλαίσιο των καθηκόντων της και των αρμοδιοτήτων της. Και καταλογίζει πιθανές ευθύνες σε 15... 18. 18, σε 18, που επί της ουσίας κάτι δεν τιμωρήθηκε. Στο τέλος η κατάληξη είναι απειλάγησαν. Εκείνη που τους απέδωσε ο διευθύνων σύμβουλος στο δευτεροβάθμιο, ναι. Δηλαδή έγινε μια έρευνα τόσο καιρό, αποδόθηκαν ευθύνες, κανείς δεν τιμωρήθηκε, απειλάγησαν γιατί ελεγχτής και ελεγχόμενος ουσιαστικά είναι τα ίδια πρόσωπα. Ποιος θα επέβαλε τις ποινές, θα επέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος στην υπηρεσία του οποίου είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι προϊστάμενοι, διευθυντές και μια σειρά άλλη. Άρα λοιπόν. Κόρακος κοράκου μάτι στο χωρίο μας λέμε δεν βγάνει. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πειθαρχικό δίκαιο και ό,τι αναφέρει. Μάλιστα. Ο κανονισμός προκειμένου επί νύπη γιώτα δέλτα, ό,τι αναφέρει ο κανονισμός και ποιος ασκεί την πειθαρχική αρμοδιότητα. Δηλαδή πολύ φασαρέ για το τίποτα. Έτσι είναι, μάλλον για τα, όπως μάτια, είναι, μάλλον όπως για είναι, τα μάτια του κόσμου είναι αυτές οι επιτροπές. Όπως είναι ο κανονισμός και το πειθαρχικό δίκαιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε υπερβάσεις. Αυτές οι επιτροπές μάλλον για τα μάτια του κόσμου λοιπόν είναι αυτές οι εθνικές αρχές διαφάνειας. Επί της ουσίας. Αλλά πάμε εδώ αυτό, θα μου επιτρέψετε πάλι να εκφράσω όμως την ένστασή μου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε αυτό που έπρεπε. Μπράβο. Αναζήτησε τις πειθαρχικές ευθύνες. Το αν αθωώνονται άνθρωποι στα πειθαρχικά συμβούλια γενικότερα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ευθύνη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Απλώς εγώ καταγράφω ένα πλέγμα συγκεκριμένο εντός του οποίου λειτουργεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο έχει διαμορφώσει έτσι την κατάσταση, ώστε. Δεν την έχει διαμορφώσει. Αυτό είναι το πειθαρχικό δίκαιο και οι διαδικασίες πειθαρχικού δικαίου αυτό και των προβλεπομένων από τους κανονισμούς των νομικών προσώπων. Τα ίδια λέμε, δεν λοιπόν, είναι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πολύ φασάρε για το τίποτα. Ένα το αυτό δεύτερο. Ήταν, υπήρχε και υπάρχει. Αυτός είναι οι κανονισμοί του πειθαρχικού δικαίου. Αυτό είναι το δικό μας συμπέρασμα. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Δεύτερο ζήτημα. Το δικό μου συμπέρασμα. Εννοείται, δεν είπα να το προσυπογράψετε. Με βάση λοιπόν το δημοσίευμα της Καθημερινής στις 10 Οκτώβρη του 2023 μιλάει για την απαλλαγή της κυρίας Γεροντίδου. Mm-hmm. Η απαλλαγή έγινε το Μάη του 2021. Έγινε, θα σας πω. Το Μάη του 2021. Mm. Με email λέει το δημοσίευμα. Γιατί έχουμε απαντήσει στην Καθημερινή και μάλιστα και ευχαριστούμε. Γι' αυτό δημοσίευσε την απάντησή μας. Ναι.
μπορώ και να το καταθέσω. Έχει δημοσιεύσει. Βέβαια δεν το καταθέσετε, αλλά τέλος πάντων το μάτι του και την απάντησή μας και ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί πράγματι σεβάστηκε την άποψή μας. Σύμφωνη, λέω με την ημερομηνία υπάρχει ζήτημα Μάης 21. Όχι, τι εννοείται. Ότι η παρέτηση της Γεροντίδου Μάη 21 την παρετήσατε. Δεν την παρετήσαμε. Αντικαταστάθηκε. Δεν την παρετήσαμε. Δεν μπορούμε να παρετήσουμε. Όχι, τη πήρατε το φάκελο. Αντικαταστήσαμε για να προχωρήσει η υπόθεση. Γιατί δεν μπορούσε. Το Μάη του 21. Το Μάη του 21, λοιπόν. Και ο λόγος ήταν γιατί είχε φόρτο εργασιών. Βεβαίως. Και καθυστερούσε η διερεύνηση. 2,5 χρόνια τώρα που είχε αναλάβει. Είχε και μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, όντως, να παραδώσει. 2,5 χρόνια τώρα που είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση να διερευνήσει. Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εφόσον δεν είχε προχωρήσει την έρευνά της, έπρεπε ουσιαστικά να ξεκινήσουν από την αρχή οι δύο καινούργιοι ελεγκτές επιθεωρητές. Και μπόρεσαν αυτοί μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών να φτιάξουν πόρισμα, να εξετάσουν τα πάντα όλα. Δηλαδή τι ήταν βιονική. Δεν ήταν από το Μάιο και μετά. Ο κύριος Πλειωτόπουλος μόλις παρέδωσε το Δεκέμβριο του 20 μια σημαντική επίσης προκατακτική που είχε και εκείνος για τον ΟΛΠ, φέροντάς το και αυτό από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ξεκίνησε να μελετά την υπόθεση. Γιατί σας είπα, είχε έρθει εισαγγελική παραγγελία, υπήρχε φάκελος και διάβασε την υπόθεση. Είχε ενημερωθεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησε, έκανε την αναζήτηση των στοιχείων τον Απρίλιο του 2021, ήρθαν τα στοιχεία, τα μελέτησαν και με την συμπλήρωση με τον κύριο Τραπεζιώτη μαζί, τον άλλο επιθεωρητή που επίσης γνωρίζει τα αντικείμενα αυτά, δούλεψαν πραγματικά αποκλειστικά για αυτήν την υπόθεση, στην κυριολεξία όμως, δεν θέλω να το θεωρήσετε υπερβολή, νυχθημερών και στο σπίτι, σχεδόν ο άνθρωπος αντιμετώπισε και πρόβλημα υγείας, γιατί αγχώθηκαν πάρα πολύ να ολοκληρώσουν αυτήν την υπόθεση. Πάντως δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται? Να αλλάζουν ξαφνικά επιθεωρητές, υπεύθυνοι? Όχι, όχι. Με εντυμότητα σας το λέω, δεν είναι περίεργο. Ίσα-ίσα που γίνεται. Και σε άλλες περιπτώσεις. Σας το λέω, έχουμε κάνει πάρα πολλές τροποποιήσεις εντολών και στις υπόλοιπες μονάδες μας. Γιατί? Και για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο γιατί ίσως καθυστερούν, αλλά γιατί είχαν οι άνθρωποι χρεωθεί υποθέσεις. Δεν μιλάω πάλι για τη συγκεκριμένη, γιατί η κυρία Γεροντίδου είχε την ειδικότητα. Είχαν χρεωθεί υποθέσεις οι οποίες δεν ήταν της ειδικότητάς τους, είχαν χρεωθεί πάρα πολλές υποθέσεις, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι στο φόρτο. Προσπαθήσαμε με την δημιουργία των τομέων και την εξειδίκευση που δημιουργήθηκε πλέον να γίνει ένας διαμοιρασμός και σωστή κατανομή των ελέγχων και προσπαθήσαμε πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουμε να βγει το έργο, το ελεγκτικό έργο. Και έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις και τώρα κάνουμε τροποποιήσεις για να διευκολύνουμε την ελεγκτική διαδικασία. Πάντως δεν ήταν επιθυμία της κυρίας Γεροντίδου να της πάρουν το φάκελο. Δεν το ζήτησε η ίδια, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι κάποιες διαδικασίες αναποτελεσματικές, οφείλεις όταν έχεις αυτό που λέτε, όταν έχεις μια εποπτεία, να πεις πώς μπορεί να βγει αυτό καλύτερα, πώς μπορεί να γίνει. Οι επιθεωρητές, ξέρετε, είναι καμιά φορά πέφτουν και πολύ πάνω στο «όχι, θα το κάνω, θα το...» και περνάει ο καιρός και δεν γίνεται. Αυτό που γινόταν, σας λέω, προέρχομαι και είμαι 20 χρόνια στους ελέγχους. Λοιπόν, και λες όχι, θα το κάνω. Μα δεν γίνεται. Πρέπει αυτό να τελειώνει. Προχωράμε πλέον και σε καινούργια μοντέλα ελεγκτικής διαδικασίας. Ακόμα και το να γράφεις 300-400 σελίδες είναι αναποτελεσματικό πια. Προχωράμε σε νέα ελεγκτικά μοντέλα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Μόνο που αυτό δεν φαίνεται στην πράξη. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ και το πόρισμα εδώ πέρα μόνο για καθυστερήσεις, αλλά δεν έκανε κάποια επιτυχής έρευνα. Οι καθυστερήσεις είναι καταγεγραμμένες. Δεν χρειάζεται να κάνεις και ιδιαίτερη. Δεν ήταν καταγεγραμμένες. Δεν υπήρχε κανένα πόρισμα. Κανένα πόρισμα που να κρούει να λέει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ όταν έχει μια σύμβαση που πρέπει να υλοποιηθεί σε 2 χρόνια και έχει περάσει μια δεκαετία. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα καθυστερήσεων. Άρα υπάρχει κάτι το οποίο είναι προφανές. Γι' αυτό αποδόθηκε, γι' αυτό να ζητήθηκαν ευθύνες. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία σοβαρή έρευνα για να αποδώσει κάτι το οποίο είναι προφανές. Αυτό που λέτε, μα όλοι είναι για καθυστερήσεις. Αυτό που λέτε το έχετε τώρα, γιατί πίσω υπάρχει ένα μεγάλο υποστηρικτικό υλικό και για να συνταχθεί αυτή η έκθεση είναι ένας όγκος στοιχείων. Δεν βγαίνουν έτσι αυτά τα συμπεράσματα επειδή κάπου ακούγεται ή κάτι λέει. Για προφανή συμπεράσματα καθυστερήσεων απλά και μόνο. Ωραία.
Τίποτα λοιπόν, άλλο, κανένα άλλο. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό λοιπόν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2021 είχε την αναζήτηση ευθυνών. Δεν υπήρχε από κάποιον άλλον αυτό. Ναι, λέω, μα η έρευνα είναι πολύ επιφανειακή με βάση τα συμπεράσματα. Και είναι επιφανειακή γιατί για τον μόνο που τους παραπέμπεται είναι για καθυστερήσεις. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Αυτό είναι χωρίς είναι να κάνεις έρευνα, χωρίς να κάνεις βλέπεις. Το ποιος ήταν αρμόδιος για κάθε τομέα. Είναι κρίση δική σας. Φυσικά, φυσικά και δεν το δέχομαι ότι είναι επιφανειακή. Καθυστέρησε. Με αυτό λέει, τίποτα δεν λέει. Είναι μια κρίση δική σας. Φυσικά και δεν το δέχομαι ότι είναι επιφανειακή η έρευνα των 200 σελίδων που έχουν αποτυπωθεί τα πάντα. Για τα 18 πρόσωπα. Αν ήταν επιφανειακή, δεν θα ήταν η βάση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την τριμελή επιτροπή που συστήθηκε για τη διερεύνηση. Αν ήταν επιφανειακή, δεν θα στηρίζονταν. Θα σας πω τώρα. Και οι εισαγγελίες αυτή την έρευνα. Για τα 18 πρόσωπα, το μόνο λοιπόν που προκύπτει είναι καθυστερήσεις. Τίποτα άλλο. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι επιφανειακά. Ένα δεύτερον, εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από ό,τι φαίνεται έχει και ποινικές ευθύνες που καταλογίζει και σε πρόσωπα και σε υπουργούς. Είναι αρμοδιότητα. Ζητάει, ναι, είναι αρμοδιότητα ζητάει επιστροφή χρημάτων. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Εμείς ζητήσαμε τον αρνητικό λογαριασμό και έγινε. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν. Το οποίο δεν το εισπράχθηκε. Έχει, νομίζω ότι μας λένε ότι υλοποιήθηκε. Ότι έγινε τώρα, δεν ξέρω την συνέχεια της εισπράξης ή όχι, αλλά εμείς το ζητήσαμε. Είχαμε και για το ποσό το 1.300.000. Συμπερασματικά λοιπόν, και δεν θέλω να απασχολήσω άλλο την κυρία Ρογκάκου, το αποτέλεσμα είναι πολύ, πολύ φασαρέ για το τίποτα, κυρία Ρογκάκου. Από τη μεριά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δική σας κρίση δεν το δέχομαι και οφείλω να το επαναλαμβάνω. Λέω ότι είναι συμπέρασμα δικό μας. Πολύ φασαρέ λοιπόν για το τίποτα. Διακοσμητικός ο ρόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση και δημιουργεί πίστα ερωτηματικά η αλλαγή εν μέσω της έρευνας του επικεφαλής και μετά από 2 μήνες να ολοκληρώνεται η έρευνα. Όλο αυτό το συνοθήλευμα. Διαμορφώνει ερωτηματικά πολλά. Επικεφαλής δεν υπήρχε. Χωρίς να παίρνουμε. Χωρίς δεν υπήρχε επικεφαλής. Χωρίς είναι μαζί. Χωρίς λοιπόν να παίρνουμε ευθύνη για κανένα από τους εμπλεκόμενα πρόσωπα, γιατί ακριβώς. Και να σας πούμε ότι η κυρία Γεροντίδα αποχώρησε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι πάλι δεν θα είχε ολοκληρωθεί το πόρισμα. Πάλι θα έμενε σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι έτσι. Συμπεράσματα δικά σας. Δεν είναι συμπεράσματα, για να γεγονότα. Μπορέσετε να δικαιολογήσετε μια σειρά ενέργειες τις οποίες έκανε η διοίκηση, αν ήταν σωστές ή όχι. Αυτό είναι γεγονότα. Σας μίλησα με στοιχεία για εκκρεμότητες. Με όλο το σεβασμό που έχω, γιατί έχω και εξαιρετική σχέση με την κυρία Γεροντίδα. Δεν έχω κανένα λόγο προσωπικό. Αυτό βεβαίως είναι στην κρίση του καθένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Καραθανασόπουλε, για την πιστή τήρηση του χρόνου. Ο κύριος Σαράκης απουσιάζει το λόγο, η κυρία Πέρκα, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάρτης, εγώ ξέρω που βρίσκομαι ακριβώς, ξέρω τι απαντήσεις περιμένω, ξέρω πόσο μπορώ να ρωτήσω, ξέρω πώς γίνεται η συγκάλυψη, το έχουμε ζήσει όλο. Παρ' όλα αυτά, την έκθεση της. Α, και επίσης ξέρω ότι θα μας πει και ο επόμενος μάρτυρας. Όλα είναι γνωστά πια. Στην έκθεση, ωστόσο, στη σελίδα 75, το πόρισμα το δικό σας, βρήκανε στοιχείο το οποίο βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ξέρετε, μπορείτε να. Τον Ιούνιο του 20, λοιπόν, με 3 μήνες καθυστέρηση, ξαναστέλνει η ΕΡΓΟΣΕ το σχέδιο συμπληρωματικής σύμβασης του 2018, υπήρχε δηλαδή, στο ελεγκτικό συνέδριο. Για επανέλεγχο, εδώ τώρα έχουμε ένα μύθο ολόκληρο ότι τάχα είχε επιβάλει η ΕΔΕΛ άλλη αρχιτεκτονική και άλλα υλικά και άλλες εργασίες. Όμως εκεί έλεγε ότι η συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί με την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου το 2018 είναι ίδια με αυτή που επανακαταθέτουν. Και έρχεται η έκθεση της Αρχής Διαφάνειας στη σελίδα 75 και αναφέρει ότι, εγώ θα το διαβάσω, είναι μικρό. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην από 9 Τρίτου 20 εισήγηση της δημόσιας διοίκησης, όπου προτείνεται αντικατάσταση από τα συνολικών άρθρων, K6, K30 κτλ., της πρώτης τεχνικής λύσης και τερμάρια ανοιχτής γραμμής τύπου Α συν Β για σύστημα ηλεκτροδότησης με ηλεκτρονόμους της δεύτερης τεχνικής λύσης, τροποποιείται
ο ήδη εγκεκριμένος πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η πρώτη συλλογική σύμβαση με την προσθήκη νέων εργασιών της από 24 Δευτέρου του 20 οριστικής τεχνικής πρότασης της δανειοπαρόχου. Λέει λοιπόν το πόρισμά σας ότι αλλάζει ουσιοδός ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση, το οποίο επανακαταβάλλεται στο ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο δίνει μια εφυλαγόμενη φράση του είδους απαραδέκτως επαναϋποβάλλεται, μη έχοντας προφανώς πλήρη γνώση των νέων δεδομένων. Και κάνω μια ερώτηση, μήπως κάποιος είναι δυνατόν να θεωρήσει ότι το ελεγκτικό συνέδριο του 2020 αφέθηκε να έχει ελλειπή εικόνα της κατάστασης, ή αν η δικιά σας αρχή εν τέλει ειδοποίησε ή αυτό έγινε γνωστό στο ελεγκτικό, ότι αυτό που σε επανυποβάλλουν δεν είναι ίδιο με αυτό του 2018. Όχι, δεν έχω συγγνώμη ότι είχαμε τέτοια επικοινωνία με το ελεγκτικό συνέδριο. Μάλιστα. Έχει καταγραφεί βέβαια αυτό. Θα έπρεπε κάποιος να... Είναι ένα μεγάλο, είναι ένα παζλ που ξετυλίγεται βήμα-βήμα. Δεν έχω να ρωτήσω πολλά. Το άλλο που έχω να ρωτήσω είναι το 2021 φαίνεται ότι τελειώσετε ένα πόρισμα, μια έκθεση. Ναι. Από εκεί και πέρα, τι κάνετε? Ασχολείστε με αυτή την υπόθεση? Από εκεί και πέρα, σύμφωνα, σας είπα, και με την ελεγκτική διαδικασία που έχουμε για όλες τις υποθέσεις, πρέπει μέσα σε 2 μήνες να μας απαντήσουν για τις προτάσεις μας τι προτίθενται να κάνουν. Δεν είναι δεσμευτικές οι προτάσεις, σύμφωνα και με την νομολογία και των προηγούμενων ελεγκτικών μηχανισμών και φυσικά και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δεν είναι δεσμευτικές, όμως οφείλουν μέσα σε 2 μήνες να μας δώσουν απάντηση τι προτίθεται να κάνουν και αν δεν προτίθεται να κάνουν κάτι, για ποιο λόγο οι φορείς δεν θα υλοποιήσουν κάποιες από τις προτάσεις μας. Και το επόμενο είναι η παρακολούθηση της πειθαρχικής διαδικασίας που μας, αν ασκήθηκαν οι πειθαρχικές διώξεις, γιατί αυτό είναι υποχρέωση της διοίκησης να το κάνει, και τα αποτελέσματα της πειθαρχικής διώξης. Ωραία. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση που έκανε, που έχει έτσι και ένα ενδιαφέρον, ποιος μπορεί να μας εξηγήσει πώς προέκυψε το πόρισμα, με τι στοιχεία κτλ. Και έγραψε αυτό το πράγμα στην έκθεση? Ο ίδιος επιθεωρητής, οι ίδιοι επιθεωρητές. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσουν και μπορείτε και εσείς να επιβεβαιώσετε, γιατί φαντάζομαι υιοθετείτε το πόρισμα της έκθεσης. Το έχουμε υπογράψει το πόρισμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πέρκα και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο λείπει ο κύριος Δημητριάδης από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Βρετός. Κύριε Βρετέ, για 15 λεπτά παρακαλώ. Κανονικά. Καλημέρα σας. Αναφέρατε προηγούμενα σε άλλη ερώτηση αν αυτό το πόρισμα που έχουμε τώρα υπήρχε νωρίτερα, γιατί λέγοντας ότι κάνετε τα πάντα, εγώ το νωρίτερα το βάζω εγώ, ότι μόλις ήρθε αμέσως ξεκίνησαν οι διαδικασίες κάποιων ελέγχων. Αν υπήρχε νωρίτερα, πιθανότατα θα είχαμε αποφύγει αυτό το έγκλημα, πιθανότατα. Εσείς σαν υπηρεσία πότε ήρθε? Ακούστηκε και προηγούμενα, αλλά θα σας κουράσω. Πότε ήρθε για πρώτη φορά ως έτοιμα στην υπηρεσία σας οι καταγγελίες και ο έλεγχος? Δεν εισήλθε ως έτοιμα, εισήλθε ως εκκρεμότητα από το πρώην σώμα επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης που είχε θεωρηθεί. Ναι, εκεί όμως πρέπει να το ξέρετε αυτό, πρέπει να το θυμάστε, ναι, πότε είχε πάει στο σώμα αυτό που σας... ναι, ημερομηνία. Ναι, θα σας επαναλάβω. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω. Σας επαναλάβω ακριβώς την ημερομηνία. Λοιπόν, 5/10 του 2018 εισήλθε η εισαγγελική παραγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Και σε εσάς, στην υπηρεσία σας, πότε? Το παραλάβαμε το καλοκαίρι του 2019, δηλαδή που ενώθηκαν πια και οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί, και δημιουργήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήρθε ως... Ένα χρόνο δηλαδή στο Σώμα Επιθεωρητών. Εκεί υπήρχε ποιος έλεγχος, το είχε αναλάβει κάποιος, το είχε προχωρήσει? Από το 2018 μέχρι το 2019. Το Μάρτιο του 2019 που εκδόθηκε εντολή ελέγχου, ξεκίνησε η χρέωση. Άρα από το 2018 μέχρι το 2019 στο παλαιό Σώμα Επιθεωρητών. Νοέμβριο ναι, του 2018. Δεν είχε γίνει. Όχι. Άρα ξεκινάει από το 2019 μέχρι το 2021 και έφυγε η κυρία Γεροντίδου και σύντομα το παρουσιάσατε. Και είστε περήφανοι για το έργο που παράγει η υπηρεσία
Γιατί είχε προδράσει εντατικά, όπως το είπατε, δηλαδή λειτουργήσατε πλέον. Είχαμε πληρώσει όσο φύλαμε. Ναι, λόγω της σπουδαιότητας. Γιατί κρίνατε τη σπουδαιότητα εσείς πώς την αξιολογείτε, σε ποιο, δηλαδή στο οικονομικό έγκλημα, σε θέματα ασφαλείας, πώς αξιολογείτε εσείς τη σπουδαιότητα αυτού του ελέγχου. Γιατί είπατε ότι έγινε πάρα πολλούς. Ναι, έτσι. Βέβαια. Πώς αξιολογείτε, με ποια κριτήρια, σαν υπηρεσία, επειδή το αναφέρατε ως αναπληρώτρια διοικήτρια, τη σπουδαιότητα. Τη σπουδαιότητα την βλέπουμε όταν έχουμε όντως και σοβαρό οικονομικό, μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, έχουμε μεγάλες δημόσιες συμβάσεις, έχουμε έργα υποδομής. Τώρα πάμε συνέχεια σε αυτό το τομέα, έχουμε πάρα πολλούς τομείς. Για το συγκεκριμένο όμως είναι αυτή η παράγοντα. Γνωρίζετε ότι η σύμβαση αυτή, από τον έλεγχο, τον αρχικό που κάνετε του 19 που το αξιολογήσατε και το χρεώσατε, ότι είχε να κάνει με συστήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των επιβατών. Δηλαδή αυτό κάποιος στις συμβάσεις έχει ένα αντικείμενο, δεν ήταν συμβάσεις για να γίνουν. Είναι η ασφάλεια του οδικού δικτύου, του σιδηροδρομικού δικτύου. Άρα όπως ασφάλεια, έχουμε και ασφάλεια έργα, των πολιτών. Έτσι. Και έργα, και έργα η ασφάλεια δεν είναι να μην χάσουμε τα τρένα μόνο. Όταν, αυτό δηλαδή έμπειρα στελέχη σαν και ασφάλεια οδικού δικτύου, ασφάλεια σιδηροδρομικού δικτύου, ασφάλεια δικτύου, υποδομές είναι, φυσικά έχουν ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Συναρτώνται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Όχι τον. Ωραία. Εσείς ως αναπληρώτρια διοικήτρια, σας κοινοποιείτε πως κάποια στελέχη της υπηρεσίας σας που εσείς έχετε επιλέξει, γιατί και στις υπηρεσίες ελέγχου στατιστικά υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς. Έτσι. Δηλαδή, και σε, δεν λέω τη δική σας, στατιστικά λέω, υπάρχουν υπηρεσίες ελέγχου δυνητικά, που έρχονται δυνητικά. Μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν κοινοποιούνται σε εσάς, στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της αστυνομίας βρέθηκαν διαφθαρμένα στελέχη. Φαντάζομαι ότι έρχονται σε εσάς αυτά τα θέματα, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος αποκλεισμός. Ενημερώνεστε. Αν αφορά στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όχι, γιατί άλλο λέω ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γενικά, έτσι, ενημερώνεται ότι στελέχη που κάνουν εσωτερικούς ελέγχους πολλές φορές στατιστικά γίνονται και γίνονται στελέχη διεφθαρμένα. Αν εννοείται συστηματικά και συστημικά, συστηματικά. Δεν έχουμε τέτοια. Όχι, τέτοια όχι. Λέω στατιστικά, το είπα καθαρά και δυνητικά. Μαθαίνουμε όπως μαθαίνουν όλοι. Ναι. Ωραία. Σαν αναπληρώτρια διοικήτρια, επομένως, σας κοινοποιείτε πως κάποια στελέχη σας, που εσείς έχετε επιλέξει μάλιστα, εμπλέκονται σε θέματα απιστίας, έτσι, ζημίας του ελληνικού δημοσίου, πέρα από τα θέματα ασφαλείας. Σχετικά βέβαια πάντα με το καθηκοντολόγιο τους. Εσείς σαν διοικήτρια, αν σας έρθει, πώς ενεργείτε εκ του νόμου, τι είστε υποχρεωμένοι ως υπεύθυνοι να εποπτεύετε το έργο των εργαζομένων σε εσάς, ποια μέτρα παίρνετε, τι πρέπει να κάνετε εκ του καθήκοντός σας και εκ του νόμου. Αν έρθει συγκεκριμένη όντως καταγγελία ή αναφορά, θα διερευνηθεί. Ναι, με ποιο τρόπο, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που θα κάνεις. Οπωσδήποτε θα κάνω προκαταρκτική, ΕΔΕ, ό,τι προβλέπει ο νόμος θα το κάνω. Ναι, προβλέπει ο νόμος να παραπέμψει και στον εισαγγελέα, παράλληλα το πειθαρχικό, το εσωτερικό, να παραπέμψει και στον εισαγγελέα να διερευνήσει. Μα αν βρεθούν από μία διενέργεια ΕΔΕ συγκεκριμένα πράγματα, φυσικά και θα πάρει. Άρα, αν βρεθούν. Άρα το πρωτοβάθμιο που έκρινε. Δεν θα καλύψουμε κάτι. Ναι. Άλλο, αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, ναι. Άρα εσείς με το πόρισμά σας που στείλατε, με αυτόν τον εργόδη τρόπο που ασχοληθήκατε, πέρασαν σε πειθαρχικό πρωτοβάθμιο τα στελέχη του ΟΣΕ. 8 μου είπατε. Είπαμε. Ναι. Οι 11, 18 στο σύνολο. Όχι, στο πρωτοβάθμιο. Α, στο πρωτοβάθμιο ήταν οι 4. Οι απειλάγησαν 11. Και πόσοι πήγαν στο δευτεροβάθμιο? 4. Μετά το πρωτοβάθμιο, δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που ασκεί τη διοίκηση, δηλαδή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΡΓΟΣΕ, παράλληλα να παραπέμψει και στον εισαγγελέα να κάνει τη διερεύνησή του στο ποινικό θέμα? Ναι, νομίζω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΡΓΟΣΕ δεν προβλέπεται άσκηση έφεσης υπέρ της διοίκησης. Δεν υπάρχει έφεση. Αν παραπέμψει μετά το πρωτοβάθμιο. Αυτό λέω.
Αυτό λέω. Δηλαδή αθωώθησαν στο δευτεροβάθμιο. Δεν λέω στο δευτεροβάθμιο, στο πρωτοβάθμιο. Στο πρωτοβάθμιο. Αφόσον εκεί κρίθηκαν ένοχοι. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωμένη η διοίκηση, απαγορεύεται να διερευνηθεί, να το στείλει στον εισαγγελέα να κάνει την έρευνά του εκεί. Δηλαδή απαγορεύεται πουθενά από το κανονισμό, από τον νόμο. Λοιπόν. Αυτό, γιατί έχεις μια πρωτόδικη καταδίκη μετά από μιλάμε πόρισμα της υπηρεσίας, το πρωτοβάθμιο. Ναι, μιλάμε πάντα για τους τέσσερις. Οι 11 κρίθηκαν απειλάχιστα. Για τους τέσσερις. Μιλάμε για τους τέσσερις. Σύμφωνα με τον κανονισμό, λοιπόν, γιατί αυτό είναι ο κανονισμός του ΝΥΠΙΓΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, συγκεκριμένα εδώ τώρα, της ανώνυμης εταιρείας της ΕΡΓΟΣΕ, αυτό που προβλέπει την ανώτατη ποινή που μπορούσε να βάλει. Δεν λέω για την ποινή. Την έβαλε. Λέω για την ποινή. Ναι. Έχει μια ποινή και την έβαλε την ανώτατη. Ναι. Άρα έκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έπρεπε να μπει η ανώτατη ποινή. Ναι. Δεν έπρεπε, αφού έκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, να το παραπέμψει, γιατί εσείς μιλάγατε για χρήματα, μιλάγατε έτσι με συγκεκριμένα στοιχεία, τους καταγγείλατε εκεί. Δεν έπρεπε να τους παραπέμψει και το εισαγγελέα, εφόσον πρωτοβαθμίως τους επέβαλε την ανώτατη ποινή. Τους επέβαλε την ανώτατη ποινή. Δεν έπρεπε. Απαγορεύεται. Δεν μπορώ να μπω στην κρίση του οργάνου. Δεν είναι κρίση. Είναι κρίση. Δεν έπρεπε. Μα είναι κρίση του οργάνου. Έκρινε ότι με την ανώτατη ποινή που επέβαλε. Ο νόμος απαγορεύει. Με την ανώτατη ποινή που επέβαλε. Θεώρησε. Άρα εσύ το πόρισμα, η ανώτατη ποινή κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία σας. Εμάς ενημερωθήκαμε για τα πειθαρχικά. Ενημερωθήκαμε. Ωραία. Άρα ενημερώθηκε και ο υπουργός. Ενημερώθηκε ο υπουργός μέσω της κοινοποίησης. Ή εσείς δεν έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε, να κοινοποιήσετε και στον υπουργό? Όχι. Όχι. Άρα, το κανονισμό, λέτε εσείς, δεν απαγορεύεται, αλλά δεν μπορείτε να προβλέψετε για ποιο λόγο ούτε να επέμβετε. Ούτε να επέμβουμε. Όχι, ούτε να επέμβουμε, γιατί και σύμφωνα σας λέω με τον κανονισμό δεν προβλέπεται άσκηση έφεσης υπέρ της διοίκησης. Εσείς πώς αισθάνεστε που κάνετε εκθέσεις μετά από αυτό το πολύ νεκρό ατύχημα, ότι υπάρχουν σε δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωστά το λέω. Ιδιωτικού δικαίου. Ιδιωτικού εδώ δικαίου. Είναι νηπιγιώτα. Ιδιωτικού δικαίου, όπου όμως ελέγχονται. Τα είναι διαφορετικά. Ναι, που ελέγχονται εντελώς και απόλυτα από το ελληνικό δημόσιο. Θα το γράψετε στις παρατηρήσεις σας ότι όταν υπάρχει πρωτοβάθμια, γιατί κάνετε και παρατηρήσεις για να βελτιωθούν πράγματα. Στην έκθεσή σας, ότι στις επιχειρήσεις του δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, όταν κάποια στελέχη στο πρωτοβάθμιο πηγαίνουν τιμωρούνται με την ανώτερη ποινή. Mm-hmm. Ότι θα πρέπει να πηγαίνει και στο εισαγγελέα να διερευνεί τις ποινικές ευθύνες. Γιατί καταλάβαμε του συμπεράσματος ότι στο δευτεροβάθμιο η ανώτατη ποινή καταργήθηκε. Αυτό δεν θα έπρεπε, κοινοποιήθηκε εσάς, είπατε, η αθώωσή τους. Ναι, ναι, κοινοποιήθηκε. Λαμβάνουμε γνώση για όλη την εξέλιξη. Και εσείς πώς αισθανθήκατε όταν είχατε βεβαιώσει και συγκεκριμένα καταλόγους αρνητικούς, όταν είδατε ότι αθωθήκαν στελέχη τα οποία αποδεδειγμένα είχαν δημιουργήσει ζημία για το ελληνικό δημόσιο? Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί το συζητήσαμε με τον αρμόδιο τομέα των πειθαρχικών, γιατί το διαπιστώνουμε και εμείς βλέποντας μία-μία περίπτωση και πώς αντιμετωπίζεται, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως, αλλά θέλει προβλέψεις στους κανονισμούς των ανωνύμων εταιριών. Λέω πώς αισθάνεστε εσείς. Είναι κράτος δικαίου. Να προβλέπεται η άσκηση έφεσης. Δηλαδή τέσσερα άτομα, με συγχωρείτε, τέσσερα άτομα που με δική σας εργασία τους φτάσατε να δικαστούν από το πρωτοβάθμιο εσωτερικό τους όργανο με όλες τις πιέσεις και με όλον αυτό τον κανονισμό που είναι φτιαγμένος και ραμμένος για διαφθορά, ζημιώσαν το ελληνικό δημόσιο κατά 1.307.000. Και αυτοί οι άνθρωποι από τη διοίκηση αθωώθηκαν και δεν υπήρξε καμία παραπομπή τους για ποινική ευθύνη. Εσείς δηλαδή που είστε σε αυτή την αρχή που έρχεται να προστατεύσετε εμάς, δηλαδή τους νεκρούς, γιατί πριν είναι νεκροί ήταν φορολογούμενοι πολίτες. Πιστεύετε ότι αυτό 1.307 πέρασε έτσι χωρίς να το ξέρει κανείς υπουργός, χωρίς, είναι δυνατόν να μην κοινοποιηθούν βάσει των νόμων, να μην κοινοποιηθούν αυτές οι αθωώσεις στον αρμόδιο υπουργό? Σας λέω πραγματικά ότι εμείς θα θέλαμε να έχουμε το δικαίωμα άσκησης έφεσης και στα νηπιγιώτα δέλτα. Άρα αυτό τι είναι? Είναι μια συγκάλυψη? Όχι, είναι, αυτό είναι ένας κανονισμός που υπάρχει και θα ο οποίος είναι κανονισμός συγκάλυψης.
Υπήρχε. Είναι, ναι, άλλο λέω. Είναι ένας φτιαγμένος κανονισμός συγκάλυψης. Δηλαδή, αν έρχεται η αρμόδια υπηρεσία, βεβαιώνει τέτοια ζημιά αυτού του ύψους και κανένας στο δευτεροβάθμιο εσωτερικού τύπου μαζί μας τα βρίσκουμε με διορισμένα διοικητικά συμβούλια από τον Υπουργό, τότε είναι όνειδος για αυτό που υπηρετούμε εμείς νομοθετικά και εσείς με όλη αυτή την εργόδη. Δεν είναι όνειδος. Είναι παθογένειες χρόνου. Δεν είναι άλλο. Πρέπει πραγματικά, η άποψή μου είναι, πραγματικά θα πρέπει να ξαναδούμε όλοι μαζί και τους κανονισμούς και το πειθαρχικό δίκαιο και τον νηπιώτα δέλτα και τον δεν σας ρωτώ αυτό ότι θα πρέπει να ξαναδούμε. Δεν είναι ελληνική ταινία που θα πρέπει να την ξαναδούμε. Εδώ μιλάμε ότι βεβαιώνει υπηρεσίες και εσείς αν είναι να μου πείτε ότι δεν έχει γίνει ο κανονισμός αυτός με σκοπιμότητα. Μπορείτε να μου πείτε ότι έγινε, γιατί δεν γνωρίζουνε. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι έγινε σκοπιμότητα. Δεν θα κρίνω δηλαδή, πώς έγινε ο κανονισμός μιας ανώνυμης εταιρείας. Εκ του αποτελέσματος σας ζητώ, έτσι, γιατί είστε για αρμόδια λέω, να κάνετε προτάσεις. Με θάρρος σας λέω λοιπόν με ευθύτητα ότι πρέπει πολλά πράγματα να αναθεωρηθούν. Όχι στο συγκεκριμένο. Α, έτσι, πρέπει, δηλαδή, όλοι οι κανονισμοί. Ο κανονισμός είναι φτιαγμένος τελικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι ένοχοι για ζημιά δημοσίου οικονομική, που δυστυχώς αυτή η οικονομική ζημιά έφερε το θανατηφόρο αυτό έγκλημα στα Ντέμπη, και να λέμε εμείς ότι θα το ξαναδούμε. Δηλαδή δεν πρέπει θα το κάνετε εσείς ως παρατήρηση, όχι ως ευχή. Μέσα δεν είναι στις αρμοδιότητες. Ευχές δεν κάνουμε πάντα. Άλλο σαν παρατήρηση θα το σημειώσετε. Εμείς όταν καλούμαστε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και μέσα και από οποιαδήποτε ευκαιρία μας. Ποια θα είναι η αιτιολόγηση εφόσον... Πάντα είμαστε υπέρ της ενίσχυσης και της. Ωραία. Ποια θα είναι η αιτιολόγηση για όταν κάνετε κάποιες προτάσεις, υπάρχει και ένα αιτιολογικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην πρόταση που λέτε ότι θα την προτείνετε. Έτσι ώστε πλέον όλοι οι κανονισμοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι που να ερευνώνται και ποινικές ευθύνες. Δεν μπορώ να διατυπώσω αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι πρόχειρο να πούμε πώς ακριβώς θα διατυπωθεί. Εδώ ήρθατε σήμερα, χωρίς να έχετε τις 200 σελίδες, έτσι ώστε μέσα από τα περιεχόμενα να μας δίνετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Είχα απέτηση γι' αυτό. Εγώ λέω η αιτιολόγηση. Δεν λέω η διατύπωση. Είναι ακριβώς για να μην υπάρχει συγκάλυψη στη διαφθορά. Η διατύπωση είναι, για να μπορούμε να αποδίδονται πραγματικά οι ευθύνες όπως πρέπει. Άρα δεν αποδίδονται με αυτούς τους κανονισμούς. Όπως πρέπει, γενικότερα. Όχι, γενικότερα. Στο συγκεκριμένο δεν κοιτάμε. Στο συγκεκριμένο αποδόθηκε. Τα επίπεδα. Κατά την κρίση των συμβουλίων αυτών. Όχι, κατά τη δική σας. Και των πειθαρχικών οργάνων αποδόθηκε. Κατά τη δική σας. Εσείς είπατε ότι θα θέλαμε να παρεμβαίνουμε εμείς, με το δικαίωμα της ΕΦΕΣ. Έχουμε απαντήσει, έχουμε αναζητήσει τις πειθαρχικές ευθύνες. Εγώ λέω ότι αυτές οι πειθαρχικές ευθύνες δεν γίνουν θέματα ποινικής ευθύνης. Δηλαδή η κλοπή του δημοσίου χρήματος δεν είναι ένα δίκημα το οποίο εγείρει και ευθύνες ποινικές. Το κάθε αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Δεν λέω για το πειθαρχικό. Λέω όταν κάποιος βλέπει το ελληνικό δημόσιο. Το κάθε αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του κάποιους παράγοντες και αποφασίζει. Αυτό δεν τους ξέρω. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Γι' αυτό και δεν κρίνουμε τις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Αν δεν έχεις όλο το σκεπτικό. Άλλο δεν σας ρώτησα αυτό. Δεν σας ρώτησα αυτό. Αυτό μόνο να τη διευκρινιστεί και τελείωσα. Δεν σας ρώτησα αυτό γιατί δεν έγινα κατανοητός. Εσείς βάσει της ελληνικής νομοθεσίας διαπιστώσατε ότι έγινε κλοπή, γιατί αυτό είναι στην ουσία, όχι υλικών, έτσι, κλοπή χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου στο ύψος 1.307.260 ευρώ και 11 λεπτών. Αυτό το ύψος του ποσού για κάποιον που με παραλήψεις, με διάφορες έτσι, ραδιουργίες, ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό έχετε προφανώς νομική υποστήριξη στην υπηρεσία σας. Νομική υποστήριξη. Δεν είναι λόγος όταν κάνει ζημιά στο ελληνικό δημόσιο αυτού του ύψους ότι αυτόματα ο κανονισμός τα απαγορεύει, ότι είναι σοβαρός λόγος βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να έχεις και ποινικές ευθύνες. Μπορεί ο καθένας να ζημιώνει κατά 1.304.000 και να μην έχει ποινικές ευθύνες. Το λέει πουθενά καμία νομοθεσία? Αυτό λέω, το λέει πουθενά κάποια νομοθεσία. Τις ποινικές ευθύνες τις κρίνουν οι εισαγγελίες. Δεν λέω ποιος τις κρίνει. Τις εισαγγελικές αρχές δεν θα τις κρίνουμε. Πρέπει να παραπέμπονται όταν ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο.
δεν πρέπει να παραπέμπονται. Δηλαδή, αν ήταν δημοσίου δικαίου, επειδή το διαχωρίσατε, για αυτή τη ζημία που εσείς διαπιστώσατε ως υπηρεσία, θα έπρεπε να παραπευθούν οι εμπλεκόμενοι στην εισαγγελέα. Οι εμπλεκόμενοι για τους οποίους επαναλαμβάνω αναζητήθηκαν οι πειθαρχικές ευθύνες για τις παραβάσεις καθήκοντος που είχαν, κάπου πήγαν και απολογήθηκαν. Εκεί κρίθηκαν οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκαν. Δεν μπορώ να πω εγώ παραπέρα. Άρα ο υπουργός που ορίζει τις διοικήσεις, που διορίζει τις διοικήσεις, επέτρεψε σε μία ζημία καταγεγραμμένη από τις υπηρεσίες αυτού του ύψους να αθωθούν αυτοί οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι. Αυτό δεν είναι στα καθήκοντα της εποπτείας, αυτό που σας ρώτησα στην αρχή ως διοικήτρια? Δεν έχουμε περαιτέρω και σας είπα, δεν έχουμε και αρμοδιότητα άσκησης έφεσης υπέρ της διοίκησης στα ΝΥΠΗ και όταν ΔΕΛΤΑ. Ευχαριστώ, καταλάβαμε πολλά. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε αρμοδιότητα. Κύριε Βρετέ, το λόγο κύριε Δημητριάδη. Εσείς. Ωραία. Για 15 λεπτά, παρακαλώ. Εμάς, καλησπέρα. Συγγνώμη που δεν ήμουν μέσα, αλλά ήμουν εγώ ρητής κάτω στο κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, γι' αυτό. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αν έχουν απαντηθεί, πείτε το μου για να γνωρίζω βασικά. Λοιπόν, είχατε πει ότι κυβερνάτε ένα πόρισμα. Πάνω σε αυτό βασίζεται το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βασικά. Πάνω σε αυτό βασίζεται στην έρευνά σας. Σίγουρα αποτελεί μέρος μιας έρευνας που έχουν κάνει. Σίγουρα. Ναι. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληξε αντίθετο συμπέρασμα από εσάς, βασικά? Δηλαδή, εσείς είπατε το πόρισμα είναι αβάσιμο, έτσι? Είπατε δεν βλέπετε κάποια βασιμότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Όχι. Ούτε καν. Ναι. Ίσα-ίσα που έγινε η ερώτηση και είπα ότι συμπίπτουμε, γιατί εμείς στα άτομα που ζητήσαμε την πειθαρχική δίωξη, συμπίπτουμε στα άτομα. Δεν έχουμε γνώση, βέβαια, του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έχει έρθει σε εμάς. Φυσικά δεν έχουμε λάβει γνώση. Λοιπόν, αλλά από ό,τι διαβάσαμε, συμπίπτουμε στα άτομα, φυσικά συμπίπτουμε. Λοιπόν, ασκήθηκαν, είπατε, πειθαρχικές διώξεις με βάση το πόρισμα, έτσι? Είχαν βεβαιωθεί στην Εργοσία και 20, λοιπόν. Αλλά όλοι απαλλάχθηκαν στα πειθαρχικά όργανα, δευτεροβάθμιο, πρωτοβάθμιο. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό εδώ? Δηλαδή, υπήρξε κάποιο λάθος στην έρευνά σας, υπήρξαν κάποιες υπερβολές, ερμηνεύτηκαν λάθος στα γραφόμενά σας? Πώς το εξηγείτε αυτό, ότι απαλλάχθηκαν όλοι? Είναι αυτό που απάντησα και πριν. Είναι η κρίση των πειθαρχικών συμβουλίων και των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων. Και δεν επισερχόμαστε σε αυτή την κρίση. Αν έχουμε δικαίωμα ένστασης προκειμένου στα ΝΥΠΗ και τα έφεσης, εμείς κατά περίπτωση κρίνουμε και ασκούμε την ένσταση, την έφεση, αν είχαμε δικαίωμα. Σας είχε ρωτήσει κάτι ο κύριος Νικητιάδης για ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο αναδόχων, αν θυμάμαι καλά. Είπατε δεν το θυμάστε, δεν το γνωρίζετε. Όχι, δεν είπα δεν το θυμάμαι, δεν το γνωρίζω. Είπα ότι επειδή είναι τεχνική όλη η έκθεση και είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα, πολύ ευχαρίστως από τον επιθεωρητή, τον αρμόδιο, τους επιθεωρητές του αρμόδιου που συνέταξαν το πόρισμα, να απαντηθούν όλα. Αυτό γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους αναδόχους αν αναγκαλυφθεί ιδιωτικό συμφωνητικό, έτσι ή όχι? Το γνωρίζετε ότι υπάρχει, θεωρείται, ο κύριος Δασπονίκος μας είπε ότι θεωρείται λόγος έκπτωσης βασικά, αν υπάρχει σε τέτοιο ιδιωτικό συμφωνητικό. Το γνωρίζετε αυτό εδώ? Θα το δούμε. Γιατί το λένε πάρα πολύ. Ακριβώς πώς το έχουν αποτυπώσει και το έχουν με το υποστηρικτικό υλικό αποτυπώσει οι επιθεωρητές. Το λέω γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο κ. Λασπονίκος μας είχε πει ότι αν όντως έχει υπάρξει αδέλφια, τον είχα ρωτήσει εγώ βασικά. Γιατί έχει κυκλοφορήσει, έχει διαρρεύσει και στο διαδίκτυο, σε δημοσιεύματα. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα σας το απαντήσουμε. Να ρωτήσω, οι επιθεωρητές σας βασικά διαπιστώσανε κλοπές και φθορές στο δίκτυο? Ναι, μάλιστα. Διαπιστώσανε από ποιους γινότανε? Πώς γινότανε αυτές οι κλοπές και φθορές? Ποιοι ήταν οι πέτοι βασικά? Ή απλώς το διαπιστώσανε, κάνανε μια μη διαπίστωση? Τους είπε κάποιος, ας πούμε, ότι ποιοι τα προκάλεσαν αυτά εδώ, τις κλοπές και τις φθορές? Νομίζω ότι έχουν απαντήσεις πάνω σε αυτό περίπου, αλλά πολύ ευχαρίστως να σας πω ακριβώς, γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή να προσδιορίσουμε σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών ή οτιδήποτε. Να σας το πω ακριβώς αν έχουν τις απαντήσεις για τους βανδαλισμούς. Έχουν γίνει καταγγελίες και τα έχουν πει και μάρτυρες σε αυτή την επιτροπή, ότι είχαμε πάρα πολλά κυκλώματα εμπορίας σκαλκού. Ότι πηγαίνανε, κλέβανε το σκαλκό από το δίκτυο, ότι ουσιαστικά υπήρχε κάποια κυκλώματα τα οποία ουσιαστικά λιμένονταν το συνδρομικό δίκτυο. Γι' αυτό λέω. Αυτά είναι μέσα στο πόρισμα? Είναι μέσα στο πόρισμα. Είναι μέσα στο πόρισμα οι βανδαλισμοί. Και κάτι άλλο. Τι άλλα διαπιστώσαν οι επιθεωρητές μας, επειδή μου στην αρχή της εξέτασης? Ναι, τα διάβασα τα συμπεράσματα. Πρακτικά εγώ θα καταθέσω και το πόρισμα στην Επιτροπή, οπότε μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και φυσικά οποιαδήποτε επεξήγηση, διευκρίνηση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Το πόρισμα έγινε στην ΕΓΟΣΕ, έτσι, διαβάστηκε στην ΕΓΟΣΕ βασικά. Ναι. Λοιπόν,
Γενικώς από την εικόνα που είχατε από την επιθεώρηση βασικά, πώς θα θεωρούσατε το σιδηροδρομικό δίκτυο? Ότι είχε σοβαρά προβλήματα, είχε ελλείμματα ασφαλείας, υπήρχε πρόβλημα σοβαρό? Η εικόνα που σχηματίζετε εσείς πώς ήταν, τι ήταν βασικά? Η γενικότερη εικόνα, από όσο μου είπαν και οι επιθεωρητές βέβαια, έτσι που έκαναν την έτσι, γιατί δεν ήμουν εγώ. Οι επιθεωρητές, ναι. Στην αυτοψία είναι ότι υπήρχε η ανάγκη αυτής της ανανέωσης του εξυγχρονισμού. Αυτά εδώ τα προβλήματα που υπήρχαν στο σιδηρόδρομο. Και φυσικά τη ολοκλήρωση. Ναι, ακριβώς. Ναι, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Αυτά εδώ τα προβλήματα που είχατε εντοπίσει βασικά, δημιουργούσαν ελλείμματα ασφαλείας, προβλήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, στην κίνηση? Εσείς μπορείτε να το πείτε αυτό εδώ? Σας είπαν κάτι οι περιθωρητές? Όχι, δεν μπορώ να σας το πω εγώ τώρα αυτό εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Θα το δούμε ακριβώς πώς το έχουν αποτυπώσει, αν έχουν καταλήξει ή είχαν κάνει σε αυτό το επίπεδο ότι την έριχαν να αναζητήσει αυτά τα στοιχεία. Θα σας το πω. Και κάτι άλλο, επειδή υπόθηκε για τον κύριο Νικητιάδη, για την κυρία Γεροντίδου βασικά. Μου έκανε κάτι εντύπωση. Αυτή η κυρία πόσα χρόνια απασχολούνταν σε εσάς βασικά, κυρία Γεροντίδου? Πόσα χρόνια ήταν σε εσάς? Από το 2000 ήταν επιθεωρήτρια στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Και από το 2019 που ιδρύθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήταν και εκείνη μαζί. Και είπατε επί δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα βασικά. Δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. Ναι, πώς γίνεται όμως αυτό εδώ? Δηλαδή, σε έκανε σας εντύπωση εκεί στην ναι, λοιπόν, Επιτροπή Διαφάνειας ότι κοιτάξτε εδώ, έχουμε μια επιθεωρήτρια η οποία δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, το είπα ίσως επειδή δεν εξήγησα ναι, ένα. Μέσα για αυτό το όχι, πλώ, δεν πειράζει. Δεν είναι, πραγματικά πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί είναι ένα ολόκληρο περιβάλλον. Δεν είναι συγκεκριμένα η κυρία Γεροντίδου. Όταν ενώθηκαν λοιπόν 6 ελεγκτικοί μηχανισμοί και το 2019, Αύγουστο του 2019 ουσιαστικά, να λάβουμε υπόψη μας, και δεν το λέω καθόλου ως δικαιολογία, είναι αντικειμενικά προβλήματα αυτά, μέχρι και με πολλαπλές μετακομίσεις, δηλαδή μέσα στο 2020 μπορώ να σας πω, είχαμε και μέσω πανδημίας, να μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και η πανδημία. Λοιπόν, έπρεπε αυτούς τους 6 ελεγκτικούς μηχανισμούς να τους ενσωματώσουμε, όχι μόνο ως κουλτούρα, γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί μια ενιαία κουλτούρα πια, γιατί ο καθένας έφερε τις δικές του αντιλήψεις και τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και επιχειρησιακά. Αυτό για να το κάνεις πρέπει πρώτα να συγκεντρώσεις τι εκκρεμότητες υπάρχουν, να τις δεις, να τις καταγράψεις, να τις μοιράσεις, να τις δώσεις σε ανθρώπους. Ήτανε άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει ελέγχους, ήτανε σε ένα επίπεδο χ, έπρεπε αυτά όλα να εναρμονιστούν. Υπήρξαν πια θεματικοί τομείς που έπρεπε ανάλογα με το αντικείμενο και την ειδικότητα του καθενός και θεματικά. Και να μην ξεχάσουμε ότι δεν σταμάτησε η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών ούτε μία ημέρα. Εισέρχονταν καταγγελίες συνεχώς και καινούργιες δηλαδή από το 2019. Και σας επαναλαμβάνω, εν μέσω πανδημίας που δίναμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και ως Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας με πάρα πολλά ελεγκτικά εργαλεία, με συντονισμό άλλων ελεγκτικών μηχανισμών για να ανταπεξέλθουμε και ταυτόχρονα οργανωνόμασταν και εμείς για να μπορούμε να λειτουργούμε. Λοιπόν, εκεί σε όλη αυτή τη διαχείριση, σαφώς και άνθρωποι που έφεραν και σημαντικούς ελέγχους, όπως σας είπα, παθογένειες, δεν ξέρω αν το πιστεύετε αυτό που σας λέω, πολλών ετών που δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και δίνουμε πραγματικά αγώνα, σας καλώ όλους να έρθετε να σας τα δείξουμε από κοντά. Σας καλώ με διαφάνεια και ευθύτητα να έρθετε. Ναι, να σας δείξουμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο έργο για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν, όπου ξέρετε, όταν υπήρχαν εντολές από το 2015-2016, πολλά πράγματα έχουν απαξιωθεί, είναι ανεπίκαιρα. Και δίνουμε αγώνα για να ολοκληρωθούν αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν φέρεις ένα φόρτο εργασίας, μπορεί όντως κάποιες υποθέσεις όταν τρέχει μια εισαγγελική παραγγελία που η εισαγγελέα σου λέει έχει παραγραφεί, αφήνεις πίσω έναν έλεγχο. Αυτά τώρα έχουν θεραπευτεί εμπολής. Μου λέτε θεραπευτεί, δηλαδή υπήρχαν σοβαρά προβλήματα της λειτουργίας, έτσι πως το λέτε, δηλαδή έτσι πως το ακούω εγώ, ότι υπήρχε ένα θέμα σοβαρής προσαρμογής προβλήματος. Υπήρξαν. Από ποια περίοδο μέχρι ποια περίοδο θεωρείτε ότι υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα βασικά? Όχι, ήταν, ξέρετε, δεν μπορείτε να το προσδιορίσω, γιατί ήταν ως συνέχεια. Ήρθαν ως συνέχεια. Δεν έχεις να πεις ότι πω διωγγώθηκε μία περίοδο. Ήρθαν ως συνέχεια. Σωρεύονταν χρόνια πολλά αυτές οι παθογένειες. Γιατί δεν υπήρχαν τα συστήματα, δεν υπήρχαν τα εργαλεία, δεν υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Αυτή είναι την αλλαγή έφερε η δημιουργία, η ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ότι πλέον υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση, μια άλλη. Και βελτιωνόμαστε, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Βελτιωνόμαστε, δεν λέμε ότι είμαστε τέλεια. Επαρκές προσωπικό έχετε για να κάνετε τους ελέγχους επιθεωρητών? Έχετε πρόβλημα? Εντύμως όχι. Δεν έχετε? Εντύμως όχι, δεν επαρκούμε. Ποιος φέρει την ευθύνη γι' αυτό εδώ, ποιος φέρει να το πανδρώσει, να πει την τόση την εντολή, να το πανδρώσει, ναι.
Ναι, θα σας πω γιατί κάνουμε συνέχεια προσπάθεια. Τώρα παίρνουμε, είμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης από δεύτερο διαγωνισμό που κάναμε για επιθεωρητές. Προσπαθούμε να πάρουμε, αλλά ακόμα και να θελήσουμε να πάρουμε και άλλους ανθρώπους, δεν έχουμε το χώρο να τους βάλουμε να καθίσουν. Πλέον οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είμαστε στην διαδικασία αναζήτησης κτηρίου. Προσπαθούμε να πάρουμε επιθεωρητές. Ξέρετε, πλέον τους καλούς υπαλλήλους δεν τους αποδεσμεύουν και εύκολα οι υπηρεσίες. Έχουμε και διάφορα τέτοια θέματα. Δεν είναι ελκυστικό το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ πιεστικό. Και ως στοχοθεσία, είμαστε ο πρώτος φορέας που βάλαμε και με ΙΑΔΕ, για να μην τους αδικώ, στοχοθεσία πολύ αυστηρή, για να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένους χρόνους και να είμαστε διάφανοι και στα αποτελέσματά μας. Και χρήματα δεν παίρνουν τέτοια που να αξίζει τον κόπο, ξέρετε, ναι, να έχουν όλη αυτή την ευθύνη εύκολα. Γιατί άκουσα και την κρίση για παρήγο της ΡΑΣ, να μου την απαντήσετε πάλι για έλλειψη προσωπικού και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς δημιουργούνται αρχές ουσιαστικά, οι οποίες δεν έχουν επάρκεια προσωπικού. Ναι. Και λέω, αναρωτιέμαι ως πολίτης, πέρα από βουλευτής, πώς γίνεται να μου δημιουργείς αρχές ανεξάρτητες, οι οποίες όμως να μην λειτουργούν. Δημιουργήθηκαν με ένα δυναμικό, αλλά να ξέρετε, εντωμεταξύ είχαμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Συνταξιοδοτήσεις, πάρα πολλές. Κάποιοι άνθρωποι κρίθηκαν σε θέσεις ευθύνης και προτίμησαν να πάνε στις οργανικές τους θέσεις. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι επιθεωρητές ελεγκτές είναι μόνο με απόσπαση, για ευνόητους λόγους, δεν μπορεί να είναι μόνιμοι. Λοιπόν, έχουν το δικαίωμα βέβαια ανανέωσης κάποια χρόνια. Αλλά επιλέγουν, κάνουν άλλες επιλογές. Αρκετοί, κάποιοι φεύγουν για άλλη καριέρα στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν κίνητρα. Θέσεις ευθύνης. Δεν υπάρχουν κίνητρα, έτσι όπως το λέτε. Επαρκεί κίνητρα αυτή τη στιγμή και δυσκολίες όμως και στο ευρύτερο δημόσιο. Γιατί δεν αποδεσμεύουν εύκολα, ξέρετε, όπου μπορεί να εκφράσει μια αρνητική άποψη κάποιος. Αρνητική εισηγής το κάνει. Γιατί, για να έρθει και να αξιολογηθεί, για να έρθει στην Εθνική Έρθει Διαφάνεια, γιατί έχουμε μια. Πάρα πολύ, είναι δύσκολη διαδικασία της έλευσης πλέον των επιθεωρητών, διαγωνιστική διαδικασία. Ξέρετε, είναι καλός υπάλληλος. Δεν θέλουν εύκολα να τον αποδεσμεύσουν. Ναι, εδώ πέρα αν έχουν δυνατότητα. Βλέπω όμως μία τάση, έτσι πώς τα περιγράφετε, ότι το ίδιο το ελληνικό δημόσιο δεν θέλει να σας ενισχύσει. Κάπως έτσι το ερμηνεύω. Όχι, υπάρχει. Όχι, δεν μας έχουν αρνηθεί ποτέ. Δηλαδή, καταρχάς είναι στο γιατί τις βγάζουμε τις προκηρύξεις για να έρθει κόσμος. Δεν υπάρχει και αυτή η προσέλευση, ξέρετε, που είναι ικανή. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, είχαμε 15 θέσεις βασικές για τους επιθεωρητές. Βγάλαμε τα αποτελέσματα και οι τρεις οι άνθρωποι αρνήθηκαν. Κάποιος επέλεξε κατά, του πρότειναν, μόλις είδαν τον Χάν, του πρότειναν μια άλλη θέση, έφυγε. Δηλαδή, είναι λόγοι οικονομικοί, δηλαδή, που δεν έχονται βασικά ή φόρτιες εργασίας. Σας είπα, είναι συνδυαστικό και δεν είναι πολύ μεγάλο ελκυστικό το οικονομικό κίνητρο. Έχουν μια προσάυξη, δεν είναι ότι δεν έχουν, αλλά οι υπάλληλοι πλέον πολλών ετών δεν έχουν πολύ μεγάλη οικονομική διαφορά, αλλά κυρίως ότι είναι και πολύ βαρύ το αντικείμενο. Είναι πλέον, σας λέω, πάρα πολύ αυστηρά τα πλαίσια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε κανονισμό που πέραν των 2 μηνών δεν μπορεί να κρατήσει μια διερεύνηση. Κάτι που στα παλαιότερα σώματα που ανήκαμε όλοι, δεν υπήρχε τέτοια δέσμευση. Μικρύνει το χρόνο αποτελεσματικότητας και ολοκλήρωση των ελέγχων πλέον από χρόνια που ήταν. Έχουμε όλα τα αποτελέσματα, είναι και σε αιτήσιες εκθέσεις μας. Πραγματικά τα αναρτούμε, μπορείτε να τα δείτε. Και βάζουμε αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Στους 3 μήνες, 4 ανάλογα βέβαια και κάποια αντικείμενα που είναι περισσότερο. Τελευταία ερώτηση να κάνω. Από το νομοθετικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είστε ικανοποιημένοι, θέλετε βελτιώσεις, τι πιστεύετε εσείς? Πλέον από την εμπειρία μας, αυτήν των 4,5 ετών, έχουμε κάποιες προτάσεις για αλλαγή που θα διευκόλυναν το έργο μας και τις έχουμε θέσει υπόψη. Των υπουργών, ναι. Ικανοποιούν οι υπουργοί, δηλαδή. Είναι θετική, είναι θετική. Δεν μπορώ, το πραγματοποίησαν όμως ή περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή? Νομίζω ότι λογικά θα γίνει άμεσα, όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Άρα, γιατί είμαστε, προηγείται και άλλο νομοθετικό έργο, αλλά πάντως υπάρχει βούληση. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δημητριάδη. Θέλω απλά να πω στο σώμα, ναι κύριε Σαράκη, σε εσάς θα δώσω το λόγο, ότι σε πόση ώρα θα μας καλέσουν για το έτοιμο γύρω στις 1. Λοιπόν, εντάξει, αν τηρήσουμε τους χρόνους, νομίζω ότι θα μπορέσουμε στις 1 να έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση της Μάρτυρος, οπότε με τον προγραμματισμό που κάναμε θεωρούμε ότι θα μας πάρει περίπου στη 1 ώρα, άρα στις 2 θα ξεκινήσουμε τον κύριο Μπίνη. Κύριε Σαράκη, έχετε τον λόγο για 15 λεπτά. Κυρία Μάρτυρα.
Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γνωρίζετε σε ποια θέση διαφθοράς είναι η χώρα μας? Στην κατάταξη για τη διαφθορά. Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, γνωρίζετε σε ποια θέση είμαστε? Ναι, πλέον είχαμε και την τελευταία έκθεση του CPI, 49η, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο δικός σας ρόλος είναι να διακριβώνετε και φαινόμενα διαφθοράς και να το οδηγείτε στην εισαγγελία. Σωστά. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όπου διαπιστώνετε. Πάμε λοιπόν για αυτή την περιβόητη σύμβαση 717 και φυσικά και για την προγενέστερη σύμβαση, οι συμβάσεις που υπήρχαν για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Να μας πείτε, έχετε καταθέσει δημοσιεύματα που αφορούν την κυρία Μάγδα Γεροντίδου, σωστά? Βεβαίως. Η οποία είχε αναλάβει να κάνει μία έρευνα σχετικά με τις συμβάσεις και δεν εκδόθηκε ποτέ το πόρισμά της, δεν συντάχθηκε από την ίδια το πόρισμά της, στο οποίο ο τύπος αναφέρει ότι προέκυπταν ποινικές ευθύνες. Αφού δεν είχε συντάξει πόρισμα, πώς προέκυπταν ποινικές ευθύνες? Θα σας απαντήσω. Δεν είχε συγγράψει κάτι. Δεν είχε συγγράψει. Όχι. Η έρευνά της όμως οδηγούσε σε συμπεράσματα τα οποία θα οδηγούνταν. Μα θα καταγράφονταν. Δεν έχει κατατεθεί κάποιο σχέδιο έρευνας από την κυρία Γεροντίδου, για να σας πω. Εγώ σας λέω ότι διαβάζω στον τύπο. Και μάλιστα σε δημοσίευμα. Γι' αυτό σας απαντώ εγώ με στοιχεία όμως. Γιατί ο με τύπος. Εντάξει. Έχουμε απαντήσει στον τύπο. Έχουμε απαντήσει. Έχετε απαντήσει. Δώστε μας και σε εμάς μια απάντηση. Γιατί αλλάχθηκε η κυρία Γεροντίδου? Γιατί απαλλάχθηκε τον καθηκόντων της? Το απάντησα προθύστερα, αλλά θα σας το σε μένα. Φυσικά, ναι. Φυσικά. Δεν έχω αντίρρηση, ναι, να σας το απαντήσω. Ναι. Γιατί μέχρι, σας είπα, τον Απρίλιο του 2021 που έγινε το πρώτο έγγραφο αναζήτηση στοιχείων, δεν είχε γίνει καμία άλλη ενέργεια. Και η κυρία Γεροντίδου είχε να παραδώσει και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό έλεγχο. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Μα όταν δεν έχει γίνει καμία έρευνα και βλέπεις ότι καθυστερεί και πρέπει να ενισχυθεί για να ολοκληρώσει τον έλεγχο που είχε. Η κυρία Γεροντίδου είχε, έχω και τις, κιόλας μετά έφυγε κιόλας η κυρία Γεροντίδου από το καλοκαίρι, κιόλας νωρίτερα είχε όποιες υποχρεώσεις, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό και γι' αυτό δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. Όταν βλέπεις δεν γίνεται καμία ενέργεια, δεν πρέπει να πεις εσύ που έχεις την ευθύνη ότι ξέρεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε, να προχωρήσει η διαδικασία. Ευθεία ερώτηση, κυρία Μάρτυρα. Ευθεία. Δηλαδή, η κυρία Γεροντίδου συγκάλυπτε πρόσωπα και καταστάσεις? Ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, ούτε κατά διάνοια. Μα τι μας λέτε δεν τότε? Δεν έχω εγώ τέτοιες ενδείξεις. Σας είπαμε, παρακαλώ. Με την κυρία Γεροντίδου είχα και έχω και εξαιρετική σχέση. Εάν τη φέρουμε δηλαδή κατά αντιπαράσταση, θα ισχυριστεί ότι δεν έκανε καμία ενέργεια, γι' αυτό αντικαταστάθηκε? Τι να σας πω, τι θα πει η κυρία Γερο. Σας λέω στοιχεία συγκεκριμένα. Δεν είναι στοιχεία, αυτό είναι η άποψή σας. Δεν είναι στοιχεία. Δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. Καμία ενέργεια. Και όλα είναι το μυθεύματα. Το πρώτο έγγραφο, σας λέω, το πρώτο έγγραφο. Ακούστε, κυρία Μάρτυρα, ο τύπος κατέγραψε μυθεύματα, δηλαδή ότι η κυρία Γεροντίδου. Δεν ξέρω, δεν θα απαντήσω. Στον τύπο έχω απαντήσει. Έχετε απαντήσει. Στον τύπο έχω απαντήσει. Έχει δημοσιεύσει και την απάντησή μας. Άρα το κατέθεσα. Μας λέτε ότι αντικαταστάθηκε γιατί ακριβώς δεν διεξήγαγε καμία έρευνα. Ναι, δεν είχε προχωρήσει και είχε και άλλες ευθύνες, σας το είπα. Είχε και άλλη ευθύνη σοβαρή να παραδώσει. Ποια ευθύνη? Δεν έπρεπε να είχε άλλον έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Δεν σας το πω. Νομίζω το έχω κρατήσει εδώ κιόλας. Νομίζω είχε του Όλπο πάλι. Είχε μια μεγάλη υπόθεση. Ναι. Και ποιος αποφάσισε την απαλλαγή της από τα καθήκοντά της? Ήμασταν σε συνεργασία και με τον προϊστάμενο του τομέα, του αρμόδιου τομέα δημοσίων έργων, παρακολουθεί το έργο, γιατί γι' αυτό έχουμε τους θεματικούς τομείς και τους προϊστάμενους, και έβλεπε την ανάγκη μπροστά του να ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι. Ποιος ήταν ο συγκεκριμένος προϊστάμενος? Ο κύριος Κοροβέσης, που είναι ο προϊστάμενος, με τον κύριο Μπίνη, που ήταν ο διοικητής της αρχής, και εγώ ως επικεφαλής, όλοι μας συμφωνήσαμε ότι πρέπει κάπως. Αλλά δεν ήταν η μοναδική υπόθεση που αποφασίσαμε να κάνουμε τροποποιήσεις στις εντολές για να τρέξουμε το έργο της αρχής. Μην εστιάσουμε μόνο κυρία σε Ρογκάκο, αυτή. Θα μας πείτε, αφού λοιπόν γνωρίζετε και συνεργαζόσαστε με την κυρία Γεροντίδου, τι επιθεωρείτε ότι ήταν η κυρία Γεροντίδου, άξια,
Εγώ όσο τη γνώρισα δεν είχα συνεργαστεί μαζί της στο Σώμα Επιθεωρητών, αλλά ήταν μια επιθεωρήτρια, καλή επιθεωρήτρια. Ήταν δηλαδή του καθήκοντος. Καλή, σας λέω, καλή επιθεωρήτρια. Δεν είχα συνεργαστεί για να σας πω εγώ να κρίνω, ούτε θα κρίνω τη δουλειά της κυρίας Γεροντίδου, αλλά ήταν μια καλή επιθεωρήτρια. Είχατε προηγούμενα, μας είπατε ότι είχατε άρεστη συνεργασία. Είχα πάρα πολύ καλή σχέση με την κυρία Γεροντίδου. Ναι. Δεν είχα κανένα δηλαδή, αν εννοείται προσωπικό πρόβλημα, κανένα. Για να το καταλάβουμε, γιατί εμείς είμαστε καχύποπτοι, ξέρετε. Έτσι, όταν διαβάζουμε στον τύπο ότι ήταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τύπου, έτσι. Εμείς δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, γι' αυτό καλείστε εσείς να μας την αποσαφηνίσετε. Ότι η κυρία Γεροντίδου, ως επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ερευνώντας το συγκεκριμένο αντικείμενο των συμβάσεων στον ελληνικό σιδηρόδρομο, θα κατέληγε, έτσι λέει ο τύπος, σε συμπεράσματα τα οποία θα προέκυπταν ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων. Και σας απαντώ εκ νέου. Ότι δεν έκανε ποτέ έρευνα. Σας απαντώ εκ νέου. Ότι δεν είχε καταθέσει σχέδιο έκθεσης, σχέδιο έρευνας, σχέδιο εγγράφων. Η κυρία Γεροντίδου ήταν από το Μάρτιο του 19 σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Από το Μάρτιο του 19. Από το Μάρτιο του 19. Όταν ανέλαβαν οι επόμενοι, πόσο χρόνο έκανα για να βγάλουν πόρισμα. Είχε ξεκινήσει ο κύριος Πουλιοτόπουλος από το πότε βγήκε, ήτανε το, να δω ακριβώς, το Σεπτέμβριο του 20. Ο κύριος Πουλιοτόπουλος δεν ασχολήθηκε από το Σεπτέμβριο του 20, γιατί είχε την προκατακτική αυτή για τον ΟΠ, την παρέδωση όμως το Δεκέμβριο του 20. Ξεκίνησε να διαβάζει, να μελετά την υπόθεση και έχουμε τον Απρίλιο του 21 το πρώτο έγγραφο αναζήτησης απόψεων, συγκεντρωτικά έχοντας γνώση όλης της υπόθεσης, και ξεκίνησε και όλη η σύνταξη πλέον της έκθεσης με τη συγκέντρωση του υλικού. Και ολοκληρώθηκε? Το Σεπτέμβριο του 21. Το Σεπτέμβριο του 21. Μάλιστα. Για πάμε. Πείτε μας λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής για το τρίγωνο. Εργολάβη, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικά πρόσωπα, πώς συνδέονται για την μη ολοκλήρωση των συμβάσεων? Συνδέονται? Τι προέκυψε από την έρευνά σας? Προέκυψαν οι ευθύνες που προέκυψαν στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη μην παρακολούθηση όλων αυτών των καθυστερήσεων. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες τοποθετούνταν από ποιους σε θέσεις ευθύνης? Δεν ξέρω ποιος τους είχε τοποθετήσει στην ΕΡΓΟΣΕ. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Ποιος είχε τοποθετήσει τον κάθε έναν από αυτούς τους 18 ανθρώπους. Δεν θα σας ενδιαφέρει να το ψάξετε? Γιατί να το ψάξουμε εμείς? Δηλαδή, αν είχαν σχέσεις είτε με εργολάβους είτε με πολιτικά πρόσωπα. Εντάξει, γιατί εδώ μιλάμε για χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από εθνικούς πόρους και από κοινοτικούς πόρους. Υπάρχουν κυβερνητικές αποφάσεις, ευρωπαϊκές αποφάσεις για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου. Εντάξει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες λέτε κατέληξατε σε ευθύνες. Οι υπόλοιποι που εμπλέκονταν είτε στην εποπτεία είτε στην εφαρμογή των συμβάσεων, δεν είχαν καμία ευθύνη για σας? Αναζητήθηκαν, σας είπα, οι πειθαρχικές ευθύνες που ήταν στην αρμοδιότητά μας και ο φάκελος, διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα που είχε διατάξει και αρχικά την εισαγγελική παραγγελία. Και για περαιτέρω δεν μπορώ να πω τι έκανε εγώ ο οικονομικός εισαγγελέας. Εσείς προηγουμένα μας είπατε ότι κάποιες υποθέσεις, επειδή χρονίζουν, στο τέλος καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν είπα εγώ ότι καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Τι είπατε ακριβώς? Δεν χρησιμοποίησα ποτέ αυτή την έκφραση. Καθόλου. Είπατε ότι είναι ανεπίκαιρες. Κάποιες υποθέσεις καθίστανται ανεπίκαιρες αν έχεις κάποια υπόθεση του 11, του 10, του 12 ή του 13. Και σας λέω, δίνουμε έναν αγώνα να επικαιροποιήσουμε κάποια στοιχεία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις υποθέσεις. Κυρία Μάρτυρα, ξέρετε τι μας ενδιαφέρει εδώ? Ο αγώνας δεν είναι για να κρυθείτε για τον αγώνα. Εδώ κρίνεστε για τα αποτελέσματα. Φυσικά. Έχετε τοποθετηθεί σε μια θέση ευθύνη, σε μια αρχή, η οποία θα πρέπει να είσαστε ταγμένοι στο να πολεμάτε τη διαφθορά και μας λέτε τώρα φιλοσοφίες και δικαιολογίες. Σας μιλώ με στοιχεία. Πείτε μου ποιους στείλατε στον εισαγγελέα για ποιες υποθέσεις. Ακούστε. Δεν εκτελέστηκαν. Δημοσιεύουμε. Δεν εκτελέστηκαν ποτέ οι συμβάσεις. Υπήρχαν παραβάσεις.
Δηλαδή θα πάμε. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δεν μπορώ με αυτό το υποσχέδιο. Δηλαδή, σε ποιο τι έχετε υποσχέδιο. Σα έχω απαντήσει, σα είπα ότι εστάλει ο φάκελο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λοιπόν, δεν σημασία έχει τι στοιχεία συλλέξατε για τον εισαγγελέα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη έχει 200 σελίδε. Λοιπόν. Κυρία Μάρτυρα. Κυρία Μάρτυρα. Κύριε Σαράκη. Το κάνετε κατ' επανάληψη και κατ' εξακολούθηση. Σας παρακαλώ. Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ. Φυσικά και προσωπική σας άποψη. Και δική μου άποψη είναι και σας την λέω λοιπόν ως προεδρεύουσα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, χαμηλώστε τους τόνους. Σας παρακαλώ πολύ. Τι είχε ο τόνος. Δεύτερον, ο τόνος σας είναι επιθετικός. Λοιπόν, σεβαστείτε την μάρτυρα. Το κάνετε κατ' επανάληψη με όλους τους μαρτύρους. Κυρία Μάρτυρα, όταν δίνετε την απάντησή σας και δεν έχετε να προσθέσετε κάτι περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να πείτε ότι δεν απαντώ και περιορίζομαι σε αυτό που σας είπα. Ή να αναφέρετε το δικαίωμά σας. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Κυρία Μάρτυρα, έχετε υποχρέωση καθήκον αληθείας. Να σας θυμίσω εγώ. Μόνο με αλήθεια σας μίλησα. Ναι, μόνο εσείς, με αλήθεια λοιπόν, σας μίλησα. Θα ήθελα σας λοιπόν να μας πείτε. Αυτά που σας λέω δεν μου αρέσουν. Να κάνω κάτι άλλο. Τι να σας πω. Αυτό όμως είναι η δική σας κρίση. Απαντώ κατά τη δική μου συνείδηση, γιατί έτσι έχω μάθει. Θα σας παρακαλέσω πραγματικά την εντιμότητά μου. Δεν τη θέτω σε κανενός. Πραγματικά σας λέω την κρίση και την ευθύτητά μου. Γι' αυτό και έρχομαι εσείς, και απαντώ με διαφάνεια και με στοιχεία. Εσείς αυτοαξιολογήσετε δηλαδή για την εντιμότητά σας από μόνοι σας. Δικό σας προνόμιο είναι. Έχετε να πείτε για την εντιμότητά μου κάτι. Όχι, αλλά λέτε ότι. Έχετε να πείτε κάτι για την εντιμότητά μου. Δεν έχετε, λέτε, για τη δουλειά μου. Σας. 32 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο, 20 χρόνια στους ελέγχους. Ναι, και δεν έχω ακουστεί ούτε σε ένα πόρισμα και με πάρα σκάνδαλα πολύ. Σε πόσα σκάνδαλα διαφθοράς έχετε αποκαλύψει. Σε πόσα σκάνδαλα θέλετε πόσα να σας απαντήσω. Σκάνδαλα πολιτογραφήσεων, σκάνδαλα στο μετρό. Που απαντήσετε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις. Κύριε Σαράκη, για το σκάνδαλο του σιδηροδρόμου όμως έχετε καλύψει εδώ. Δεν θα κάνετε σοου σήμερα εδώ. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ, το κάνετε κατ' επανάληψη. Μα τι θα κάνω κατ' επανάληψη. Θα σας αφαιρέσω. Το μόνο που κάνω είναι να σκώ τα καθήκοντά μου. Show. Τα views στο YouTube. Show δεν είναι. Θα το ανεχτώ, σας παρακαλώ πολύ. Θέστε την ερώτησή σας τώρα, σας μένουν 3 λεπτά. Ωραία. Σας ρώτησα, ποιες είναι οι ευθύνες εργολάβων πέρα των υπηρεσιακών παραγόντων και των πολιτικών προσώπων στην μη υλοποίηση των συμβάσεων, παρόλο που δόθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. Τι προέκυψε από την έρευνά σας? Στα συμπεράσματα της έκθεσης και στις διαπιστώσεις δεν αποδίδονται εκεί ευθύνες. Αποδίδονται στη διοίκηση στο πώς παρακολουθούσαν αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες το έργο που ήταν στην αρμοδιότητά τους. Μάλιστα. Το γεγονός ότι υπήρχε μία σύμβαση η οποία προέβλεπε ότι οι μελέτες εφαρμογής θα γίνουν από συγκεκριμένη εταιρεία, από την Alstom Ferroviale, την Ιταλική, και τις διενεργούσεν συνεργαζόμενες εταιρείες στη τομή, αυτό δεν συνιστά ευθύνες των εργολάβων. Η μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Θα σας το απαντήσουμε μέσα από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν συνολικά. Είναι απάντηση αυτή που μου δίνετε. Αυτή σας την. Οφείλω να τη σεβαστώ. Καταρχήν, ακούστε, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι να σεβαστεί εμένα. Είναι να σεβαστεί όσους μας βλέπουν τους Έλληνες πολίτες. Η απάντησή της, μπορείτε να μου την επαναλάβετε, γιατί εγώ δεν την κατάλαβα. Αυτή δεν είναι η απάντηση που έδωσε. Την απάντηση θα σας τη δώσω μέσα από τα ερωτήματά σας. Αυτή δεν είναι Σαράκη, απάντηση. Επειδή λείπατε, ναι. Επειδή λείπατε και δεν όπως είναι υποχρεωμένη να επαναλαμβάνει τις ίδιες και τις ίδιες απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν από άλλους συναδέλφους. Παρόλα αυτά με υπομονή σας απάντησε. Μα δεν μου απάντησε ότι έχω ήδη απαντήσει. Επειδή χάσατε επεισόδια, κύριε καθόλου, Σαράκη, καθόλου. Σας παρακαλώ, δεν ήσασταν στην αίθουσα. Επειδή είναι απάντηση αυτή που έδωσε. Ναι, είναι απάντηση γιατί χάσατε επεισόδια, γιατί σε προηγούμενη επειδή ερώτηση τα έχασα, του κυρίου... μπορείτε κυρία Πρόεδρε να μου πείτε τι απάντησε. Ναι, γιατί σας είπε, δεν κατάλαβα. Όχι, ναι. Να ήσασταν μέσα στην αίθουσα κύριε Σαράκη αυτό και αυτό μου απάντησε. Ναι, αυτό σας απαντώ αυτό εγώ. Μου απάντησε. Λοιπόν, κυρία Μάρτυρα, εσείς απαντάτε για τη Μάρτυρα. Δεν έχετε υποχρέωση να απαντήσετε. Εσείς δεν έχει υποχρέωση για να απαντήσει. Δεν σας έδωσε απάντηση. Από πού αντί το δικαίωμα δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει. Είναι διορισμένη, ακούστε, σε μια εθνική αρχή και λογοδοτεί
ενώπιον του κοινοβουλίου. Σαράκη, λογοδοτεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχει υποχρέωση λογοδοσία. Μα έχει υποχρέωση λογοδοσία. Σα απάντησε, κυρία Καραγιώργοπούλου. Μα δεν μου απάντησε. Μα δεν μου απάντησε. Σα απάντησε ότι θα απαντήσει εγγράφου. Εγγράφου. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μα ο κύριος Σαράκης μπερδεύει την ιδιότητά του σήμερα λογοδοτή, εδώ. Νομίζει ο κύριος Σαράκης ότι σήμερα εδώ θα κάνει σοου για να αυξήσει τα views. Θα επαναλαμβάνω. Ακούστε. Μην με προκαλείτε, κύριε Σαράκη. Κυρία Πρόεδρε, η αγωνία του κόσμου να παρακολουθεί τη διαδικασία δεν είναι σοου, είναι αγωνία. Γιατί ο κόσμος, έχουμε 57 νεκρούς. Λοιπόν, κύριε και Σαράκη, έχει αγωνία να δει εάν θα αποδοθούν ευθύνες. Με τις απαντήσεις που δίνει η μάρτυρας, δεν διαφωτίζεται η υπόθεση. Είναι δική σας κρίση. Είναι, είναι προκλητικές οι απαντήσεις που δίνει. Προκλητικός είναι ο τρόπος και με τον οποίο είναι επιτίθεστε. Η τοποθέτησή σας κύριε να λέτε ότι απάντησε, ενώ δεν απαντάει, είναι συγκάλυψη. Είναι συγκάλυψη. 5 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, είναι συγκάλυψη η τοποθέτησή σας. Κυρία Μάρτυρα, κυρία Μάρτυρα, σας ρωτάω. Η μη εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους, τι συνιστά κατά εσάς? Δεν θα απαντήσετε σε άλλη ερώτηση, κυρία Μάρτυρα. Γιατί να μην απαντήσει? Γιατί ολοκληρώσατε τον χρόνο σας, κύριε Σαράκη. Είναι θέμα χρόνου. Ναι, είναι θέμα μα χρόνου. Δεν απάντησε τίποτα από ό,τι τη ρώτησα. Λοιπόν, μα ήρθε εδώ να μας κάνει μαθήματα και δεν θα μας ακούσει και δεν θα δίνει απαντήσεις. Σε τακτικισμούς δεν θα το ανοιχτούμε. Όχι, κλείστε. Τακτικισμούς το κάνετε εσείς. Κυρία Καραγιοργοπούλου, εσείς. Αν είναι τακτικισμός συγκάλυψης αλήθειας και ευθυνών. Αλήθειας και ευθυνών. Έχετε τον λόγο. Αφαιρείτε τον λόγο. Κρίνεστε από τους Έλληνες πολίτες. Ασφαλώς, όπως κρίνεστε από τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καραγιοργοπούλου, ξεκινήστε. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρτυρα, μας είπατε ότι κατάγεστε από την Καλαμάτα. Είστε και μέλος της Νέας Δημοκρατίας? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι εννοείτε? Επειδή κατάγομαι από την Καλαμάτα. Σας ρωτάω αν είστε στέλεχος. Τι συνάρτηση, δεν το κατάλαβα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει κάποια αξία να καταλάβετε κάτι περισσότερο. Η ερώτηση είναι αυτή. Απαντάτε όπως νομίζετε. Δεν σας κάλεσα να κάνετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι την πορεία σας στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο. Μας είπατε ότι είστε περισσότερο από 30 χρόνια, αν θυμάμαι 30, καλά, 30 και 20 χρόνια είστε στον έλεγχο. Σε ποιο από τα 6, αν θυμάμαι στο καλά, καταργηθέντα? Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μετέπειτα στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης επί κυρίου Λέανδρου Ρακιτζή, συνέχισα στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με την κυρία Παπασπύρου και έγινε η συνένωση των σωμάτων και πια είμαι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μάλιστα. Μετά από καταγγελίες, τίνος ξεκίνησε ο έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το αδίκημα της απιστίας και οικονομικά εγκλήματα γύρω από την 717 σύμβαση? Δεν ήταν καταγγελία, ήταν εισαγγελική παραγγελία που είχε παραλάβει, είχε εισέλθει στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το 2018. Ποιος κατήγγειλε κάτι ώστε να επιληφθεί ο εισαγγελέας? Ο εισαγγελέας αυτοβούλος ή ήταν αυτεπάτη? Δεν έχω διαβάσει εγώ την εισαγγελική παραγγελία, γιατί δεν επιτρέπεται όταν έχουμε εισαγγελική παραγγελία και είναι δικογραφία. Δεν λαμβάνουν. Δεν γνωρίζετε μόνο πώς κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Μόνο αυτοί που παίρνουν τη δικογραφία. Η δικογραφία είναι απόρριτος ο φάκελος, εμπιστευτικός, δεν λαμβάνει γνώση άλλος. Δεν διαβάζω εγώ τη δικογραφία. Δεν αναζητήσατε να μάθετε πώς κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός ελέγχου? Από κάποια καταγγελία προφανώς ξεκινάει και ο εισαγγελέας, αλλά δεν διάβασα εγώ την δικογραφία, σας λέω. Δεν τη διαβάζει άλλος τη δικογραφία πέραν του επιθεωρητή που τη χρεώνεται. Και όταν έχουμε και εισαγγελική παραγγελία και διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, δεν επιλαμβάνεται κανένα άλλο στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο επιθεωρητής μόνο με τον εισαγγελέα. Στους υπαλλήλους, τους οποίους καταλογίστηκαν πειθαρχικές ποινές, έγινε ένας εντελεχής έλεγχος σε σχέση με τη σχέση τους με το αντικείμενο της σύμβασης, τις υποχρεώσεις, τις παραβάσεις καθηκόντων, ακόμα και συσχέτιση τραπεζικών λογαριασμών,
Έγιναν τέτοιου είδους έλεγχοι? Όχι, σε σχέση με τραπεζικών λογαριασμών, όχι. Έγινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και τι έπρεπε να παρακολουθήσουν. Έγινε και φάνηκε ότι δεν παρακολούθησαν σωστά το αντικείμενο που έπρεπε να έχουν στην εποπτεία τους. Αναζητήθηκαν οι πειθαρχικές ευθύνες. Γνωρίζετε αν κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς, από τους 18, σήμερα διώκονται ποινικά για αδικαιολόγητο πλουτισμό? Νομίζω ότι συμπλήττουν, δεν έχουμε δει εμείς, δεν έχουμε δει το πόρισμα του εισαγγελέα. Γνωρίζετε αν διώκονται ποινικά σήμερα? Από ό,τι μάθαμε, συμπλήττουν τα πρόσωπα που είχαμε και εμείς στην αναζήτηση, ναι. Άρα τελικά πώς δεν ήταν τόσο βαθύς ο έλεγχός σας? Γιατί αν είχατε ζητήσει τη συσχέτιση τραπεζικών λογαριασμών, δεν θα είχε μπορέσει ο οικονομικός εισαγγελέας να την αρχιοθετήσει την υπόθεση? Ο οικονομικός εισαγγελέας, όπως ο Ευρωπαίος εισαγγελέας, έτσι και γενικά οι εισαγγελικές αρχές, έχουν περαιτέρω δυνατότητες διερεύνησης των υποθέσεων και προχωρούν ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν. Έγινε μια άλλη έρευνα στο πλαίσιο του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Δηλαδή, δεν ανοίγουμε σε όλες τις υποθέσεις. Εσείς τις εξαντλήσατε τις δυνατότητες. Όταν σας έχουμε καταγγελίες ή υπόνοιες ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για οικονομικό έγκλημα και δεν ζητήσατε συσχέτιση τραπεζικών λογαριασμών. Μιλάμε για αδίκημα απιστίας. Προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε το πόρισμα για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο και με την αναζήτηση των ευθυνών στα διοικητικά στελέχη για να κάνουν τη δουλειά τους και να προχωρήσει το έργο. Το 21, επαναλαμβάνω, που κανείς δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Το 21, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να προχωρήσει και με τη δική μας πίεση, με το πόρισμά μας. Για πείτε μας λοιπόν, σε σχέση με το έργο σας στη διάρκεια αυτών των 2 ετών, είχατε αλληλογραφία με την ΕργοΣΕ, είχατε αλληλογραφία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση είναι με όλο στο φάκελο των επιθεωρητών. Δεν γνωρίζω εγώ το εύρος, ποια έγγραφα, δεν παίρνω το φάκελο. Όχι, δεν παίρνω το φάκελο της υπόθεσης. Αν υπήρξε αλληλογραφία τέτοια. Υπήρξε, σας είπα. Σας είπα και το πρώτο έγγραφο. Φαίνεται ότι στο έργο σας αναζητάτε μια τέτοια υποστήριξη κατάλληλη ώστε να προβείτε στα κατάλληλα πορίσματα και στα. Υπήρξε αλληλογραφία, σαφώς υπήρξε. Σας είπα, υπήρξαν και επιτόπιες επισκέψεις των επιθεωρητών. Την ανάλυση όλου του εύρους του φακέλου, πολύ ευχαρίστως να έρθει η επιθεωρητής να σας πούμε ποιες ενέργειες ακριβώς έγιναν. Η αλληλογραφία που υπήρξε ήταν ανάμεσα σε εσάς και την ΕργοΣΕ ή ανάμεσα και σε άλλες εταιρείες του ΟΣΕ, όπως την ΤΡΕΝΟΣΕ και το Υπουργείο το ίδιο? Μπορώ να σας στείλω όλη την αλληλογραφία να σας πω. Εγώ θα το ήθελα πολύ. Βεβαίως, παρακαλώ πολύ τη γραμματεία να σημειώσει ότι θα θέλαμε την αλληλογραφία μεταξύ της ΕΑΔ, της κυβέρνησης και των εταιριών εκτός της ΕργοΣΕ που συνδέονται με τον ελληνικό σιδηρόδρομο στη διάρκεια του έργου τους. Στην οποία βασίστηκε το πόρισμα, βέβαια. Από 7 Τρίτου του 19 μέχρι 39 του 21. Mm-hmm. Mm-hmm. Το πόθεν έσχεσας έχει ελεγχθεί? Το δικό μου? Μάλιστα. Κάθε χρόνο. Λόγω της ιδιότητάς σας? Βέβαια, βέβαια. Μέσα από την εμπειρία σας σε σχέση με τον έλεγχο αυτό, θέλετε να μας πείτε ποιο ήταν το ουσιώδες και κρίσιμο της σύμβασης 717 από το αντικείμενό της που επηρέαζε την ασφάλεια της κίνησης των τρένων? Ήταν όλες αυτές οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου του εξυγχρονισμού του συστήματος τηλεδιοίκησης. Τι έχετε να πείτε για την υπόθεση που έχει ανακοινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τη δικαιολογείτε, πώς την αξιολογείτε? Ολοκληρώθηκε, νομίζω, η δουλειά της Ευρωπαϊκής, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι, και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτή η ποινική δίωξη έχει αίρισμα σε πραγματικά γεγονότα και καλώς συνέβη? Φυσικά και δεν θα κρίνω. Για να κρίνουν έτσι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κρίνει έτσι, κάπου βασίστηκε. Το γνωρίζετε ότι το αντικείμενο της σύμβασης 717 κατά 85% αφορούσε κοινοτικά κονδύλια? Αφορούσε κοινοτικά κονδύλια, ναι.
Δεν ξέρω το ποσοστό αυτό που λέτε. Είναι από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προφανώς αυτό που λέτε. Αλλά εμείς δεν έχουμε γνώση, λάβει γνώση και του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να σας πω παραπέρα. Λοιπόν, ερωτήσεις για την Μάρθα Γεροντίδου δεν θα σας θέσω. Έχετε απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Καραγεωργοπιούλου, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πιέζει λίγο χρόνος, γιατί πρέπει να κατέβουμε. Θα δώσω στον κύριο Φλόρο τον λόγο. Πόσοι θα ρωτήσουν, κύριε Βλονίτη, εσείς, κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Φωτήλας. Όσο πιο συνεκτικά. Ναι, έτσι καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Κύριε Φλόρε, το λόγο έχετε. Καλημέρα, κυρία Μάρτης. Μας αναφέρατε νωρίτερα ότι γνωστοποιήσατε μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όταν κάποιος σας κοινοποιεί ένα έγγραφο και ο άλλος που το παραλαμβάνει, κοινοποιούμενος μεν, έχει όμως μια πολύ μεγάλη θέση ευθύνης. Και κάνετε μια σοβαρή καταγγελία ότι κάποιοι δεν κάνουν ουσιαστικά καλά τη δουλειά τους. Θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να παρέμβει? Δεν θα μπορούσε? Αρμοδιότητα να παρέμβουν σε αυτά που είπαμε που και αναζητήσαμε τις ευθύνες είχαν οι επικεφαλής της εταιρείας. Τώρα από εκεί και πέρα την ενημέρωση που είχε ο Υπουργός για τις ενέργειες περαιτέρω δεν μπορούμε να την ξέρουμε εμείς. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, διότι ο πρώτος νόμος που θεσπίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας του 2019 είναι το επιτελικό κράτος. Εσείς κάνετε μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία βρήκε αντίκρισμα. Έγιναν κάποιες δράσεις πάνω σε αυτό? Έγιναν αυτό. Μετά το πορισμά μας είχαμε την όποια υλοποίηση είχαμε στις προτάσεις και την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, αλλά που κατέληξε απέδωσε στην απαλλαγή αυτό. Που είπαμε. Ως προς την απαλλαγή των ευθυνών δεν απέδωσε η αναζήτηση η δική μας, αλλά πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να κρίνω την κρίση του κάθε πειθαρχικός προϊστάμενου, του πειθαρχικού οργάνου, του πειθαρχικού συμβουλίου, τι έλαβε υπόψη του και έγινε αυτό. Διότι θα μπορούσε και το Υπουργείο να παρέμβει στις αρμοδιότητές του λόγω του επιτελικού κράτους. Αφού δεν μπορεί να βγει κάποιο αποτέλεσμα από τους κάτω, πάει πιο πάνω. Και έχει τις αρμοδιότητες ο εκάστοτε Υπουργός βάσει επιτελικού κράτους να παρέμβει. Έγινε κάτι τέτοιο? Χρειάστηκε, χρειαζόταν να γίνει? Δεν γνωρίζω τι παρεμβάσεις έγιναν από το Υπουργείο. Ωραία. Αναφέρατε νωρίτερα, επανειλημμένα, να μην απαξιώνουμε το έργο της ΕΑΔ. Δεκτό, δεν νομίζω ότι κανείς απαξίωσε το έργο της ΕΑΔ. Όμως, έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, τα οποία δείχνουν κάποια πράγματα, ότι αυτός ο έλεγχος δεν γινόταν σωστά. Ή δεν υπέπεται στην αντίληψή σας για κάποιους λόγους. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας που κάνει το έργο αυτό που κάνει, το κάνει λανθασμένα? Πρώτα απ' όλα δεν το δέχομαι, σας το είπα και πριν, ότι δεν έγινε σωστά ο έλεγχος. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε από πολύ υπεύθυνους και έμπειρους επιθεωρητές. Κατεγράφησαν όλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει αποτυπωθεί. Από εκεί και πέρα η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περαιτέρω αυτά που έδειξε και εκείνη βασίζεται σε κάποια στοιχεία. Προφανώς, γι' αυτό το λέω. Άρα, με αυτά που μας λέτε κι εσείς όμως, μην απαξιώνουμε και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποτέ προφανώς, δεν είπα κάτι είπατε, τέτοιο, το αντίθετο είπα. Κάτι. Το αντίθετο είπα. Μα εμείς συνδράμουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φανταστείτε, γι' αυτό σας λέω και για το έργο, ότι οι ίδιοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς που συνεργαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα είναι εκείνοι που εκτιμούν και την εμπειρία των στελεχών και την ευσυνειδησία και τον επαγγελματισμό και γι' αυτό τους συνδράμουμε σε πολύ μεγάλες υποθέσεις. Αν ήταν διαφορετικά δεν θα μας το ζητούσαν και δεν είχαν εμπιστοσύνη στη δουλειά μας. Προτείνατε ποτέ την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Έχετε δει κάποια πρόοδο όσον αφορά το έργο από αυτή την καταγγελία από τις δικαστικές αρχές εδώ της Ελλάδας που εσείς ουσιαστικά ως ΕΑΔ μας λέτε ότι ξεκινήσατε αυτή την έρευνα και την πρόταση για την αναζήτηση των πειθαρχικών ευθυνών για τις ατασταλίες 7-17? Έχετε δει κάποια πρόοδο από τις δικαστικές αρχές? Όχι, εμείς δεν ενημερωθήκαμε για κάτι. Θα μπορούσατε να ενημερωθείτε?
Γενικά δεν υπάρχει αυτή η ανάδρομη, δηλαδή να μας ενημερώνουν μετά τι γίνεται με την πορεία των υποθέσεων. Αυτό που λαμβάνουμε εμείς σε γνώση μας διαδικαστικά είναι αν εκδοθούν αποφάσεις καταδικαστικές κατά υπαλλήλων. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να έχετε κι εσείς μια ενημέρωση, διότι εσείς κάνετε ουσιαστικά την καταγγελία, εσείς κάνετε αυτή την πρόταση για τις πειθαρχικές ευθύνες και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια ενημέρωση προς εσάς. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει? Διαδικαστικά δεν έχει θεσμοθετηθεί αυτό. Δηλαδή όταν παίρνουν ένα φάκελο να μας ενημερώνουν μετά αν, αν όμως υπάρξει η άσκηση ποινικής διοξείας αποφάσεις καταδικαστικές, αυτό το μαθαίνουμε. Έχουν την υποχρέωση της ενημέρωσης και το μαθαίνουμε. Εσείς ως ΕΑΔ στην πρόταση αυτή που κάνατε συλλέξατε κάποιο υλικό, το στείλατε στην εισαγγελία για υπόπτους, για κατηγορούμενους, οτιδήποτε? Όλο το υλικό του ελέγχου δόθηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Οικονομική Εισαγγελία και στην Τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε την διερεύνηση του δυστυχήματος. Πολύ ωραία. Λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι για την 717 άλλο φυσικό αντικείμενο περιγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση, άλλο ενέκρινε το ελεγκτικό και άλλο εκτελεί η Εργοσέ χωρίς την έγκριση του ελεγκτικού. Μπορούσε η Εργοσέ, αφού δεν υπήρχε καμία απρόβλεπτη συνθήκη όπως ήταν σαφές μέσα στη σύμβαση, να υλοποιήσει μια διαφορετική τεχνική λύση? Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το στηρίζει, να το δούμε ακριβώς πώς το έχουμε αποτυπώσει και εμείς στην έκθεσή μας. Και να σας το πω ακριβώς, γιατί είναι, αφορά κομμάτι στοιχείο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι, αφορά στον αλλαγή φυσικού αντικειμένου που έγινε στο τμήμα Ενόητη Θωρέα, όπου καταργήθηκε η τμηματοποίηση της ανοιχτής γραμμής και αντικαταστάθηκαν τα κυκλώματα γραμμής με μετρητές αξώνων. Έχετε το απόσπασμα προφανώς από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχω κάποια πληροφόρηση. Γιατί το έκανε η Εργοσέ αυτό? Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Θα σας πω πώς ακριβώς το έχουμε αποτυπώσει εμείς αυτό ακριβώς του διαπίστωση. Δεν προκύπτει λοιπόν ότι ο ανάδοχος παραβιάζει συστηματικά τους συμβατικούς όρους του έργου, τροποποιώντας ουσιαστικά το τεχνικό αντικείμενο, αυξάνοντας και το τίμημα με το πρώτο ΑΠΕ, αλλά και τη συμπληρωματική σύμβαση? Πάλι μου διαβάζετε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Όχι, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Ωραία, θα σας το απαντήσουμε ακριβώς μέσα από την έκθεση που σας την έχουμε, θα σας την καταθέσω. Μάλιστα. Προέβλεπε η 717 στο άρθρο K4 του τιμολογίου της μελέτης 204 τεμάχια. Να σας πω κάτι για να μην σας κουράζω. Οτιδήποτε είναι τεχνικό και αφορά στοιχεία μέσα όλου του ελέγχου, σας είπα και πριν, είναι 200 σελίδες με πάρα πολλά στοιχεία που έχουν πίσω υποστηρικτικό υλικό. Πολύ ευχαρίστως ένα-ένα και να πούμε ακριβώς τα σημεία της έκθεσης, αλλά και το υποστηρικτικό υλικό που εμείς αποτυπώσαμε το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να σας πω τώρα, δηλαδή δεν την έχω συντάξει την έκθεση για να κατέχω ένα-ένα το στοιχείο αυτό που μου λέτε και είναι ανεύθυνο να σας απαντήσω σε τεχνικά θέματα αυτή τη στιγμή. Θα σας απαντήσουμε τα πάντα με διαφάνεια. Ωραία. Άρα να ρωτήσω εγώ τώρα, αν μου πείτε κι εσείς αν θα είναι η ίδια η απάντησή σας. Αν υπήρχε συμβατικός όρος στην 717 περί παροχής τεχνογνωσίας ειδικού έργου στο τμήμα ΣΚΑΠΛΑ, τι? Την ίδια απάντηση θα σας δώσω. Την ίδια απάντηση, μάλιστα. Αν ο ΣΕ θελήσει μελλοντικά να βάλει φωτοσήμανση ακολουθίας, δεν θα χρειαστεί ξανά η τμηματοποίηση της ανοιχτής γραμμής, ενώ έχουν προβλεθεί ουσιαστικά και υπάρχουν ποσότητες στη σύμβαση? Ναι, πάλι μου μιλάτε για τεχνικά θέματα. Πραγματικά και αυτό έτσι, είναι υποθετικό βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί. Δεν έχει νομίζω νόημα να κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αυλονίτης. Γρήγορα τις ερωτήσεις μου. Κυρία Μάρτη, σας παρακαλώ, θέλω να μου πείτε. Αν έχετε απαντήσει, ζητάω συγγνώμη. Είχατε ερευνήσει τις δύο αποφάσεις του Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, η μία που αφορούσε την 7η παράταση της 717, απόφαση η οποία ελήφθη 6 Μαρτίου του 2021, και αν είχατε λέξει την απόφαση του Υπουργού στις 12 πρώτου του 2021 με την οποία προσδιορίσε το ύψος της θετικής, το ύψος της αποζημίωσης προς την κοινοπραξία ύψος 2.767.782. Αυτό είναι το ένα, αν εμπεριέχετε δηλαδή μέσα στο πόρισμά σας και πώς το πληροφορήθηκε αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, για την οποία είχε ζητήσει από εμάς
να διερευνηθεί το όλο θέμα. Μπήκε στη Βουλή, όπως θυμάστε, και με πλειοψηφία την κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο με αμετάκλητο τρόπο. Αυτή είναι μία ερώτηση. Mm-hmm. Η δεύτερη ερώτηση είναι, εσείς συμμετείχατε στο πόρισμα, έτσι δεν είναι? Όχι. Στη σύνταξη όχι, έτσι? Όχι, όχι. Ούτε στη σύνταξη? Όχι, όχι. Απλώς μας λέτε ότι πληροφορηθήκατε από την υπηρεσία σας. Ναι, από το πόρισμα που κατέθεσαν πολύ. Οι θεωρητές, γι' αυτό και σας λέω ότι... Θέλω να μου πείτε υπηρεσιακά το πόρισμα αυτό της Επιτροπής, της Αρχής Διαφάνειας, ναι, έτσι. Ναι. Κοινοποιήθηκε προσωπικά στον Υπουργό τον κύριο Καραμαλή? Να σας πω ακριβώς πώς αναφέρεται. Είναι, όπως πράττουμε δηλαδή, είναι γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Άρα το γνώριζε. Πότε κοινοποιήθηκε αυτό το πόρισμα? 30 Σεπτεμβρίου του 2021. 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Πέστε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ, το οποίο δεν το κατάλαβα. Εάν έχω κάνει λάθος, πάλι σας ζητάω συγγνώμη. Είπατε προηγουμένως για την κυρία Γεροντίδου ότι εσείς εγγράφως είχετε απαντήσει ότι απομακρύθηκε η κυρία Γεροντίδου επειδή είχε άλλες υποχρεώσεις κτλ. Όμως, σε κάποια απάντηση είπατε ότι είχε καθυστερήσει από το 19 και δεν είχε, ουσιαστικά είχε και άλλες υποχρεώσεις και γι' αυτό αφαιρέθηκε. Θέλω να μου πείτε, ο φάκελος αφαιρέθηκε εξαιτίας του το ότι είχε άλλες εργασίες ή επειδή άργησε, γιατί πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, αν έχει την καλοσύνη? Άργησε, δεν είχε προχωρήσει σε ενέργειες ελεγκτικές, δεν είχε γίνει κάτι μέχρι τότε. Το ίδιο ουσιαστικά πράγμα είναι, προφανώς όμως, γιατί είχε άλλον όγκο. Δεν είναι ότι καθόταν. Δεν σας μιλάω για το προφανές. Ναι, έτσι. Εγώ σας μιλάω εάν υπηρεσιακά της αφαιρέθηκε ο φάκελος. Δεν είχε γίνει καμία ενέργεια, δεν είχε προχωρήσει ο έλεγχος. Άρα για αυτό το λόγο. Ναι, δεν είχε προχωρήσει. Δεν είχε σχέση ότι είχε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις. Μα είχε να αυτό συναρτάται το ένα με το άλλο. Είχε όντως μια μεγάλη υπόθεση πράγματι να παραδώσει. Ωραία. Και σε αυτήν την υπόθεση δεν είχε γίνει τίποτα. Άρα καθυστέρησε λόγω των υποχρεώσεων. Ναι, αυτό ακριβώς. Σας ρωτώ λοιπόν, τα άλλα μέλη που διενήργησαν τον έλεγχο και εξέδωσαν το πόρισμα είχαν αντίστοιχες υποχρεώσεις τις οποίες και αυτοί είχαν καθυστερήσει? Και τέλος, αν δυσαρεστήθηκε η κυρία Γεροντίδου από την αφαίρεση του φακέλου? Όχι, εμένα προσωπικά δεν μου εξέφρασε καμία δυσαρέσκεια και σας είπα ότι είχα και εξαιρετική σχέση με την κυρία Γεροντίδου, συνεργαζόμασταν και συνεννόηση, δεν το συζητώ, δεν μου εξέφρασε κάποιο... Πολύ ωραία. Αφού δόθηκε το πόρισμα αυτό στον κύριο Καραμαλή, έλεξε ποτέ ο υπουργός την υφιστάμενη σε αυτόν υπηρεσία, στην οποία υπηρεσία λειτουργούσαν οι ελεγχόμενοι πάλι, δούλευαν οι ελεγχόμενοι πάλι, έκανε κάτι να διερευνήσει τη βασιμότητα των καταγραφέντων στο πόρισμά σας για την ευθύνη αυτών των υπαλλήλων? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ελέγχθηκαν ποινικά, είπατε? Όχι, όχι. Όχι. Ούτε πειθαρχικά, ούτε ποινικά, τίποτα? Όχι, δεν ελέγχω τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τώρα, τελευταία ερώτηση, να μου πείτε, σας παρακαλώ. Επειδή ακούστηκε από την πλευρά του κυρίου Τσαβδαρίδη ότι η υπόθεση των 2.767.000 για την οποία η Ευρωπαία Εισαγγελέα μας είπε να διερευνήσουμε πιθανότητα τέλεση του αδικήματος της απιστίας από τον κύριο Καραμαλή, είπατε εσείς σε σχετική ερώτηση ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί αμετάκλητα από εισαγγελέα της Ελλάδας? Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ότι έχει ερευνηθεί αμετάκλητα, δεν είπα τέτοια απάντηση. Όχι, λέω, εγώ σας ρωτάω. Α, όχι, δεν είπα ότι έχει ερευνηθεί αμετάκλητα. Έχει ερευνηθεί από κάποιο δικαστικό όργανο η ευθύνη του κυρίου Καραμαλή ή η ευθύνη των άλλων που καταγράφονται? Όχι, στο δεν πόρισμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ο φάκελος, ο δικός μας, η υπόθεση εστάλει στον εισαγγελέα που έπρεπε και να επιστραφεί κιόλας, και γιατί είχε παραγγελθεί εισαγγελέα. Τέτοια πείρα που έχετε, θα μπορούσε ο κύριος Καραμαλής να ελεγχθεί από δικαστικό όργανο όντας υπουργός? Από δικαστικό όργανο, όχι, δεν ελέγχεται. Όπως αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω στην ερώτηση που σας έκανα. Όχι, απόφαση... δεν είπα εγώ αν ελέγχθηκε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Η απόφαση του Υπουργού να δώσει στην κοινοπραξία. Ελέγχθηκε ο Υπουργός. Η απόφαση του Υπουργού να ελέγξει, να δώσει 2.765.782 ευρώ στην κοινοπραξία είναι θέμα που ελέγχθηκε
από κάποιον από εσάς από την αρχή τη διαφάνεια. Όχι, για τον Υπουργό. Αν ελέγχθηκε ο Υπουργός, όχι, δεν ελέγχθηκε ο Υπουργός. Μάλιστα. Δεν έχουμε για τον Υπουργό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα πώς πήγε να ερευνήσει το όνομα Καραμαλής. Ναι. Δεν ξέρω τη μεθοδολογία και τι έκανε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έκανε την ερευνά του. Είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Εγώ σας είπα, αυτό που είχαμε εμείς ως αρμοδιότητα, αυτό κάναμε, ολοκληρώσαμε ένα πόρισμα, έγινε η αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει, πήγε και στον Οικονομικό Εισαγγελέα και μέχρι δεν ελέγξατε, εκεί. Και μέχρι εκεί. Δεν ελέγξατε με κανέναν τρόπο την 7η παράταση στο έργο 717 που την έδωσε ο κ. Καραμαλής, δεν ελέγξατε την περίπτωση της απόφασης του κυρίου Υπουργού, του κ. Καραμαλή, να δοθεί στην κοινοπραξία το ποσό των 2.767.000. Είδαμε τις ευθύνες της ιεραρχίας που έπρεπε να παρακολουθήσει τη σύμβαση. Δεν είχατε αρμοδιότητα προς τούτο να ελέγξετε τον κ. Υπουργό. Τον Υπουργό δεν προέκυψε ότι έπρεπε εμείς να τον ελέγξουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί προηγούνται ιεραρχικά επίπεδα που πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Η ερώτησή μου είναι πιο συγκεκριμένη. Έτσι, και τελειώνω. Δεν έχουμε τέτοιο συμπέρασμα. Έχετε αρμοδιότητα εσείς να ελέγξετε τον Υπουργό? Τον Υπουργό όχι. Να ελέγξουμε τον Υπουργό, τον ίδιο τον Υπουργό. Όχι, σε σχέση με την 717 σας είπα. Σε σχέση με την 717. Δεν έχετε δηλαδή εσείς αρμοδιότητα. Ξεκάθαρα το λέτε αυτό. Αν θέλετε να πούμε, ο ίδιος ο Υπουργός, οι ενέργειές του είναι μέσα από μία ιεραρχία, μέσα από διοικητικές ενέργειες. Αυτές όλες τις διοικητικές ενέργειες τις ελέγχουμε. Μα οι διοικητικές ενέργειες, σας είπα, δύο αποφάσεις του Υπουργού. Μία 7η παράταση, τις παρατάσεις τις ελέγξατε. Οι αποφάσεις γράφονται και υπογράφονται από μία ιεραρχία. Μα δεν απειλεί η ερώτησή μου, με συγχωρείτε και μην παίζουμε με τις λέξεις. Λοιπόν, δεν έχουμε για να καταλήγουμε. Δεν έχετε αρμοδιότητα. Δεν έχουμε συμπέρασμα για αυτήν την απόφαση που μου λέτε. Άρα τις ελέγξατε. Αυτό είναι η απάντησή μου. Άρα τις ελέγξατε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν καταγράφω. Άρα τις ελέγξατε. Στα συμπεράσματά μας απόφαση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτουμε για λίγο γιατί έχουμε. Όχι ακόμα, έχουμε χρόνο. Ωραία. Η κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστώ, Αλέκο. Κυρία Μάρτης, είστε 32 χρόνια δημόσιος υπάλληλος και 20 χρόνια σε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είστε όμως από εκείνους τους άξιους και τυχερούς που αναδειχτήκατε στην κορυφή της ιεραρχίας. Είστε αναπληρώτρια διοικήτρια, είστε κρατική αξιωματούχος. Πώς διοριστήκατε, υποβάλατε αίτηση γι' αυτό? Είμαι αναπληρώτρια διοικητρία. Εκ του νόμου προβλέπεται μετά την αποχώρηση του διοικητή. Ναι. Αναπληρώνει το διοικητή. Ποιος σας επέλεξε? Ως αναπληρώτρια διοικήτρια, σας λέω εκ του νόμου. Ναι. Ως επικεφαλής της μονάδας επιθεωρήσεων και ελέγχων. Ναι. Προβλέπεται από τον νόμο ότι ο επικεφαλής της μονάδας επιθεωρήσεων και ελέγχων αναπληρώνει το διοικητή μετά την αποχώρηση. Επικεφαλής της μονάδας επιθεωρήσεων και ελέγχου, πόσο καιρό είστε? Από το 19. Από το 19. Ποιος σας έβαλε εκεί? Κύριος Μπίνης. Ο κύριος Μπίνης. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, κυρία Μάρτης, και το λέω με μεγάλη λύπη, είναι ότι το γεγονός ότι μία τόσο έμπειρη υπάλληλος και κρατική λειτουργός, η οποία εδώ και μία εβδομάδα γνωρίζει ότι θα εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τα Τέμπη, για να συζητήσει ζητήματα που άπτονται της άμεσης αρμοδιότητάς της, όπως είναι η σύνταξη του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της οποίας είναι ανώτατη λειτουργός αναπληρώνοντας το διοικητή. Έρχεται ενώπιον της Επιτροπής και λέει ότι δεν γνωρίζω, γιατί το πόρισμα είναι 200 σελίδες, θα μου υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και εγώ αύριο γραπτά θα απαντήσω, δημιουργεί εύλογες αφιβολίες για την ανεξαρτησία σας και την αντικειμενικότητά σας. Και εύλογες υπόνοιες ότι κάποιοι θα εγκρίνουν και θα ελέγξουν προτού αποσταλούν οι απαντήσεις σας αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σας κάνω καμία ερώτηση. Ωραία. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Λοιπόν, φυσικά και δεν το δέχομαι. Θα μου επιτρέψετε πραγματικά να πω ότι είναι προσβλητικό, γιατί με πολύ ευθύτητα και διαφάνεια. Συγχωρείτε, είναι προσβλητική, ναι. Είναι προσβλητική, ναι, η απάντησή σας να λέτε ότι θα απαντήσετε, ναι, γραπτός, ναι, αύριο. Το άκουσα. Και επειδή ήταν πολύ προσβλητική για όλους εμάς, mm-hmm, που είμαστε τρεις μήνες εδώ, mm-hmm, και κάνουμε πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα μέσα από μια τραγωδία
και έρχεται ένας κρατικός αξιωματούχος να μας απαντήσει ότι δεν γνωρίζει 200 σελίδες. Mm-hmm. Που θα έπρεπε, μάλιστα, κυρία Ρογκάκου, ναι, αυτές 200 σελίδες να τις ξέρετε απ' έξω, μάλιστα, μετά την τραγωδία που έχει συμβεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας άκουσα. Όμως θα σας παρακαλέσω να ακούσετε κι εσείς εμένα. Λοιπόν, και το λέω ότι είναι προσβλητικό, γιατί σας απάντησα με ευθύτητα και διαφάνεια. Σας είπα ότι δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε. Όλος ο φάκελος είναι στη διάθεσή σας. Όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας. Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας θα δοθούν. Είναι ένα τεχνικό κείμενο, θα ήταν ανεύθυνο να λέω αύριο θα με καλέσουν ίσως για ένα πόρισμα που θα έχει θέμα την υγεία. Θα με καλέσουν για ένα πόρισμα που θα έχει θέμα... Ελπίζω να μην υπάρχουν... Οικονομία. Ακούστε, κυρία, λοιπόν, Μάρτης, ακούστε, κυρία Μάρτη, σας παρακαλώ. Δεν με αφήνετε όμως, όχι, να ολοκληρώσω. Όχι, δεν με αφήνετε δεν να ολοκληρώσω. Δεν πρέπει να λέτε. Συγγνώμη, δεν μπορείτε. Δεν μπορεί να λέτε, λοιπόν, όταν υπάρχουν 57 νεκροί, ότι αύριο θα με καλέσουν για ένα πόρισμα για την υγεία. Δεν θα το πείτε σε εμάς αυτό. Σας παρακαλώ, από το 21, δεν είναι από αύριο το 21 και είχαμε σας πόρισμα. Σας παρακαλώ, παιδί. Δεν θα το πείτε σε εμάς αυτό. Άρα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εσείς να προσέχετε τι θα λέτε. 22, δεν θα το σας πείτε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κλείσει και έχει δώσει απαντήσεις. Σας παρακαλώ, παιδί, κρυθήκατε. Δεν θα το πείτε. Κρυθήκατε. Γιατί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει δώσει λύσεις σε πολλές παθογένειες. Κρυθήκατε. Και έχει πιέσει του παρελθόντος. Δεν έχουμε παθογένειες, κυρία μου. Που κανείς δεν έκανε τίποτε. Έχουμε 57 νεκρούς. 57 ανθρώπους έγινε το πόρισμα. Δεν έχουμε παθογένειες, κυρία μου. Σας παρακαλώ, παιδί. Από το 21 κάναμε τη δουλειά μας. Σας παρακαλώ. Εγώ και αυτό έχει το χέρι σε λέει. Διακόπτουμε, δεν ακούγεστε. Κυρία Μάρτης, παρακαλώ, διακόπτουμε για 5 λεπτά.